Το καράβι το ξέρανε. Το ξέρανε. Είχε κάνει πολλά ταξίδια. Τι να πω, τι να πω. Στιγμιότυπα από μια τραγωδία. Δημήτρη μου, γλυκιά μου, Δημήτρη. Δίστος. Η τελευταία μαύρη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας γράφτηκε τρεις μέρες μετά τη γέννηση του Θεανθρώπου και τρεις μέρες πριν η Ελλάδα καλωσορίσει το νέο έτος. 28 Δεκεμβρίου του 1996. Το εμπορικό πλοίο Δίστος αναποδογυρίζει. Βυθίζει στο απέραντο μπλε 20 ανθρώπους. Σε απέραντη θλίψη 17 οικογένειες, κλονίζει τα θεμέλια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στιγματίζει το 1997. Τι ήταν όλοι οι φίλοι και συνάδελφοι. Το χρονικό της ναυτικής τραγωδίας στα ανοιχτά της Κύμης ξεκινάει στις 7 το απόγευμα της 28ης Δεκεμβρίου. Ο πλοίαρχος παίρνει το ρίσκο. Παρά τη σφοδρή κακοκαιρία που τους κρατάει δεμένους στο αγκυροβόλιο της Κιάθου, δίνει την εντολή και το πλοίο αποπλέει για τον Πειραιά. Δεν ρισκάρει κανείς με τη ζωή τόσων ανθρώπων και τη δική του. Τρία ναυτικά μίλια ανατολικά του ακροτηρίου της Κύμης, η Μανιασμένη Θάλασσα νικάει το Γέρικο, όπως αργότερα θα αποδειχθεί, σκαρί του Δίστος. Ένα δυνατό κύμα από τα αριστερά υποχρεώνει το πλοίο σε κλίση 45 μοιρών. Πριν οι ναυτικοί προλάβουν να αντιδράσουν, ένα δεύτερο μεγάλο κύμα δίνει στο πλοίο κλίση 90 μοιρών και το αναποδογυρίζει. Είναι Σάββατο, 7 το απόγευμα. Άμα δεν μου φέρετε τον αδερφό μου, είπα, κύριε υπονάβαρχε, θα γίνει αυτό που θα πεθάνω εδώ πέρα, σας το λέω. Σας έχω εξηγήσει και πιστέψτε το. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ έτσι. Καταλαβαίνω τον πόνο σας. Δημιουργήκαμε μια πολιότητα μόνο. Τίποτα άλλο. Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, ο θάλαμος επιχειρήσεων της Ισπανίας ειδοποιεί το ελληνικό Υπουργείο για πιθανό ναυάγιο. Όμως, το πρώτο σκάφος του λιμενικού θα είναι δίπλα στο Δίστος στις 7 το πρωί της Κυριακής. Μεσολαβούν 12 ώρες αδράνειας από την πλευρά του Υπουργείου και από την πλειοκτήτρια εταιρεία Αγίου Ηρακλείου. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, εκείνη τη στιγμή δεν το πολύ πιστεύω. Κακή εκτίμηση. Πώς καθήκανε αυτοί οι άνθρωποι. Ακαραία πήγανε, μείναν μέσα, είχαν αέρα, ζήσανε, τυρανηθήκανε, κουλυμπήσανε. Πώς τι κάνανε. Αυτό θα μας μείνει για πάντα στη μνήμη μας. Δεν ξέρω πώς χάθηκε ο άνθρωπό μας. Ακόμα και σήμερα, ένα χρόνο μετά, κανείς δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις στα βασανιστικά ερωτήματα των συγγενών των χαμένων ναυτικών. Γιατί όταν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έπεσαν δύο φωτοβολίδες, δεν έσπευσαν τα σκάφη του λιμενικού, γιατί δεν ζητήθηκε βοήθεια από το πολεμικό ναυτικό, γιατί το ναυάγιο εντοπίστηκε μία ώρα μετά την ανέβρεση του μοναδικού διασωθέντος Χρήστου Αναγνώστου. Δεν πάει το ρολόι που έμεινε 50 ώρες. Ορίστε στη θάλασσα. Και είναι, δεν είναι βρεμένο. Στα σπλάχνα του πλοίου Δίστος εγκλωβίστηκαν 17 ναυτικοί, δύο γυναίκες και ένα 10χρονο κορίτσι. Κανείς δεν ανασύρθηκε ζωντανός. Το εμπορικό πλοίο που μετέφερε τσιμέντο βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη με τη γέφυρα κάτω από την επιφάνεια του νερού. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Σώθηκε μόνο ένας άνθρωπος, ενώ οι οικογένειες των χαμένων πιστεύουν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα είχαν σωθεί αν το Υπουργείο είχε κάνει τις κατάλληλες ενέργειες σε σωστό χρόνο. Εάν θα πηγαίνανε αμέσως, δεν θα προλαβαίνανε κάτι. Εσείς τι γνώμη έχετε. Και πήγα μετά από 9 ώρες. Μόνο που ανέβαινες πάνω καταλάβαινες τι σαράβαλο ήταν. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας την πρώτη μέρα του 1997 παραδέχθηκε ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου δεν αντέδρασε σωστά. Η ολιγορία των αξιωματικών που είχαν βάρδια την μοιραία νύχτα ήταν εμφανής. Μετά την ένορκη διοικητική εξέταση που ο ίδιος ο Σταύρος Σουμάκης διέταξε, 4 αξιωματικοί και ο υπεύθυνος ασφαλείας του θάλαμου επιχειρήσεων πάφθηκαν από το λιμενικό σώμα. Είναι οι ώρες τέτοιες που δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Το μόνο που θέλω να πω. Κουράγιο για τις οικογένειες των ναυτικών που ήταν μαζί μου. Το πλοίο Δίστος πήρε τα μυστικά του στον πυθμένα του ακροτηρίου της Κύμης. Δύο από τους συνολικά 20 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο μοναδικός άνθρωπος που βγήκε ζωντανός από τον υδάτινο εφιάλτη προσπαθεί μέχρι σήμερα να σβήσει τις άσχημες μνήμες. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσει την απεγνωσμένη φωνή ενός συναδέλφου του που ζητούσε βοήθεια τη μοιραία στιγμή. Τη στιγμή που χάνονταν 20 ανθρώπινες ζωές στο βωμό της μανιασμένης θάλασσας και της ανθρώπινης αδιαφορίας. Η ναυτική τραγωδία στην Κύμη σημάδεψε, κυρίες και κύριοι, την ειδησιογραφία του πρώτου μήνα του 1997. Ας θυμηθούμε όμως τώρα και άλλα γεγονότα που κατέγραψαν τον ίδιο μήνα οι κάμερες του Sky στο βίντεο που ετοίμασε ο συνάδελφος Γιώργος Κακούσης.
Αστυνομία, βγες έξω! Βγες έξω, παραδόσου! 9 Ιανουαρίου, πύργος Ηλίας. Η επιχείρηση σύλληψης του δραπέτη Μιχάλη Μπρι εξελίσσεται σε τραγωδία. Μια ομάδα ανδρών των ΕΚΑΜ περικυκλώνει το πατρικό του σπίτι και τον καλούν να παραδοθεί. Ο Μπρι, σταμπουρωμένος στο σπίτι και υπό την επίρρεια ναρκωτικών, κρατά στα χέρια του μια καραμπίνα. Αρνείται να παραδοθεί και πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση. Οι εκαμίτες αποφασίζουν να εισβάλλουν στο σπίτι. Ο Μπρις σηκώνει την καραμπίνα και πυροβολεί το Βασίλη Λάπα στο λαιμό. Ο αρχιφύλακας της ΕΚΑΜ και πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών σοριάζεται νεκρός. Όχι, έπεσε ο συνάδελφος, ρε. Λάπας. Ασθενοφόρο γρήγορα, παιδιά. Ασθενοφόρο γρήγορα. Ένα ασθενοφόρο γρήγορα. Γρήγορα, ασθενοφόρο, καλέστε. Ο Μπρις λαμβάνεται. Η τιμωρία ήρθε και ήταν ιδιαίτερα βαριά για αυτόν. Ισόβια δεσμά. Μία του ρίξε του χωροφύλακα. Και πα τη γάμη και με το γούρο του χωροφύλακα. Με τη γούρα με τι χωροφύλακε πάω να τρέξω να φάω για την φορά. Λούστρο του λεσκότω στον άνθρωπο γιατί είσαι κοστολά. Η αστυνομία έψαχνε το Φωνιά για 2 εβδομάδες πριν εντοπιστεί στο πατρικό του. Εξέτειε ποινή 13 χρόνων στις φυλακές Λάρισας για ναρκωτικά, αλλά με την πρώτη πενθήμερη άδεια δεν γύρισε πίσω. Η ίδια η μητέρα του ειδοποίησε την αστυνομία όταν της επιτέθηκε και την ξυλογκόπησε. Ο Μπρις πήρε ξανά το δρόμο για τη φυλακή. Είχε προλάβει όμως να βάψει τα χέρια του με αίμα και να βυθίσει μια οικογένεια στο πένθος. Δεν περνούν παρά λίγες μόλις ημέρες και η ελληνική κοινή γνώμη συγκλονίζεται από την απαγωγή της 7χρονης κριτικιάς Ελένης Λουλάκη. Το κορίτσι απήχθη από το Παγκρίτιο εκπαιδευτήριο. Κάποια άγνωστη γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι ήταν θεία της, πέρασε και την πήρε από εκεί με την πρόφαση ότι θα την πήγαινε στο γιατρό. Λίγα λεπτά αργότερα τηλεφώνησε στον πατέρα της, αντιπρόσωπο γνωστής μάρκας αυτοκινήτων στην Κρήτη, και του ζήτησε 120 εκατομμύρια για να απελευθερώσει την κόρη του. Ίσως να υπέθεσαν ότι ο Λουλάκης μέσω της εταιρείας θα μπορεί έστω και να καταχραστεί αυτά τα χρήματα προκειμένου να πληρώσει. Για να πάρει το παιδί του πίσω. Αυτό υποθέτω. 3-24 ώρα μετά την απαγωγή, οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν επισημάνει κάποιους υπόπτους, είδαν την 52χρονη νοσηλεύτρια Καλλιόπη Κυριακάκη να βγαίνει από το σπίτι κρατώντας την αγκαλιά το παιδί. Είχε σκοπό να το πάει στο σπίτι της νηπιαγωγού Δήμητρας Καμπά, που ήταν συνεργός της. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τις δύο, όπως και τους Βαρδί Σαρτζετάκη, Κώστα Καμπά, Αλέξανδρο Διακάκη και Ευτύχη Στρατινάκη. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι αστυνομικοί έγραψαν ότι οι απαγωγείς είχαν σκοπό να σκοτώσουν το παιδί αφού πάρουν τα λίτρα για να μην τους προδώσει. Η μικρή σας. Θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Τα συγχαρητήρια μου πάντα άξινα είναι να βοηθάνε τον κόσμο. Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο πριν από περίπου ένα μήνα. Ο Αλέξανδρος Διακάκης και ο Ευτύχης Στρατινάκης αθωώθηκαν. Για τους υπόλοιπους, η καμπάνα ήταν βαριά. Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από 7 έως 18 χρόνια. Ακόμη και τότε όμως επέμεναν ότι είναι αθώοι. Για 4 ημέρες η Ελλάδα χτυπήθηκε από μια απίστευτη ένταση θεομηνία. Το Κιάτο, το Άργος, η Κόρινθος, το Αίγιο, η Λαμία, τα Γιάννενα αλλά και η Αθήνα πνίγηκαν στα λασπόνερα. Ο απολογισμός τραγικός. 4 νεκροί, ενώ περιουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων θαύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Γιατρέ, πήγε μέσα, πήγε μέσα, πήγε! Κοίτα. Το ισχυρότερο πλήγμα δέχτηκε η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα η Κόρινθος. Οι πολίτες, ανήμποροι να αντιδράσουν, έβλεπαν τα σπίτια τους, τα αυτοκίνητά τους, ολόκληρο το βιός τους να παρασύρεται από τους χυμάρους. Άμα ήταν εμένα, δεν κοιμόμαστε. Άμα ήταν εμένα, δεν κοιμόμαστε. Και τώρα την Ελληνικά, το κάτω σπίτι είναι τόσο το νερό πάνω. Η ίδια εικόνα και στο Κιάτο, το Άργος και τη Βόρειο Ελλάδα. Τα μπαζωμένα ρέματα πλημμύρισαν τα πάντα. Σπίτια, καταστήματα και αγροτικές καλλιέργειες. Όταν ήρθε η ώρα του απολογισμού, κανείς δεν πίστευε στα μάτια του. Όμως το πάθημα δεν έγινε μάθημα και έτσι τις ίδιες εικόνες θα δούμε να επαναλαμβάνονται πολλές φορές το 1997. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αλλάζουν μόνο οι ημερομηνίες. Η δίκη αυτού του ανθρώπου, του Αντώνη Δαγκλή, του δολοφόνου με το πριόνι, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε, σημάδεψε τα ελληνικά δικαστικά χρονικά. Είναι ο άνθρωπος που σκότωσε 3 ιερόδουλους και αφού τεμάχισε τα πτώματά τους με αλυσοπρίονο, σκόρπισε τα μέλη τους σε όλη την Αττική. Ο Δαγκλής κάθισε στο εδόλιο στις 20 Ιανουαρίου του 1997. Όταν άκουσε την ποινή του δικαστηρίου δεν αντέδρασε. Μάλλον δεν κατάλαβε. 13 φορές ισόβια και 25 χρόνια φυλάκισης. Η πιο βαριά ποινή που έχει επιβάλει ελληνικό δικαστήριο μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής. Κατάλαβες την ποινή? Δεν την έχω καταλάβει, θα την καταλάβω όταν πάω στη φυλακή. Όταν κατάλαβε την ποινή, προτίμησε να αυτοκτονήσει. Οι δεσμοφύλακες τον βρήκαν κρεμασμένο μαζί με το συγκρατούμενο του Γιώργο Μακρύδη στο κελί 33 του ψυχιατρίου του Κορυδαλού. Η μητέρα του όμως δεν πίστεψε ποτέ ότι ο γιος της αυτοκτόνησε. Αυτή η γυναίκα, η κυρία Δόξα Κούβαρη, βρήκε την κόρη της, την οποία είχε δώσει για υιοθεσία πριν από 34 χρόνια. Αφορμή, ένας φουσκωμένος λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ. Λοποδίτες είναι όλοι αυτοί εκεί μέσα που βρίσκονται. Τα λίγα λεπτά που κράτησε η συνέντευξη της κυρίας Κούβαρη ήταν αρκετά για να την αναγνωρίσει η κόρη της, η Ιωάννα Βιδάκη, η οποία έρθε σε επαφή μαζί της. Μου λέει, ποια είστε, λέω, έχετε παντρευτεί ποτέ το Μανώλη το Μονιάκη? Μου λέει, ναι, αυτό το ναι ήταν
Το πιο μεγάλο νέο που έχω ακούσει ποτέ. Μάνα και κόρη συναντήθηκαν μετά από 34 χρόνια από ένα τυχαίο γεγονός. Για αυτές τις δύο γυναίκες, το 1997 ήταν ίσως η πιο γούρικη χρονιά. Όμως η χρονιά που φεύγει δεν έδειξε σε όλους το χαρούμενο πρόσωπό της. Ο Φεβρουάριος βρίσκει τους αγρότες στους δρόμους. Είχαν προηγηθεί σε αλητήρια συγκεντρώσεις και συμβολικές καταλήψεις, ενώ είχαν επιδοθεί σε έναν κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, στους οποίους τις ίδιες ώρες μοίραζαν λουλούδια και μήλα. Οι δυναμικές τους κινητοποιήσεις έληξαν με επεισοδιακό τρόπο στις 9 Φεβρουαρίου. Αλλά καλύτερα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο του Ζαφύρη Σπυριδάκη, που είναι εδώ δίπλα μου, να μας θυμίσει τι ακριβώς είχε γίνει τότε. Ζαφύρη, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 3 μήνων που οι αγρότες επιχείρησαν να πιέσουν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, κλείνοντας τους δρόμους. Αυτή τη φορά όμως ήλθαν αντιμέτωποι με τους άνδρες των ΜΑΤ. Οι συμπλοκές, οι συλλήψεις, αλλά και η κίνηση των αστυνομικών να ξεφουσκώσουν, όπως όλοι θυμόμαστε, τα λάστιχα των τρακτέρ, σημάδεψαν τις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ας γυρίσουμε, αφού σε ευχαριστήσουμε τον χρόνο πίσω, να δούμε τις σκηνές αυτές, αλλά και το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το θέμα. Το Φεβρουάριο παίχτηκε η δεύτερη πράξη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα αιτήματα των αγροτών έμειναν ανικανοποίητα και οι ίδιοι είχαν δώσει ραντεβού για τις αρχές του έτους. Μόνο που αυτή τη φορά βρήκαν μπροστά τους τους άνδρες των ΜΑΤ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Ή θα σκύψουν στα προβλήματα και επιτέλους να πάψουν με την τρομοκρατία. Μία εβδομάδα πριν τη νέα κάθοδο των τρακτέρ στους δρόμους, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είχαν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης στα χωριά της Θεσσαλίας. Η ημερομηνία που τελικά ορίστηκε ως αρχή των κινητοποιήσεων ήταν η 4η Φεβρουαρίου. Εμείς δεν πάμε να ματώσουμε με κανέναν. Εμείς δεν πάμε να έρθουμε στη σύγκρουση με κανέναν. Κάνουμε έναν αγώνα καθαρό. Οι αστυνομικοί όμως είχαν εντολή να μην επαναληφθούν τα μπλόκα του περασμένου Νοεμβρίου που είχαν στηθεί στις εθνικές οδούς. Έτσι, οι άνδρες στο ΜΑΤ είχαν καταλάβει κέρια κομβικά σημεία των εθνικών και επαρχιακών δρόμων για να κόψουν τα τρακτέρ. Δεν μπορείτε να αμέσως ξαφνικά να πίνετε τον δρόμο. Αποφασίσαμε. Δεν μπορείτε να το μέτρα, παιδιά, το οικονομικά το καταλαβαίνετε. Δεν αυτοκίνητο. Το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου ξεκίνησε με ένα ανελαίτο κυνηγητό μεταξύ αστυνομικών και αγροτών. Οι αστυνομικοί ευνηδιάστηκαν καθώς τα μπλόκα δεστήθηκαν στα προκαθορισμένα σημεία. Οι αγρότες πέρασαν μέσα από τα χωράφια για να κλείσουν τελικά τον δρόμο στον Τρούγο, ένα σημείο της παλαιάς εθνικής οδού. Την ίδια ώρα οι αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ δίπλα στην εθνική οδό στο ύψος των Μικροθυβών. Οι αστυνομικοί παραμόνευαν. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Σας είπα ότι για Μουργκάν δεν θα πάτε! Όχι, θα πας καθόλου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μείνεις εδώ. Σου είπα εντολή της μας. Σου είπα, θα μείνεις εδώ. Πάρτε, Με μια αστραπιαία κίνηση, οι αστυνομικοί έπιασαν στον ύπνο τους λιγοστούς αγρότες που είχαν παραμείνει τη νύχτα στην εθνική οδό. Ξεφούσκωσαν τα λάστιχα το τρακτέρ και συνέλαβαν έξι από αυτούς. Από βεντιλατέρ είναι αυτό. Έχουν μαχαιρώσει όλα τα λάστιχα. Να κάψουν τη μηχανή εδώ πέρα, κοιτάξτε, τις ζημιές, κοιτάξτε. Σπασμένα όλα τα κανάλια. Μέχρι και τα κλειδιά κλέψαν. Ο εισαγγελέας που βρισκόταν στην περιοχή έδωσε εντολή να απαγορευτεί στους δημοσιογράφους να καταγράψουν τα γεγονότα. Θα σου φύγει από εκεί, θα σου. Παρακαλώ εγώ πάρα πολύ, εντάξει. Σας παρακαλώ, ήσασταν από εδώ και πάρτε το λίγο εισαγγελέα, δεν θα περάσει κανείς. Πέρασε! Το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου η αυλαία των αγροτικών κινητοποιήσεων έπεσε. Οι αγρότες αποχώρησαν, έδωσαν όμως ραντεβού για δυναμική επιστροφή το νέο έτος. Τον ίδιο μήνα, κυρίες και κύριοι, το Φεβρουάριο, ο Ρώσος αρχιμαφιόζος Αλεξάνδρες Σολόνικ βρίσκεται νεκρός στο Λαγονίσι. Κάποια δίστακτη εκδηλώνουν τα βία ενστικτά τους, βάζοντας σκυλιά, ράτα σπίτμπουλ, να αλληλοσπαράσονται, ενώ μια έκρηξη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το αυτοκίνητο του διοικητή ασφαλείας Γιάννη Σολδάτου, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η σύζυγός του, συγκλονίζει την κοινωνία του νησιού. Λίγες ημέρες πριν από το μαφιόζικο χτύπημα στην Κρήτη, η ασφάλεια αναστατώθηκε από μια φοβερή αποκάλυψη. Ο διαβόητος Ρώσος κακοποιός Αλεξάνδρος Σαλόνικ ή Αλέξανδρος Ομέγας, όπως τον φώναζαν, βρισκόταν στην Ελλάδα και πιθανότατα ήταν ήδη νεκρός. Ήταν αυτός που εκτελούσε ανθρώπους επιπληρωμή σε όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια οδηγήθηκε στη βίλα όπου διέμενε στο Λαγονίσι, όπου βρέθηκε ένα μικρό οπλοστάσιο. Λίγες ημέρες αργότερα, το πτώμα του βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία της Βαρυμπόμπης. Τον στραγγάλισαν τα μέλη της συμμορίας του. Μου έχει δώσει ο
οδηγίες να προσέχω για κάποια συγκεκριμένα οχήματα τα οποία τον απειλούσαν κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό μου είχε δείξει να καταλάβω. Λίγους μήνες αργότερα, στην τοποθεσία κοντά στο Λαγονίσι, βρίσκεται τεμαχισμένο το πτώμα της 19χρονης φίλης του Σαλόνικ. Ήταν πρώην Μις Ρωσία και η αστυνομία εικάζει ότι τη σκότωσαν οι συνεργοί του για να μην μιλήσει. Με αυτό το θέαμα διασκέδαζαν και περνούσαν την ώρα τους μερικές δεκάδες κάτοικοι του χωριού Μακροχώρη Μαθίας. Έβαζαν σκυλιά, ράτσα, σπιτμπούλ να παλεύουν μέχρι θανάτου και τζόγαραν μεγάλα χρηματικά ποσά στον πόνο αυτών των ζώων. Η αστυνομία της περιοχής, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, έκανε έφοδο και συνέλαβε τους βάρβαρους τζογαδόρους, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πολύμηνη φυλάκιση. Η εικόνα των δύο ημιθανών πιτμπούλ που αλληλοσπαράσσονταν στην αυτοσχέδια αρένα έκανε το γύρο του κόσμου και διέσυρε διεθνώς στη χώρα μας. Αυτό το γεγονός ήταν αφορμή για να αποκαλυφθούν και άλλα μέρη που γίνονταν αγώνες ανάλογης βαρβαρότητας. Στις 18 Φεβρουαρίου, θρασίτατη κακοποιή παγίδευσαν με πολλά κιλά δυναμίτιδα στο αυτοκίνητο του διοικητή ασφαλείας του Ηρακλείου Κώστα Σαλουδάτου. Στο αυτοκίνητο όμως αντί για αυτόν μπήκε η γυναίκα του, η οποία θα πήγαινε τα δύο παιδιά του στο σχολείο. Μόλις γύρισε το διακόπτη της μηχανής, μια ισχυρότατη έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο. Η ίδια έζησε σαν αποθαύμα, αλλά θα μείνει ανάπηρη για όλη της τη ζωή. Σαν αποθαύμα σώθηκαν και τα δύο παιδιά του αστυνομικού, τα οποία περίμεναν τη μητέρα τους λίγα μέτρα μακρύτερα από το σημείο της έκρηξης. Κοινή πεποίθηση των αστυνομικών είναι ότι ο σολδάτος προσπαθούσε να εξουδετερώσει το οργανωμένο έγκλημα στη Μεγαλόνισο και αυτό ενόχλησε κάποιους που θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο άγριος ξυλοδαρμός της Ελένης Πετρουλάκη και τον καλό της Ηλία Ήβιτς ήταν άλλο ένα θέμα που απασχόλησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το Φεβρουάριο. Ο χωρισμός τους και κάποια νυχτοπερπατήματα της γνωστής γυμνάστριας έκαναν τούργο τον άσο του Ολυμπιακού. Ο Ήβιτς έστεισε καρτέρι στη γυμνάστρια έξω από το σπίτι της και όταν την είδε να επιστρέφει ξημερώματα, της επιτέθηκε και την ξυλοκόπησε. Η Πετρουλάκη χρειάστηκε τις φροντίδες των γιατρών του ΚΑΤ για να αναρρώσει. Σε πείσμα όμως των κακεντροχών, το ζευγάρι ξανάσμιξε. Το Μάρτιο, κυρίες και κύριοι, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στη γειτονική μας Αλβανία, εκεί όπου για πολύ καιρό επικρατούσε χάος και οι περισσότεροι πολίτες, ακόμη και μικρά παιδιά, βρέθηκαν με ένα καλάσνικο στο χέρι. Στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην Νότια Αλβανία, βρέθηκε και έζησε από κοντά την κατάσταση ο ρεπόρτερ μας, ο Γιώργος Αβγερόπουλος. Και αμέσως τώρα θα μας πει δύο λόγια για αυτή την εμπειρία. Γιώργο, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα και την κατάσταση που έζησες. Έζησες από κοντά, δίπλα στους εξεγερμένους πολίτες που απαιτούσαν τότε την παρέτηση του Σαλίμ Μπερίσα. Ήταν ουσιαστικά μια λαϊκή επανάσταση που ξεκίνησε από μια σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ήταν οι παρατράπεζες οι οποίες κατέρευσαν, πολλοί κόσμος έχασε οικονομίες, πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Και δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν παρά από το να εξεγερθούν ενάντια σε ένα σύστημα το οποίο τους καταπίεζε χρόνια τώρα, από την εποχή του Χότζα και στη συνέχεια ένα σύστημα που ουσιαστικά πέρασε και μέσα σε μια δημοκρατία εντός εισαγωγικών, σε αυτή του Μπερίσα. Υπήρχε ένταση, υπήρχε αγωνία, υπήρχε φόβος. Υπήρχε αυτό που λέγεται το τραγούδι «Μυρίζει θάνατο και εγώ σε γύρω φέρνω». Δηλαδή υπήρχε ένα ότι ναι, μπορεί να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος, αλλά εμείς έχουμε πάρει τα όπλα και πρέπει να ρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο και θα το καταφέρουμε. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Και αυτή η εξέγερση βεβαίως δρομολόγησε μια σειρά από εξελίξεις. Αυτό ακριβώς έγινε. Δηλαδή, θα σας πω, ουσιαστικά όλη η ιστορία της Αλβανίας, όλη η ιστορία αυτού του εμφυλίου. Του εμφυλίου που κόντεψε να γεννηθεί, που έγλειψε την Αλβανία, ήταν συνοψίζεται σε μια ιστορία που έζησε από κοντά με έναν άνθρωπο, τον αρχηγό της Χιμάρας ουσιαστικά. Είχα πάει στη Χιμάρα λοιπόν, βρήκα έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος ήταν αρχηγός των εξεγερμένων, είχε τοποθετήσει πολυβόλα και αντιεροπορικά στις ταράσεις των σπιτιών. Ένας εκπληκτικός τύπος με μουση, μιλούσε θαυμάσια ελληνικά. Είχε κλέψει από κάτι στρατόπεδα ό,τι υπήρχε, βρούκε το βόλα, τα πάντα, τα πάντα, και έριχνε και στη θάλασσα δηλαδή μόνος του. Μάθανε τους πάντες να χειρίζονται τα πάντα και ήταν έτοιμος για όλα. Ανεβαίνοντας στο βουνό για να μας δείξει τι έχει κλέψει και πώς τα έχει βάλει και όλα αυτά τα πράγματα, κοινάει και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει. Εγώ ήμουν ο πρώτος που οργάνωσα απεργία στη Χιμάρα, επί Χότζα. Με φυλακίσανε. Στη συνέχεια έφυγα και πέρασα κολυμπώντας στην Κέρκυρα. Κολυμπώντας. Δούλεψα εκεί κάποια χρόνια. Μάζεψα 12 εκατομμύρια δραχμές. Επέστρεψα στην Αλβανία. Με αυτά τα λεφτά αγόρασα ένα ferry boat. Το ferry boat το βούλιαξα για να πάρω την αποζημίωση. Και τα λεφτά της αποζημίωσης
Τα έβαλα στην παρατράπεζα Γκαλίτσα. Και τώρα κατέρευσε. Πέστε μου, εγώ δεν θα πάρω το αίμα μου πίσω. Αυτή ήταν, αυτή ουσιαστικά ήταν η ιστορία, σε μια μικρογραφία της ιστορίας Αλβανίας. Έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, ουσιαστικά οτιδήποτε ήταν δημόσιο για την Αλβανία ήταν ο εχθρός. Δηλαδή, ήταν τα πάντα. Και αυτό γιατί είχαν χαθεί πάρα πολλές οικονομίες. Ακριβώς. Ήτανε, από εκεί και πέρα, ενώ η κατάσταση είχε αρχίσει καλά, δηλαδή είχε αρχίσει μια επανάσταση του λαού ενάντια σε ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο τους έπνιγε όλα αυτά τα χρόνια, τους κατέστρεφε και τους μαράζωνε οικονομικά, ξαφνικά όλη αυτή η ιστορία αναποδογύρισε. Τα όπλα πέρασαν στα χέρια μαφιόζων, που βρήκαν την ευκαιρία μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή να ξεκαθαρίζουν λογαριασμούς. Ήταν μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακριβώς κάνουν και δυναστεύουν ουσιαστικά τον νότο της Αλβανίας. Τότε διαδραματιζόντουσαν και πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων όπου έβρισκαν διέξοδο στη φυγή. Και έτσι έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλές τέτοιες δραματικές ιστορίες. Μιλάμε για περίπου 18.000 πρόσφυγες, αν σε αυτή την ιστορία λένε κάτι οι αριθμοί. 100, αν θυμάμαι καλά, 110, 120 νεκρούς από έναν πόλεμο ο οποίος ουσιαστικά δεν κηρύχθηκε ποτέ, ήταν ακήρυκτος. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω και να δούμε όλοι μαζί το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το θέμα αυτό. Τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους με όπλα αληθινά. Ο αετός είχε δύο κεφάλια που το ένα ήταν έτοιμο να κατασπαράξει το άλλο. Ο πόλεμος είναι πόλεμος μόνο σαν ο αδερφός σκοτώσει αδερφό. Το τέρας του εμφυλίου έγλυφε την Αλβανία. Εδώ και καιρό ήταν σαν μια πυρίτιδα αποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Η σπίθα ήταν οι παρατράπεζες που κατέρευσαν. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα χρήματά τους και η οργή τους έγινε ποτάμι που ήθελε να πνίξει τον πρόεδρο Μπερίσα και την κυβέρνηση. Οι παρατράπεζες, βλέπετε, λειτουργούσαν υπό την ευλογία τους. Αγανακτισμένοι όμως, συγκρούονται με την αστυνομία για πρώτη φορά στις 28 Φεβρουαρίου στην Αυλώνα. Λελατούν τις αποθήκες του στρατού και παίρνουν όπλα. 40.000 κόσμος ξεσηκώνεται και στους Αγίους 40. Και ανε δημόσια κτηρία στην είνοδο φράγματα διώχνουν το στρατό και βγάζουν τα τάγκ στους δρόμους. Η επανάσταση γενικεύεται στο νότο. Ο Μπερίσα στέλνει στρατιώτες από το βορρά για να τους αντιμετωπίσει, συγκρούονται στο Δέλτα. Πόλεμο, μωρέ, πόλεμο! Ο Μπερίσα στέλνει τελεσίγραφα στους εξεγερμένους πολίτες να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν. Σε απάντηση και άλλες πόλεις του Νότου ενώνονται στον χώρο της Επανάστασης. Μοιάζει με πυρκαγιά που εξαπλώνεται με την ταχύτητα της αστραπής.
Με καθυστέρηση ξεσηκώνεται και το αργυρόκαστρο, το προπύργιο των καθεστωτικών δυνάμεων στο Νότο. Τεράστια στρατόπεδα, τόνοι πυρομαχικών και εκατοντάδες αρματαμάχες πέφτουν στα χέρια των ανταρτών, που οργανώνονται πια από πρώην αξιωματικούς σε κανονικό στρατό. Στείνουν μπλόκα και ελέγχουν τις περιοχές τους. Ο Μπερίσα εξαγγέλει γενική αμνηστία, υπηρεσιακή κυβέρνηση και πρόωρες εκλογές. Τίποτα όμως δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά. Οι εξεγερμένοι πολίτες προελάβουν προς τα Τύρανα. Μοιάζει με γιορτή. Μια γιορτή που μυρίζει θάνατο. Κάτω, κάτω! Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό μου νικημένο. Μέσα στις στάχτες σου διψάω να βρεθώ. Η ειρήνη φαίνεται να έχει πετάξει μακριά. Όσοι μπορούν φεύγουν για την Ελλάδα ή την Ιταλία, πρόσφυγες. Είναι το άλλο πρόσωπο αυτού του ακήρυχτου πολέμου. Περνούν την Αδριατική με σαπιοκάραβα, πληρώνοντας αδρά στους μαφιόζους ή στηβάζοντας το λιμάνι του Δυραχείου, περιμένοντας το πλοίο της Ελπίδας. Η προέλαση των επαναστατών σταματά 80 χιλιόμετρα έξω από τα Τύρανα. Ελέγχουν πια 13 μεγάλες πόλεις. Ο Μπερίσα διορίζει πρωθυπουργό τον πρώην δήμαρχο του Αργυροκάστρου Μπασκίν Φίνι για να εκτονώσει την κατάσταση. Δεν παρατείται όμως και αυτό εξοργίζει το λαό. Στα Τύρανα αρχίζουν ταραχές. Τα τάγκ των καθεστωτικών δυνάμεων κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους. Οι ηγέτες του Νότου δίνουν διορία στον πρόεδρο να παραιτηθεί μέσα σε 3 μέρες, αλλιώς θα εισβάλλουν στην πρωτεύουσα. Και κάποιοι που πιστεύουν ακόμα στην ειρήνη κατεβαίνουν στους δρόμους και φράζουν τις κάνες των όπλων λουλούδων. Το τελεσίγραφο των ανταρτών δεν τηρήθηκε τελικά. Χρειάστηκε να περάσουν 4 μήνες για να παραιτηθεί ο πρόεδρος Μπερίσα, να γίνουν εκλογές και να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση με το σοσιαλιστή ηγέτη Φατουχνέα. 127 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και 11.000 πρόσφυγες. Αριθμοί ενός παραλογισμού που κράτησε 5 μήνες και άφησε μια χώρα να μετρά ακόμα τις πληγές. Γύρω μου οι σκιές έχουν παγώσει και έχω μείνει με το χέρι απλωμένο. Τι ήθελα να κάνω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω περιμένω. Τον ίδιο μήνα, κυρίες και κύριοι, το Μάρτιο, στην εσωτερική πολιτική δισογραφία κυριαρχούν οι εκλογές στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρου. Τις εκλογές κερδίζει ο Κώστας Καραμανλής. Πώς έφτασε στη νίκη? Με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Κωστή Παρά, θα θυμηθούμε τις εξελίξεις αυτές στη Νέα Δημοκρατία. Κωστή, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Ήταν ένα πολύ κρίσιμο συνέδριο, ένα ιστορικό συνέδριο, το οποίο κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής και αναδείχθηκε ως ο έκτος κατά σειρά πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, που ιδρύεται η παράταξη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το θείο του. Ο ανιψιός λοιπόν του ιδρυτή της παράταξης, ένας από τους 4 μονομάχους, αφού την ίδια μάχη έδωσαν και ο Μιλτιάδης Εύρ, το προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Γιώργος Σουφλιάς και ο Βίρονας Απολίδωρας. Ήταν μια κούρσα για αυτή τη διαδοχή, την οποία κέρδισε ο Κώστας ο Καραμαλής, που βοηθήθηκε σημαντικά από ιστορικά στελέχη, όπως ήταν ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, αλλά και μια σειρά βουλευτές, κυρίως νεοεκλεγέντες, οι οποίοι μετέφεραν το μήνυμα των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, των οργανωμένων στελεχών, της βάσης, και έδωσαν την πρωτιά αυτή με σημαντικό ποσοστό, με 70%, όπως τουλάχιστον κέρδισε τη μάχη του δεύτερου γύρου απέναντι στον Γιώργο Σουφλιά. Μάλιστα. Κώστα, πριν δούμε το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει για τις εκλογές και για την ανάδειξη του Κώστα Καραμαλή στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Το 1997 ο Κώστας Καραμαλής έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Το 1998 θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στην προσωπική του ζωή? Ναι. Θα... Από ό,τι λέγεται και από ό,τι είναι σίγουρο σχεδόν, θα αντιθεί γαμπρός ο Κώστας ο Καραμαλής, θα παντρευτεί την αγαπημένη της καρδιάς του, την Αντάσα Παζαΐτη, και ο γάμος αναμένεται, αν κρίνω από τις λεπτομέρειες που είμαστε στη φάση που ρυθμίζονται, στην αρχή του καινούργιου χρόνου, στο Γενάρη. Ας δούμε όμως αμέσως τώρα τι έγινε το Μάρτιο του 1997
και πώς αναδείχθηκε ο Κώστας Καραμανλής πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο περασμένος Μάρτιος είναι ο μήνας που άλλαξε πολλά στο εσωκομματικό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας, αφού μέσα σε αυτόν πραγματοποιήθηκε το ιστορικό αλλά και κρίσιμο τέταρτο συνέδριο του κόμματος που εξέλεξε τον Κώστα Καραμαλή στη θέση του έκτου κατά σειρά προέδρου της παράταξης. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι εντάσεις και οι εσωκομματικές έρηδες που είχαν προηγηθεί μεταξύ των αντιπάλων στρατοπέδων είχαν διαμορφώσει μια πολύ κρίσιμη κατάσταση που έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμη και την ίδια την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Κώστας Καραμαλής, ο Βύρον Πολύδωρας και ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν οι μονομάχοι ενός συνεδρίου που μέσα σε φορτισμένη πολλές φορές ατμόσφαιρα έπρεπε να εκλέξει τον νέο αρχηγό του κόμματος. Ο αγώνας ήταν σκληρός και οι υποψήφοι επιστράτευσαν όλες τους τις δυνάμεις για να πείσουν τους 3.600 συνέδρους και να αποσπάσουν την ψήφο τους. Ο Μιλτιάδης Εύερτ υποσχέθηκε να συνεχίσει τους αγώνες του. Προσωπικά αντλώ τη δύναμή μου από την δική σας τη δύναμη. Έτσι έχω αντέξει πολλά και πιο δύσκολα από τα σημερινά. Ο Κώστας Καραμαλής εγγυήθηκε την αναγέννηση της παράταξης. Ήρθε όμως η ώρα και είναι ο καιρός να γυρίσουμε σελίδα, να κλείσουμε το χθες και να πάμε όλοι μαζί, χέρι-χέρι, σε ένα καλύτερο αύριο. Ο Βύρον Πολύδωρας εμφανίστηκε ως η εναλλακτική λύση. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να σβήσει η φωνή του Πολύδωρα. Και ο Γιώργος Σουφλιάς εγγυήθηκε την προοπτική της ενότητας του κόμματος. Με εμένα πρόεδρο δεν θα υπάρχουν εμείς και οι άλλοι. Θα υπάρχουν μόνο νεοδημοκράτες. Οι ομιλίες των τεσσάρων μονομάχων ολοκληρώθηκαν και η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων έδωσε τη σκυτάλη στη μάχη της κάλπης, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αγωνίας στο κατακόρυφο. Οι υποψήφοι αρχηγοί εμφανιζόταν αισιόδοξοι, ενώ ο πόλεμος των εντυπώσεων της τελευταίας στιγμής είχε ως πρωταγωνιστές τους εκπροσώπους των διαφορετικών στρατοπέδων. Από την πρώτη στιγμή έχω ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Κώστα Καραμαλή. Θα κερδίσει ο κ. Σουφλιάς, το έχω πει άλλος. Εγώ ψήφισα Εύερτ και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναψήσω. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνεδρίου, πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Δράλης, ανέλαβε να αποκαταστήσει τα πράγματα, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα που έφερνε στο δεύτερο γύρο τους Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Σουφλιά. Την ίδια ώρα επιβεβαίωνε τις προβλέψεις που είχαν κάνει οι ρεπόρτερ του Sky, οι οποίοι πρώτοι και αρκετή ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες, είχαν δώσει πληροφορίες και είχαν μεταδώσει ενδεικτικά αποτελέσματα που προσέγγιζαν το τελικό. Έχουμε ένα πρώτο ενδεικτικό. Σε μία κάλπη στα 50 πρώτα, ο κύριος Κώστας Καραμαλής 19 ψηφοδέλτια, ναι. Ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς 15 ψηφοδέλτια, ο κύριος Μιλτιάδης Εύερτ 13 ψηφοδέλτια. Ο Κώστας Καραμαλής είναι μπρος σε όλες τις κάλπες. Η μάχη όμως έμελε να συνεχιστεί ανάμεσα στον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Σουφλιά, έστω και αν ο τρίτος του πρώτου γύρου, Μιλτιάδης Εύερτ, με μία δήλωσή του έγειρε την πλάστικα υπέρ του ανιψιού του ιδρυτή της παράταξης. Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι θα περίμενα εγώ, εάν είχα ένα ποσοστό που θα περνούσε το 40%. Ο τρίτος θα με στηρίξει. Λίγο αργότερα ο Γιώργος Δράλης ανακοίνωνε το αποτέλεσμα και οι σύνεδροι αποθέωναν τον νέο πρόεδρο. Έλαβε ο κύριος Καραμαλής 2.350. Κύριε Καραμαλή, το τέταρτο συνέδριο σας ανακήρυξε τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βύρον Πολύδωρας σχολίασε το αποτέλεσμα και την τέταρτη θέση με χιούμορ. Είπα πολλές φορές ότι δεν θέλω την ψήφο σας, θέλω την ψυχή σας. Και εσείς το πήρατε της μετρητής. Και μου δώσατε την ψυχή σας, αλλά δεν μου δώσατε την ψήφο σας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ο Γιώργος Σουφλιάς ευχήθηκε στον νικητή καλή επιτυχία. Σέβομαι το αποτέλεσμα. Και εύχομαι στον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που επενδύουν τα εκατομμύρια των οπαδών μας. Ο Μιλτιάδης Εύερτ ζήτησε από όλους τη στήριξη του Κώστα Καραμαλή. Πρέπει να τον στηρίζομαι όχι στις εύκολες στιγμές, αλλά στις δύσκολες περιόδους. Και ο νέος αρχηγός, εμφανώς συγκινημένος, είχε μια κουβέντα για καθένα από τους αντιπάλους του. Για τον Μιλτιάδη τον Εύερτ, και τώρα μόλις τις τελευταίες ώρες για μια ακόμα φορά απέδειξε
την ψυχική ανωτερότητα που τον διακρίνει. Για τον Γιώργο τον Σουφλιά, προσωποποίηση του ήθους, της υπευθυνότητας, του σοβαρού πολιτικού λόγου και της εργατικότητας, που πρέπει να είναι και τον καλό να είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές του νέου ξεκινήματος και της νέας αρχής. Για τον Βίρονα τον Πολύδωρα, παλαιό συνάδελφο από τα ηρωικά χρόνια της ΟΝΕΔ, με τον οποίο για μια ακόμα φορά συμπαρατασσόμαστε σε θέση μάχης. Το εντυπωσιακό 70% που πέτυχε ο Κώστας Καραμαλής σφράγισε τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και διασφάλισε το ήρεμο κλίμα στην παράταξη. Αυτά ήταν δύο, κυρίες και κύριοι, από τα κυρίαρχα θέματα της ειδησιογραφίας του περασμένου Μαρτίου. Δεν ήταν όμως και τα μοναδικά. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Γιώργος Κακούσης. Στις 15 Μαρτίου έληξε η μαραθώνια απεργία των καθηγητών, η οποία είχε ξεκινήσει από την 23η Ιανουαρίου. Η απεργία κράτησε περίπου 3 μήνες και λίγο έλειψε να την άξει στον αέρα την σχολική χρονιά. Οι σχεδόν καθημερινές συναντήσεις στη Σολμέ με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απλά επιβεβαίωναν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Γονείς και μαθητές αγωνιούσαν καθώς πλησίαζαν οι προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες τελικά έγιναν κανονικά. Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στο σύριαλ της κληρονομίας του Ανδρέα Παπανδρέου άρχισε να εκτελήσεται το τρίτο μήνα του 97, όταν η νονά της Σοφίας Κατσανέβα, Έλλη Άννα Παπαζαχαρίου, βρήκε στο σπίτι της δύο επιστολές διαθήκες της Σοφίας Μινέικο, μητέρας του Ανδρέα, με τις οποίες χρήζονταν κληρονόμοι της βίλας του ψυχικού, τα εγγόνια της. Η διαθήκη με ενέργειες του Θόδωρου Κατσανέβα κηρύχθηκε κυρία και ουσιαστικά τίναξε στον αέρα την πώληση της βίλας του ψυχικού στον επιχειρηματία κύριο Βλαχούτσικο. Ακολούθησε σειρά αγωγών μεταξύ της Δήμητρας, των παιδιών και του κυρίου Βλαχούτσικου και η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα δικαστήρια. Ο χρόνος που φεύγει στερήσε από την Ελλάδα έναν αγωνιστή της Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Λεντάκης πέθανε το περασμένο Μάρτιο. Έφυγε ήρεμα όπως αρμόζει σε έναν αγωνιστή. Η σύζυγός του το βρήκε ακουμπισμένο πάνω στο γραφείο του, μέσα σε χειρόγραφα τα οποία μελετούσε μέχρι την ίστατη στιγμή. Ο χαμός του βύθισε στο πένθος στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Το κενό του δυσαναπλήρωτο. Οι αγώνες του για τη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της Χούντας του χάρισαν μια θέση στο πάνθεον των αθανάτων του της χώρας. Στη σύντομη ζωή του πρόλαβε να μας χαρίσει πλούσιο συγγραφικό έργο. Πολύτιμο για να κατανοήσει κανείς τι σημαίνει αφοσίωση στη Δημοκρατία. Μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε σε λίγο με την ανασκόπηση του 1997. Μια φορά και έναν καιρό, ο πιο άγριος μάγος χώρισε την Φανταγκυρό από τον αγαπημένο της πρίγκιπα. Έψαχνε για να τον βρει σε κάθε γωνιά της γης. Αντιμετώπισε μάγισσες και φοβερούς εχθρούς. Η σπηλιά του Χρυσού Ρόδου νούμερο 3. Τη Δευτέρα, στις 2.30 το μεσημέρι, το πρώτο μέρος. The Jackal. Όλα μπορούν να σας τα πάρουν, εκτός από τα εσώρουχα. Τρεζολή Σταυρόπουλος, Βουλιαγμένης 514, Ελίουπολη. Η θερμοκρασία είναι μία προσφορά των κλιματιστικών Mitsubishi. Δημιουργία υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής. Δημιουργία απόλυτης αξιοπιστίας και γνησιότητας. Ασυναγώνιστη ποιότητα Mitsubishi με υψηλή απόδοση στη θέρμανση. Mitsubishi, η επένδυση όλων των εποχών. Με την εγγύηση ενός βιομηχανικού κολοσσού. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Επιτέλους! Τώρα οι γυναίκες έχουν το δικό τους βοήθημα γυμναστικής. Είναι το Fit Thighs. Ένα όργανο που φτιάχτηκε ειδικά για να γυμνάζει τα δύσκολα σημεία του γυναικείου σώματος, όπου συσσωρεύεται τοπικό λίπος, δηλαδή στην περιφέρεια και τα πόδια. Εστιάζει την άσκηση σε 5 μεγάλες μυϊκές ομάδες μυρών, γοφών και γλουτών και σας χαρίζει τόνωση και σύσφυξη όλου του κάτω μέρους του σώματος, απαλλάσσοντάς σας από τα ψωμάκια και την κυταρίτιδα. Σας προσφέρεται μόνο με 14.900 δραχμές. Τηλεφωνήστε τώρα στο 93 90 600 για να σας στείλουμε το Fit Thighs μαζί με μια βιντεοκασέτα δώρο με δύο διαφορετικά 7 λεπτά προγράμματα προπόνησης και ένα βιβλιαράκι με 50 τρόπους για να χάσετε βάρος. Για καλή γραμμαπόδια, Fit Thighs. Είναι μια αποκλειστική προσφορά του Sky και της Teleshop. Το
μωρά κινδυνεύουν, πνίγονται στις κουβέρτες, ξετυλίγονται, πέφτουν από την κούνια τους. Τώρα υπάρχει προστασία. Λέγεται Coconid. Το σεντόνι Coconid, κατασκευασμένο από βαμβάκι και ειδική ελαστική ύλη, εμποδίζει το μωρό να πέσει από την κούνια του, ενώ συγχρόνως το κρατά ζεστό και ελεύθερο να παίζει. Το έξυπνο σεντόνι Coconid στηρίζεται στο στρωματάκι του μωρού και κατασκευάστηκε από ειδικούς επιστήμονες στη Γαλλία για να προστατεύει τα μωρά από τις πτώσεις και την ασφυξία που συχνά προκαλούν οι κουβέρτες. Το Coconid χρησιμοποιείται σε όλα τα μευτήρια και τους παιδικούς σταθμούς της Ελβετίας. Το Coconid πλένεται εύκολα και διατίθεται σε δύο συνδυασμούς χρωμάτων, λευκό με ροζ ή μπλε. Είναι μια προσφορά του Sky και της Alpha Claudatos Coconid. Τιμή 13.900 δραχμές. Έξοδα αποστολής 2.200 δραχμές. Τηλέφωνο 01-93-90-544. Έχετε δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών από την παραλαβή με επιβάρυνση των εξόδων επιστροφής. Γράψτε Alpha Claudatos Kesia, 3 Σεπτεμβρίου 119 Αθήνα. Ταχυδρομικός τομέας 11-251. Νίκος Κούρκουλος, ο Αστραπόγιανος. Στα δύσκολα χρόνια της τροποκρατίας, πρόσεχε πως μιλάς, κονίγε. Με λένε Αστραπόγιανο. Κάνει τη δική του επανάσταση. Δεν φοβάται. Δεν υποδηλώνεται. Κύλα! Ψυχή ελεύθερη, ο Αστραπόγιανος. Την Τρίτη στις 10:15 το βράδυ, στον Sky. Έλα, έχει φτιαχτεί 10 ώρες, φτιάχνεται. Ναι, φτιάχνεσαι. Τι φτιάχνεσαι? Τι να κάνω. Πάμε άλλη μία, πάμε άλλη μία. Φτιάχνεσαι, τι φτιάχνεσαι τόση ώρα? Ανοίξε το στόμα στην εκπομπή και λες τα χιλιάδες. Ρε Κατερίνα, το σκέφτε. Γιατί να μην τα πω? Μα τόσα πολλά. Για πάντα με φώναξες να τα πω. Να τα πεις, αλλά όχι αλλά... να λες για τον ένα, για τον άλλο, για τον άλλο στη σειρά. Όταν λέτε εσείς, καλά είναι. Κάτσε να τα πούμε κι εμείς. Καλά, ποιος με ξεπλένει την Πέμπτη τώρα? Εγώ αυτό σκέφτομαι. Καλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Τον Απρίλιο, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία βίας και αίματος σοκάρει το Πανελλήνιο. Μια ιστορία με πρωταγωνιστή ένα μικρόσωμο άνδρα 35 ετών που σκότωσε εν ψυχρό 5 ανθρώπους και αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλους 6. Τον Δημήτρη Βακρινό. Ο ίδιος ομολόγησε τα φοβερά του εγκλήματα με πρωτοφανή ψυχραιμία και λίγες μέρες μετά την προφυλάκησή του έδωσε μόνος τέλος στη ζωή του. Θα σταθούμε για λίγο σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα θυμηθούμε τι ακριβώς είχε γίνει τότε. Με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Πέτρου Κασιώτη. Πέτρο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα σε γυρίσουμε πίσω. Και θα μας γυρίσεις πίσω, μάλλον. Τον Απρίλιο του 1997, στην υπόθεση του Δημήτρη Βακρινού. Και για την ακρίβεια, 9 Απριλίου 1997, εκεί που η αστυνομία, το τμήμα εγκλημάτων καταζωής ασφάλειας, μετά από 100 κυριολεκτικά μερόνυχτα ερευνών, κατάφερε να βάλει ένα τέλος στον κύκλο του αίματος που είχε ανοίξει αυτός ο μικρόσωπος. Όπως είπες, άνδρας ηλικίας 35 χρόνων, ύψους 1,65. Αυτό τον έλεγαν πάντα κοντό από μικρή ηλικία και αυτό του είχε στοιχήσει, του είχε δημιουργήσει ένα φοβερό κόμπλεξ. Έτσι είπε λοιπόν στους αστυνομικούς της ασφάλειας όταν τον συνέλαβαν, και θα δούμε πώς τον συνέλαβαν, ότι επειδή ακριβώς τον έλεγαν κοντό, οπλίστηκε με ένα όπλο, αγόρασε μια καραμπίνα στη συνέχεια και μετά βρήκε ένα 45 πιστόλι και με αυτό αισθανόταν σαν Θεός. Κανένας πια δεν μπορούσε να το αντισταθεί. 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί. Άλλες 5 απόπειρες δολοφονιών έχει ο φάκελός του, πέσταζε κυριολεκτικά αίμα. 4 ένοπλες ληστείες. Ενώ το φοβερό είναι ότι 6 ακόμη άτομα είχε γραμμένα σε μια μαύρη λίστα, είχε σημειώσει τις διευθύνσεις τους, δεν ήξερε τα ονόματά τους. Ήταν άτομα τα οποία τον πείραζαν, ερχόντουσαν σε λογομαχία κατά καιρούς μαζί του. Νόμιζαν ότι είχε τελειώσει το θέμα εκεί, αλλά για αυτόν τίποτα δεν είχε τελειώσει. Απλά έψαχνε όλο το διάστημα μέχρι να συλληφθεί να τους βρει για να τους εκτελέσει, είτε με το 45 είτε με την καραμπίνα που είχε. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική υπόθεση, είχε σοκάρει το Πανελλήνιο, αλλά και βεβαίως ακολούθησε και η αυτοκτονία του Βακρινού. Ο ίδιος επέβαλε την ποινή στον εαυτό του. Όταν του είπαν οι αστυνομικοί αν θα ζητήσει δικηγόρο, είπε τι να ζητήσω δικηγόρο, εγώ είμαι ένα κτήνος, έχω σκοτώσει τόσους ανθρώπους, δεν θέλω δικηγόρο, και ο ίδιος τελικά έγινε και δικαστής για τον εαυτό του. Και αυτά τα άτομα συνήθως, όταν αποφασίζουν να τιμωρήσουν τα ίδια τον εαυτό τους, επιλέγουν την εσχάλη των ποινών, δηλαδή τον θάνατο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εν ολίγης πώς έφτασε η ασφάλεια μετά από
μερόνυχτα πραγματικά ερευνών, γιατί είχε γίνει το συνώνυμο του εφιάλτη και για την αστυνομία, αλλά και για τον κόσμο, ιδιαίτερα των δυτικών προαστίων, εκεί όπου χτυπούσε σχεδόν ανεξέλεγκτα. Ήταν αυτός ο λεγόμενος κρανοφόρος, φορούσε πάντα ένα μαύρο κράνος τις νύχτες και οπλισμένος πάντα με ένα 45. Οι αστυνομικοί λοιπόν στην προσπάθειά τους να τον βρουν οπωσδήποτε για να απαλλάξουν την κοινωνία της Αττικής από αυτό το φόβο, τον τρόμο που ήταν πάνω από την πόλη, άρχισαν να σκέπτονται κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα, είχε κάνει 4 ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ της περιοχής της Νίκαιας. Όταν ρωτούσαν οι αστυνομικοί τους αυτόπτες μάρτυρες, τους περίοικους, αλλά και τους καταστηματάρχες, αν έβλεπαν το δράστη όταν έφευγε και γιατί αυτό. Διότι όταν έμπαινε μέσα στο σούπερ μάρκετ να πάρει ευτελή ποσά 100-150.000, ιδιαίτερα βραδινές ώρες, πυροβολούσε πάντα στον αέρα. Έβλεπαν οι αστυνομικοί ότι πυροβολούσε με το ίδιο 45 με το οποίο είχε κάνει τις δολοφονίες των αδελφών Σπυρόπουλου και κάποιες άλλες δολοφονίες και του ταξιτζή του Θεόδωρου Ανδρεάδη στην Ελευσίνα, έναν πατέρα 4 παιδιών. Ήξεραν λοιπόν ότι είναι ο κρανοφόρος, αυτός ο δολοφόνος που κάνει τις ληστείες. Τους έλεγαν λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες ότι αυτός χανόταν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Άρα υπέθεσαν ότι κάπου είχε κρυσφύγει, το κάπου πήγαινε. Πήραν λοιπόν τους δρόμους κοντά από τα σούπερ μάρκετ αυτά, έναν-έναν και κοίταγαν τα κουδούνια. Και τότε ένας αστυνομικός φωτίστηκε και πραγματικά θυμήθηκε ότι ένα όνομα που έγραφε Βακρινού επάνω στο κουδούνι μιας πολυκατοικίας, το όνομα Βακρινό το είχαν ξανασυναντήσει όταν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πουλήσει το αυτοκίνητο στους αδερφούς Σπυρόπουλου, το οποίο είχε κλαπεί και με αφορμή εκείνο έγινε καταδίωξη. Εγκλώβησε ο κρανοφόρος τα δύο αδέρφια στο πρατήριο Βενζίνης και τα εκτέλεσε εν ψυχρό. Αυτή ήταν η αρχή λοιπόν για την αποκάλυψη της δράσης του Δημήτρη Βακρινού. Ο Βακρινός συνέχισε κανονικά τη ζωή του και ένα βράδυ τον βρήκαν σε μια ταβέρνα, εδώ λίγο πιο κάτω από το Sky. 500 περίπου μέτρα, εκεί έτρωγε σε μια ταβέρνα του κουμπάρα του και πήγαν και τον πήραν. Για να τον πάνε στην ασφάλεια, στην αρχή έκανε τον ανοίξω, στη συνέχεια όμως ομολόγησε. Το θέμα είναι ότι δεν ομολόγησε μόνο αυτά για τα οποία πίστευαν αστυνομικοί από τις ενδείξεις που είχαν και από τα στοιχεία ότι είχε ενοχή, αλλά ομολόγησε και άλλους δύο φρικτούς φόνους που θα τις ακούσουν στο βίντεο. Μάλιστα, ας δούμε λοιπόν αμέσως τώρα, Πέτρο, το ρεπορτάζ που ετοίμασες, αφού σε ευχαριστήσω. Το βράδυ της 9ης Απριλίου η ασφάλεια έκλεινε τον κύκλο του αίματος που είχε ανοίξει πολλά χρόνια πριν ένας 35χρονος ταξιτζής. Ο αδίστακτος δολοφόνος με το 45, ο κρανοφόρος που σκόρπισε το θάνατο στο Μενίδη, στη Μάνδρα, στο Λουτράκι και στην Πετρούπολη ήταν ο 35χρονος Δημήτρης Βακρινός. Ο πιστολέρος, που είχε γίνει συνώνυμο του τρόμου για περισσότερα από 10 χρόνια, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας και ομολόγησε. 5 στιγερές δολοφονίες, 3 απόπειρες ανθρωποκτονιών, 4 ένοπλες ληστείες και 1 απόπειρα ληστείας. Είχα κόμπλεξ, είπε στους αστυνομικούς, επειδή ήμουν κοντός. Με κορόιδευαν. Αγόρασε μια καραμπίνα και ένιωθε, όπως ομολόγησε, σαν Θεός. Ένα κτίνος τίποτα. Ένα κτίνος. Πρέπει να πληρώσω. Για κάποιον άνθρωπο που έκανε αυτά τα πράγματα, τι πια πιστεύετε. Να φύγουν και με δύο. Εκτέλεση. Ο κρανοφόρος με το 45 συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν παραμονές Χριστουγέννων του 1995 εκτέλεσε με ψυχρό τα αδέρφια Κωνσταντίνο και Αντώνη Σπυρόπουλο μέσα σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στο Μενίδη. Τους είχε κλέψει το αυτοκίνητο το οποίο προηγουμένως τους είχε πουλήσει ο ίδιος. Όταν τα αδέρφια τον εγκλώβησαν μέσα στο πρατήριο, άδειασε το πιστόλι πάνω τους, ρίχνοντας και χαριστικές βολές μπροστά στα μάτια ενός τρομοκρατημένου Πακιστανού υπαλλήλου. Ο κύκλος του αίματος είχε ανοίξει τον Αύγουστο του 1987. Με ένα λωστό, πολτοποίησε τότε το κεφάλι του φίλου του Παναγιώτη Γαγλία στην Πετρούπολη. Ο Βακρινός είχε κατηγορήσει τον Γαγλία ότι είχε κλέψει μια καραμπίνα και ότι είχε σκοπό να τον καταγγείλει στην αστυνομία. Ο Γαγλίας απείλησε με τη σειρά του ότι θα τον σκοτώσει εάν έκανε κάτι τέτοιο. Αφού τον σκότωσε, ο Βακρινός τύλιξε το πτώμα του σε σακούλες και το πέταξε σε μια χαράδα της Τρίπολης. Το Νοέμβριο του 1993 έκαψε ζωντανή την 27χρονη Αναστασία Σιμιτζή στη Μάνδρα Αττικής. Η κοπέλα είχε επιβιβαστεί στο ταξί του Βακρινού και πήγε μαζί του σε διάφορα μπαρ. Αρνήθηκε όμως να κάνει έρωτα μαζί του και το πλήρωσε με τη ζωή της. Τη μετέφερε σε ερημική περιοχή, την περιέλυσε με πετρέλαιο και της πέταξε ένα σπίρτο. Τον Ιανουάριο του 1994 ο Βακρινός επιβιβάστηκε στην Ελευσίνα στο ταξί του Θεόδωρου Ανδρεάδη, πατέρα 4 παιδιών. Είχε έρθει η ώρα να τον εκδικηθεί, επειδή παλαιότερα τον είχε διώξει το θύμα από την πιάτσα ως Αθηναίο ταξιτζή. Του ζήτησε να τον μεταφέρει δίθεν στο Λουτράκι. Στη διαδρομή προσποιήθηκε ότι θέλει νερό. Όταν ο άτυχος βιοπαλαιστής του έδωσε, σήκωσε το 45 και τον πυροβόλησε 4 φορές. Το Δεκέμβριο του 1995 πυροβόλησε εν ψυχρό 2 φίλους, τον Βασίλη Δίπλα και τον Γιώργιο Καυκά, όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν τη στιγμή που έκλεβε πορτοφόλι από ένα αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Το Μάιο του 1996 πυροβόλησε τον 80χρονο Σεραφείο Μαυγιανίδη στο Περιστέρι, γιατί πίστευε ότι εξαιτίας του χάλασε ένα προξενιό που του είχαν κάνει. Λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του, επέβαλε ο ίδιος την εσχάτη των ποινών στον εαυτό του. Με τα κορδόνια του παπουτσιού του, απαγχωνίστηκε στο κελί του στον Κορυδαλό.
Η φοβερή αυτή υπόθεση, κυρίες και κύριοι, κυριάρχησε στην επικαιρότητα του Απριλίου. Ας δούμε όμως τι άλλο κέντρισε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ο κύκλος των άγριων εγκλημάτων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο. Ο Ουκρανός, Κωνσταντίν Πασένοφ, κατακρεούργησε την 20χρονη Παναγιώτα γιατί αυτή αρνήθηκε τον έρωτά του. Ο Πασένοφ διέριξε τη σοφίτα στην οποία έμενε η 20χρονη Ελληνίδα στα Πατήσια και τη μαχαίρωσε δεκάδες φορές ενώ κοιμόταν. Ρώτησαν τι είναι εδώ πέρα και τρομοκρατημένος έφυγε, δεν είπε τίποτα. Λέει μόνο την κοπέλα ψάχνει τον έκτο όροφο. Ο Ουκρανός εργαζόταν μαζί με το θύμα σε εργαστήρια γεωπλαστικής. Η απόρριψη των ερωτικών προτάσεών του όμως τον εξαγρίωσε και πήρε την απόφαση να σκοτώσει. Λίγες ώρες αργότερα, ο Πασένοφ συνελήφθη σε κατάσταση μέθης έξω από μπάρ στις Ζηφιές και ομολόγησε την πράξη του. Στις 24 Απριλίου οι παραστάσεις του έργου «Η Κυριακή των Παπουτσιών» διακόπηκαν. Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος των παραστάσεων, οδηγήθηκε στο αυτόφορο καθώς στο θέατρο δεν υπήρχε σύστημα πυρασφάλειας. Η πολιτιστική πρωτεύουσα παραλίγο να μετατραπεί σε αρένα από τους θεατρόφιλους που ήθελαν πάση θυσία να δουν την παράσταση. Ούτε προειδοποιώ, ούτε απειλώ, ούτε εκβιάζω. Είμαι δημιουργός και ήθελα να παίξω τις παραστάσεις μου. Τελικά, μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, οι παραστάσεις συνεχίστηκαν. Η ειδησιογραφία του Απριλίου όμως είχε και ευχάριστα θέματα. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα το 97 στην Κύπρο βαφτίστηκε η Αναστασία Ισαάκ, κόρη του Κύπριου ήρωα Τάσου Ισαάκ, που δολοφονήθηκε από τους Γκρίζους Λύκους στα γνωστά γεγονότα της Πράσινης Γραμμής. Νονός της μικρής Αναστασίας, ολόκληρο το ελληνικό έθνος, το οποίο εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος. Με τραγούδια και ζαφύρια, θα σου κάνω τα χατήρια, η μικρή Αναστασία δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον πατέρα της. Θα ακούσει όμως πολλά γι' αυτόν από τους συγγενείς και τους φίλους. Θα είναι υπερήφανη να ακούει ότι είναι κόρη του Τάσου Ισαάκ, που οι Κύπροι έχουν κηρύξει εθνικό ήρωα. Το Μάιο, κυρίες και κύριοι, ένα άνανδρο τρομοκρατικό χτύπημα έκοψε το νήμα της ζωής του 40χρονου εφοπλιστή Κώστα Περατικού. Την ευθύνη για τη δολοφονία ανέλαβε με προκήρυξή της η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο, για να μας θυμίσει τι είχε γίνει εκείνο το απόγευμα της 29ης Μαΐου. Δημήτρη Σταυρόπουλε, καλή σου μέρα. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Ήταν ένα θρασίτατο τρομοκρατικό χτύπημα με πολλούς αυτόπτες μάρτυρες. Ακριβώς. Ήταν απόγευμα Πέμπτης. Ο εφοπλιστής επέστρεφε από το γραφείο του στο σπίτι του, κάνοντας το ίδιο συνηθισμένο δρομολόγιο που έκανε εδώ και καιρό. Πήγε στον γκαράζ να πάρει το αυτοκίνητό του και λίγο πριν φτάσει εκεί, τον περίμεναν οι δύο τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη. Τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια χάθηκαν. Τα στοιχεία είναι δύο από αυτή την εκτέλεση. Πρώτα απ' όλα έκαναν λάθη. Το αυτοκίνητο δεν πήρε μπρος με το οποίο θα διέφευγαν. Σταμάτησαν από ό,τι θυμάμαι και ένα ταξί. Ένα ταξί, στο οποίο επέβαινε και μια γυναίκα. Τους είδε πολλοί κόσμος. Μάλιστα, ένας αστιφύλακας τους πυροβόλησε. Ήταν ο σκοπός στο γειτονικό τμήμα μεταγωγών Πειραιά. Παρά το γεγονός ότι έκαναν λάθη, παρά το γεγονός ότι ήταν μέρα μεσημέρι, δεν κατάφερε η αστυνομία να βρει κανένα από τα ίχνη τους. Ο Κωστής Περατικός είχε προειδοποιηθεί σε παλιότερη προκήρυξη 17 Νοέμβρη, φωτογραφίζεται και παρόλα αυτά δεν έπαιρνε μέτρα. Είχε σταματήσει να παίρνει μέτρα προφύλαξης για τον εαυτό του αρκετούς μήνες πριν και τελικά οι εκτελεστές 17 Νοέμβρη βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία, όπως λέμε μέρα μεσημέρι στο κέντρο του Πειραιά και τον δολοφόνησαν. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι είχαν προσπαθήσει άλλες δύο φορές πριν και δεν τα είχαν καταφέρει. Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα το ρεπορτάζ που ετοίμασες για αυτό το θέμα. Ο Μάιος σημαδεύτηκε από την εκτέλεση του εφοπλιστή Κώστα Περατικού. Την ευθύνη για τη δολοφονία ανέλαβε με προκήρυξή της η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, που επί 22 χρόνια έχει χτυπήσει 52 φορές, χωρίς μέχρι σήμερα οι αρχές ασφαλείας να καταφέρουν να ρίξουν έστω και μία χτίδα φωτό στη δράση της. Περισυλλέξαμε τα ίχνη, έχουμε και άλλα ίχνη και πιστήρια, θα εξεταστούν και με την πορεία των εξετάσεων θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Ήταν 5 και 4 το απόγευμα της 5ης 29 Μαΐου και ο 42χρονος εφοπλιστής έφευγε από το γραφείο του στο κέντρο του Πειραιά. Οι εκτελεστές ήταν δύο. Του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου στην οδό Φίλωνος, έξω από ένα κινηματογράφο, πολύ κοντά στον γκαράζ που άφηνε το αυτοκίνητό του. Φορούσαν περούκες και ψεύτικα μουστάκια και μόλις είδαν τον εφοπλιστή να πλησιάζει, άρχισαν να τον πυροβολούν με το ιστορικό πλέον 45 για να δώσουν έτσι τη σφραγίδα της οργάνωσης φάντασμα. Είχε πολύ αίμα πίσω, στο κούτελό του αίμα, στα μάτια του.
Μετά μάθα ότι είναι ο Κωστής Περατικός ο εφοπλιστής. Το θύμα πέφτει αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο και κατά τη μεταφορά του στο Τζάνιο νοσοκομείο πεθαίνει. Δεν υπολογίζει με τίποτα. Καν. Και αυτές που τολμήσαν να τις κυνηγήσουν, πήγε από εδώ, εξίδου και τέτοια τους φωνάζαν. Το πιστεύω στα χέρια, δεν του κάνεις άλλο. Για πρώτη φορά όμως οι τρομοκράτες κάνουν λάθη. Η αστυνομία ωστόσο δεν μπορεί ξανά να τα αξιοποιήσει. Το αυτοκίνητο με το οποίο θα διέφευγαν δεν πήρε μπρος και το εγκατέλειψαν στον τόπο της εκτέλεσης. Για άλλη μια φορά όμως δεν βρέθηκαν αποτυπώματα. Βγήκανε μέσα στο Μιτσουμπίση, πήραν κάτι πράγματα και τρέχανε προς αυτή την κατεύθυνση. Για να γλιτώσουν τη σύλληψη επιβιβάζονται με τη βία σε ένα διερχόμενο ταξί και έρχονται πρόσωπο με τον οδηγό και με μια νεαρή κοπέλα που επέβαινε σε αυτό. Με την απειλή τον όπλο βγάλω ένα ταξιτζή έξω, ο οποίος μετέφερε μια πελάτησα και προσπάθησαν να φύγουν. Περνούν κοντά από το τμήμα μεταγωγών Πειραιά και δέχονται τα πυρά του φρουρούα στη φύλακα που είναι και αυτός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Σε όλους οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δείχνουν φωτογραφίες και σκίτσα, αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να τους αναγνωρίσει. Ο περατικός κυκλοφορούσε χωρίς προστασία αρκετό καιρό και αυτό οι εκτελεστές το γνώριζαν. Είχε συνοδεία? Όχι, τώρα τελευταία όχι. Πόσο καιρό είχε συνοδεία? Πριν πολύ, τώρα ακριβώς δεν ξέρω πότε, πόσο καιρό είχε, αλλά πάντως νωρίτερα είχαν συνοδεία, τώρα δεν είχε. Είχαν μάλιστα προειδοποιήσει τόσο τον ίδιο όσο και την αστυνομία για το τι σχεδίαζαν. Σε παλαιότερη προκήρυξή τους μετά την επίθεση κατά του βουλευτή Λευτέρη Παπαδημητρίου είχαν φωτογραφίσει το στόχο αναφερόμενοι στον τρόπο που η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων. Οι έρευνες για τη δολοφονία του Κώστα Περατικού συνεχίζονται μέχρι σήμερα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με αυτή την άνανδρη δολοφονία, κυρίες και κύριοι, μας άφησε ο Μάιος. Είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα πολλά γεγονότα και ειδήσεις που συγκέντρωσαν τα φώτα της δημοσιότητας. Ας τα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Κακούση που επιμελήθηκε το βίντεο. Τον περασμένο Μάιο, ο Δημήτρης Κίτσος, 30 ετών, εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της 45χρονης φίλης του Στέλλα Σπυριδάκη στη Νέα Σμύρνη και αφού απέτυχε να δολοφονήσει την ίδια, εκτέλεσε εν ψυχρό τα δύο παιδιά της. Κανείς μα κανείς δεν ξέρει πώς έδωσε αυτό το σημείο να κάνει αυτό το φόνο. Το συγχωρώ γιατί. Ήταν ένα παιδί πονεμένο κι αυτός. Ο Χριστός τους συγχώρησε όλους. Γιατί να μην συγχωρήσουμε κι εμείς. Ο Κίτσος ήταν ερωτευμένος με τη Σπυριδάκη. Όμως εκείνη δεν ανταποκρινόταν στα αισθήματά του. Έτσι αποφάσισε να την εκδικηθεί. Μπήκε ξημερώματα στο σπίτι της, την άρπαξε και την πέταξε από το μπαλκόνι στον ακάλυπτο, πυροβολώντας τη ταυτόχρονα. Τα δύο παιδιά, ο Λευτέρης 18 ετών και η Ιωάννα 22, ξύπνησαν και προσπάθησαν να τον εμποδίσουν. Ψυχρός ο 30χρονος τα εκτέλεσε και τα δύο. Άκουσα καμία δεκαετία πιστολίες, ήταν συνέχεια. Η μητέρα σώθηκε με μερικά ελαφρά τραύματα. Όπως είπε αργότερα, θα προτιμούσε να είχε σκοτωθεί η ίδια, αρκεί να είχαν σωθεί τα παιδιά της. Η ιστορία που παρακολουθήσαμε στα τέλη του Μαΐου έμοιαζε να έχει βγει από τα χειρόγραφα κάποιου σιναριογράφου ταινιών θρίλερ. Μια οικογένεια στο Παγκράτη κρατούσε επί 15 ημέρες τον 17χρονο νεκρό γιο της στο σπίτι τους, περιμένοντας ότι θα αναστηθεί. Ο 17χρονος έπασχε από την επάρατη νόσο. Οι γονείς απελπισμένοι κατέφυγαν στα γιατροσόφια κάποιου τσαρλατάνου γιατροσοφιστή από τις Φιλιππίνες. Όταν ο 17χρονος εξέπνευσε, ο Φιλιππινέζος τους έπεισε ότι ο γιος τους ήταν σε κόμμα και σύντομα θα γινόταν καλά. Ίσως ο πόνος το βλέπαν δύο χρόνια το παιδί έσβηνε. Ήταν μια κατάσταση δραματική. Ίσως, δεν ξέρω, δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς. Ίσως δεν ήθελαν να αποδεχτούν αυτό που συνέβη. Η αφόρητη δυσοσμία όμως πρόδωσε την τραγωδία. Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν το σπίτι σοκαρίστηκαν. Βρήκαν το πτώμα του 17χρονου σε αποσύνθεση και ακούγαν τους γονείς να λένε ότι σύντομα θα συνέλθει. Ένα πολύ νεκρό δυστύχημα μετέτρεψε τη γιορτή της Πρωτομαγιάς του 97 σε θρήνο. Λεωφορείο του Χελβιωτία συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τα Αλίκα. Απολογισμός 6 νεκροί. Οι 5 από αυτούς φαντάροι επιβάτες του ΚΤΕΛ και ο έκτος ο οδηγός της Ταλίκας. Περάστε στο ασθενοφόρο εδώ και να σας πάει στο παθολογικό. Κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε. Το μόνο που καταλάβω είναι ότι βγήκαμε έξω όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Τα βοκίτα όσο παγιδεύτηκαν μέσα και αυτά τίποτα άλλο. Ήταν ένα δυστύχημα που έφερε στην επιφάνεια πολλά προβλήματα. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι δικαίως κάποια σημεία του εθνικού δικτύου που χαρακτηριστήκαν μανιόλες. Διαπιστώθηκε επίσης ότι πολλοί ιδιοκτήτες φορτηγών μπορούν να περνούν τα οχήματά τους από κταίο με την καταβολή ενός μικρού φιλοδορήματος. Η συγκεκριμένη ταλίκα που προκάλεσε το πολύ νεκρό δυστύχημα, όπως αποδείχθηκε, είχε πρόβλημα στα φρένα. 6 ζωές χάθηκαν στο κάστρο Βιωτίας, αλλά μέχρι σήμερα λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως αναμενόταν, η κοινή συναυλία του Σάκη Ρουβά και του Τούρκου ομότεχνού του Μπουράκ Κούτ στις 21 Μαΐου άνοιξε τους ασκούς του αιώλου στην πόλη Παθημεγαλόνησο.
Οι δύο καλλιτέχνες διάλεξαν λάθος τόπο και λάθος ημέρα για να τραγουδήσουν για την ελληνοτουρκική φιλία. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον τόπο που δολοφονήθηκαν ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολομός Σολομού και ανήμερα της επετείου της σφαγής των ποντίων από τους Τούρκους, Ρουβάς και Κούτ, αγκαλιασμένοι τραγουδούσαν. Την ίδια ώρα στην πλατεία Ελευθερίας της Λευκωσίας, διαδηλωτές που ήθελαν να ματαιώσουν τη συναυλία συγκρούονταν με την αστυνομία. Η συναυλία ολοκληρώθηκε, αφού πρώτα έγιναν πολλές συλλήψεις και τραυματισμοί διαδηλωτών και σίγουρα δημιούργησε πολλές αντιπάθειες στους δύο καλλιτέχνες. Ο Μάιος όμως είχε και το δικό του μεγάλο πολιτικό θέμα. Η δημοσίευση των αρχείων του Κωνσταντίνου Καραμανλή άναψε φωτιές και προκάλεσε μεγάλη κόντρα μεταξύ του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και του τέως βασιλιά. Σύμφωνα με το αρχείο Καραμανλή, ο Κωνσταντίνος σχεδίαζε βασιλικό πραξικόπημα το 1975 με τις ευλογίες των Αμερικανών. Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε τη μήνη του τέως βασιλιά, ο οποίος με ανακοίνωσή του απέδωσε πολλούς όχι τιμητικούς χαρακτηρισμούς στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στο τραπέζι έπεσαν πολλά απόρριτα έγγραφα εκείνης της περίοδου, τα οποία απέδειξαν ότι όλοι ήξεραν για το επικείμενο πραξικόπημα του 67, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Σίγουρα ο Μάιος έδωσε πολύ υλικό προς έρευνα στους ιστορικούς. Φτάνουμε στον έκτο μήνα του χρόνου, κυρίες και κύριοι, στον Ιούνιο του 97. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού σημαδεύεται από μια περίεργη υπόθεση. Ο θάνατος ενός στρατιώτη, του 19χρονου Σπύρου Ρωμιόπουλου, ο οποίος πήγε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Εύρο, θα προκαλέσει τεράστια ερωτήματα για τα πραγματικά αίτια του θανάτου του και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι γονείς του άτυχου στρατιώτη δίνουν για καιρό τη δική τους μάχη και ζητούν απαντήσεις. Φτάνουν μάλιστα μέχρι τον Υπουργό Δικαιοσύνης και το δράμα τους γίνεται γνωστό στο Πανελλήνιο. Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο ρεπόρτερ μας, ο Πάνος Σταματόπουλος, και με τη βοήθειά του θα θυμηθούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Πάνο, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αλεξάνδρα, είναι μια υπόθεση που πρέπει να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ακόμη. Οι ανακρίσεις συνεχίζονται, έχουν καταθέσει δεκάδες αξιωματικοί του στρατού, οπλίτες. Αυτό που πιστεύουν οι γονείς, που συνεχίζουν να λένε, είναι ότι το παιδί τους δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε, δεν μπορούν να διευκρινίσουν ακόμη κάτω από ποιες συνθήκες. Αυτό που πιστεύουν είναι ίσως ότι βρέθηκε μάρτυρα σε κάποια διακίνηση ναρκωτικών που έτυχε να γίνει κοντά στη μονάδα του και αυτοί που τον αντιλήφθηκαν να τους παρακολουθεί τον δολοφόνησαν. Πρέπει να πούμε ακόμη ότι η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν ξέσπασε κόντρα μεταξύ των ιατροδικαστών που διενήρισαν τις νεκροτομές στο πτώμα του άτυχου στρατιώτη. Η υπόθεση βέβαια πήρε άλλες διαστάσεις όταν στην αρχή η Ελένη Ζαγγελίδου, η ιατροδικαστής Αλεξανδρουπόλος, έκανε λόγο για πνευμονικό και εγκεφαλικό είδημα ως αίτια θανάτου και στη συνέχεια μετά από παραγγελία των γονιών τρεις κορυφαίοι ιατροδικαστές, ο Φίλιππος Κουτσάφτης, ο Μανώλης Ονώνας και ο Πάνος ο Γιαμαρέλος, έκαναν πρώτη λόγο για δολοφονία με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν οι γονείς και να φτάσει βέβαια η υπόθεση στη δικαιοσύνη όπου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάνω να σε ευχαριστήσω και να τα δούμε όλα αυτά που μας λες, το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει για το θέμα αυτό, για το θάνατο του 19χρονου στρατιώτη του Σπύρου Ρωμιόπουλου. Όταν στις 19 Ιουνίου του 1997 βρέθηκε νεκρός κοντά στη μονάδα του στο Σουφλίο ο 20χρονος στρατιώτης Σπύρος Ρωμιόπουλος, κανείς δεν υποψιαζόταν ότι μόλις άρχιζε μια υπόθεση που θα συγκλώνιζε το Πανελλήνιο. Ο ελληνικός στρατός! Πιστεύτηκα, καμάρι μου, σε πιστεύτηκα! Αρχικά ο θάνατος του Σπύρου Ρωμιόπουλου αποδόθηκε σε φυσικά αίτια. Η ιατροδικαστής Αλεξανδροπόλεως Ελένη Ζαγγελίδου, που συνέταξε την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, έκανε λόγο για πνευμονικό και εγκεφαλικό είδημα. Οι γονείς του άτυχου στρατιώτη δεν πίστηκαν. Πίστευαν από την πρώτη στιγμή ότι το παιδί τους δολοφονήθηκε. Έτσι ζήτησαν από τους ιατροδικαστές Φίλιππο Κουτσάφτη και Εμμανουήλ Νόνα να διενεργήσουν δεύτερη νεκροτομή. Οι υποψίες τους δεν άρχισαν να επιβεβαιωθούν. Είμαστε ενώπιον ενός θανάτου, ενός βιαίου θανάτου, μιας πράξεως δολοφονίας. Από εκείνη τη στιγμή ο πατέρας του 20χρονου στρατιώτη Τρίφωνας Ρωμιόπουλος άρχισε έναν αγώνα για να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του παιδιού του. Στις 25 Ιουνίου ο τραγικός πατέρας πήγε στο Σουφλί. Όλοι δάκρυσαν όταν τον είδαν να γονατίζει και να φυλάει το χώμα στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο γιος του. Εδώ μπροστά, εδώ μπροστά, εδώ μπροστά. Παλιπάρι μου τώρα ότι για να πω και να πω. Να πω τι. Θα την πήγε ξανά. Θα γιάσει το χωματάκι σου, με δέντρι μου. Θα γιάσει το χωματάκι σου.
Είναι στραγγαλισμός, είναι το στιγερότερο έγκλημα του αιώνος. 330 εγκλήματα περάσαν από τα χέρια μου. Λίγες μέρες αργότερο, ο εισαγγελέας Ξάνθης διέταξε την εκταφή του στρατιώτη για τη διενέργεια τρίτης νεκροτομής. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο νεκροταφείο της Νέας Λάμψακου ήταν συγκλονιστικές. Έξι κορυφαίοι ιατροδικαστές ανέλαβαν να συντάξουν την τρίτη κατά σειρά ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία έπρεπε να περιγράψουν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου του στρατιώτη. Η έκθεση των έξι ιατροδικαστών, αντί να ρίξει φως στην υπόθεση, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο το μυστήριο του θανάτου του Σπύρου Ρωμιόπουλου. Εδώ η υπόθεση είναι για φοιτητάς. Ήταν τόσο έκδηλα τα συμπτώματα που είχε απάνω ο νεαρός αυτός που πήγε να υπηρετήσει την πατρίδα του και κατεσπαράχθη κατά τον πιο απέσιο τρόπο, διότι είναι ήδη χθες το έγκλημα, διότι υπέφερε. Είναι τόσο σαφή τα ευρήματα που δεν θέλω αντιδικία από αυτόν, διότι είναι αμήλικτα. Εγώ έχω 32 χρόνια στη δουλειά, αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιες αιτιάσεις. Ας υπογράψουν να δω τι υπογράφουν. Όταν μιλάμε για σπάρτους κακώς με την οποία χώρα, όταν μιλάμε το κάτω χείλος έχει θλαστική εκχύμωση, μη μου πουν αύριο τι έπαθε και αλλεργία. 7 μήνες μετά οι ανακρίσεις συνεχίζονται. Δεκάδες στρατιώτες, αξιωματικοί αλλά και πολίτες έχουν καταθέσει τον ανακτή Ξάνθης Φώτη Δράβα. Σύντομα το έργο της ανάκρισης τελειώνει. Οι πληγές όμως που άνοιξε αυτή η υπόθεση στις ψυχές των τραγικών γονιών του Σπύρου Ρωμιόπουλου δύσκολα θα επουλωθούν. Τον ίδιο μήνα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνονται οι αντιδράσεις για τη συνθήκη του Σέγγεν. Ένας αστυνομικός, μάλιστα, που βρισκόταν έξω από τη Βουλή προκειμένου να επιβάλει την τάξη στο συγκεντρωμένο πλήθος, βρέθηκε ανάμεσά τους με ένα καλυμάφκι στο κεφάλι να ψέλνει πριν του τα ψάλουν από την υπηρεσία του. Στις 12 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μιας πορείας θρησκευτικών οργανώσεων εναντίον της συνθήκης Σέγγεν, ο αστυφύλακας Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, που έπαιρνε μέρος στην περιφρούρηση της πορείας, πέταξε το πυλίκιο και φόρεσε το καλυμάφκι. Λίγο αργότερα, ο Τριανταφυλόπουλος εξήγησε ότι μια μέρα πριν είχε δει σε όραμα την Παναγία να το συμβουλεύουν να προσχωρήσει στην πορεία. Όπως είπε, είναι ψάλτης σε μονή της Κεσαριανής. Αυτό όμως δεν τον γλίτωσε από την πειθαρχική και ποινική δίωξη που του άσκησε ο εισαγγελέας. Στις 13 Ιουνίου, ο Ματέος Μονσελάς κάθισε για δεύτερη φορά στο εδόλιο. Είναι ο παρκαδόρος, τον οποίο προσέλαβε η οδοντίατρος Γιώλα Βαγενά για να τη σκοτώσει. Το δικαστήριο δέχτηκε όλα τα ελαφρυντικά που προέβαλε ο Μονσελάς. Και κυρίως δέχτηκε την ώρα που ο Μονσελάς πατούσε τη σκανδάλη του όπλου του, ήταν υπό την απόλυτη επιρροή της Γιώλας Βαγενά, με την οποία, όπως ομολόγησε, ήταν ερωτευμένος. Ο Μονσελάς καταδικάστηκε σε 12,5 χρόνια φυλάκισης και σε λίγους μήνες θα είναι ελεύθερος, έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής του. Τον περασμένο Ιούνιο συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι εκδηλώσεις μνήμης όμως στάθηκαν αφορμή για μια ακόμη σύγκρουση μεταξύ της Δήμητρας και του Πασόκ. Ενώ το κόμμα είχε προγραμματίσει κεντρική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, η Δήμητρα προτίμησε λίγες ημέρες πριν να κάνει περιοδεία στο Ηράκλειο Κρήτης με την ευκαιρία των εκεί εκδηλώσεων, δηλώνοντας μάλιστα ότι η επιθυμία του εκλειπώντος θα ήταν εκδηλώσεις να είναι ανοιχτές στο λαό. Ακολούθησε πόλεμος δηλώσεων, ανακοινώσεων και λεκτικών διαξηφισμών μεταξύ προεδρικών και εξυγχρονιστών βουλευτών, οι οποίοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να δώσουν ένα πιο μουντό χρώμα στο ύφος των εκδηλώσεων. Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό με τραγική κατάληξη κατεγράφει τον 6ο μήνα του 97. Ο 28χρονος Φίλιππος Παπαδόπουλος έκλεψε μια θαλαμικό από τη ΖΕΑ, καταδιώθηκε από τους λιμενικούς μέχρι την Έγινα και εκεί έπεσε νεκρός από τις σφαίρες τους. Οι λιμενικοί είπαν ότι δέχτηκαν πυρά τα οποία τα απέδωσαν και σκότωσαν τον 28χρονο. Στη Θαλαμιγό όμως δεν βρέθηκε ούτε όπλο ούτε κάλικες. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ναυτοδίκη, αλλά η έρευνα τέθηκε στο αρχείο χωρίς να αποδοθούν ευθύνες σε κανένα. Στις 23 Ιουνίου, η 25χρονη Κωνσταντίνα Χαλέπη βρίσκεται φρικτά δολοφονημένη στη Σάμμο. Οι δολοφόνοι της τη βασάνισαν, τη βίασαν και στο τέλος κρέμασαν το σώμα της από κεραία κινητής τηλεφωνίας. Η μικρή κοινωνία της Σάμμου συγκλονίστηκε. Οι υποψίες στράφηκαν σε Αλβανούς που διαμένουν στο νησί. Αλλά παρά τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, οι δράστες δεν εντοπίστηκαν. Διαφημιστικά μηνύματα αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο με την ανασκόπηση του 1997. Μάνα Λουτσία, με τη Σοφία Λόρεν. Το εισιτήριο για το όνειρο το πλήρωσε ακριβά, όπως και ολόκληρη η οικογένειά της. Ποιος μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του? Μάμα Λουτσία. Από τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου και κάθε μέρα στις 4 το απόγευμα, στον Sky. Το μεγάλο ανδρικό περιοδικό. Ντοκουμέντο. Χριστίνα Ωνάση. Ποιος και γιατί έκρυψε την ώρα και τον τόπο του θανάτου της? Αποστολή στο Buenos Aires. Big. Gallup. 70 επώνυμοι ψηφίζουν τα πρόσωπα της χρονιάς. Θαυμάστε τους. Big. Βαρδινογιάννης Κόκαλης. Φιλία ή κόντρα. Big.
Τα 100 πράγματα που πρέπει να έχει κάνει ο άνδρας μέχρι τα 40. Big. Τζόγος. Οδηγός για πολλά και σίγουρα κέρδη. Big. Γιάννα Νταρίλη, Σίτι Κρόφορντ. Η απόλυτη ξανθιά και τέλεια γυναίκα που ζάρουν. Μόνο στο Big. Το μεγάλο ανδρικό περιοδικό. Συναντιόμαστε. Διασκεδάζουμε. Γνωριζόμαστε. 090-27-27-67. Είναι εύκολο. Στην πιο ζωντανή γραμμή συναντήσεων. 090-27-27-67. Αν αγωνίζεστε για να μην βραχείτε με αυτοσχέδιες λύσεις ή προϊόντα που σας αφήνουν στο έλεος της βροχής, μην πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό, πάρτε μια Wonderbrella και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και στεγνό. Βρέξει χιονίσει. Μια επαναστατική ομπρέλα με ενσωματωμένη θήκη πτυσσόμενη που κλείνει με ένα απλό τράβηγμα και κρατάει το νερό της βροχής για να μπορείτε να το στραγγίξετε όλο αργότερα με ένα τράβηγμα της άκρης της θήκης. Έτσι δεν στάζει η ομπρέλα σας ούτε στο πάτωμα, ούτε στα καθίσματα του αυτοκινήτου, ούτε στους διπλανούς σας. Οι συνηθισμένες ομπρέλες σκίζονται εύκολα και δεν αντέχουν στο δυνατό αέρα. Η Wonderbrella είναι γερή, κρατιέται σταθερή χωρίς να γυρίζει ακόμα και στο πιο δυνατό ανεμοστρόφιλο. Αν θέλετε μια ομπρέλα που δεν χρειάζεται ποτέ τίναγμα, άπλωμα ή πέταμα, τηλεφωνήστε τώρα στο 93 90 600 και θα λάβετε την καταπληκτική Wonderbrella στην αποκλειστική τιμή των 9.900 δραχμών και στο χρώμα της επιλογής σας, μπλε και μπορντό. Είναι μια προσφορά του Sky και της Teleshop. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα η οικογένεια Ίγγις είναι κοντά μας. Η οικογένεια που έγινε δική μας, που την αγαπήσαμε, που ζέστανε τις καρδιές μας. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα στον Sky. Φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Κάθε Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στον Sky. Και ενώ το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, ξαναζωντανεύει ο εφιάλτης των πυρκαγιών. Μια φοβερή πυρκαγιά καταστρέφει το μεγαλύτερο πνεύμα αναπρασίνου της Θεσσαλονίκης, το Πανόραμα. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν δραματικές ώρες και μόλις σβήνεται η φωτιά, ανάβουν τα αίματα από τις φωνές απόγνωσης και διαμαρτυρίας για τη φύλαξη της περιοχής. Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις περισσεύουν. Τι έχει γίνει όμως μέχρι σήμερα και ποιο ήταν το μέγεθος της καταστροφής, για να τα δούμε και να τα θυμηθούμε όλα αυτά, φέραμε από τη Θεσσαλονίκη εδώ τη συνάδελφο Ντίνα Σύρπου, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε τότε στη μεγάλη φωτιά στο Πανόραμα. Ντίνα, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ήταν σίγουρο, Αλεξάνδρο, ότι η πιο φοβερό συνέβη στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 30 χρόνια. Η φωτιά κατέκαψε 16.000 στρέμματα πολύτιμου πευκοδάσους. Η οικολογική καταστροφή ήταν τεράστια. Πλην όμως, εγώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο συναισθηματικό μέρος. Γιατί το Σέιξου, το δάσος του Σέιξου, είναι, θα έλεγα, η περηφάνεια των Θεσσαλονικαίων. Είναι τα νιάτα μας, η ζωή μας, οι πρώτοι μας έρωτες, οι πρώτες εκδρομές μας. Ένα κομμάτι από εμάς. Βέβαια, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι φοβερές, είναι τεράστιες. Οι ειδικοί λένε ότι θα έχουμε πλημμύρες, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Υπήρξαν τότε κάποιες δεσμεύσεις και δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις για την περιοχή. Όπως κάθε φορά, βέβαια. Φυσικά έχει αρχίσει η προσπάθεια αναδάσωση. Έχει αρχίσει, μάλιστα, λοιπόν, κήρυξε επίσημα, ναι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος. Είναι συγκινητική προσφορά, θα έλεγα, και των ίδιων των Θεσσαλονικαίων. Βλέπουμε κατά καιρούς, βέβαια, την όλη αναδάσωση την οργανώνει, συντονίζει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και μικρά παιδάκια, κατά καιρούς παίρνουν ένα κέντρο, ένα πευκάκι και ανεβαίνουν στο Σέιξου για να βάλουν ένα κομμάτι από τον εαυτό τους. Φυσικά το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να δούμε και πάλι αυτή την ομορφιά που ξέραμε. Ας θυμηθούμε μέσα από το ρεπορτάζ που ετοίμασες, Ντίνα, αυτό τον πύρνο εφιάλτη που έζησαν οι Θεσσαλονικοί τον περασμένο Ιούλιο. Θα αργήσει πολύ να υπουλώσει τις πληγές που προκάλεσαν οι αδιφάγες φλόγες στο δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη. Γκρίζο και μαύρο είναι τα χρώματα που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Ιουλίου. Απογοήτευση και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα που άφησε η κρατική ολιγορία. Μουσική
Βιβλική καταστροφή. Δευτέρα 7 Ιουλίου η πύρινη λέλαπα εξακολουθεί να κατατρώει τα σπλάχνα του δάσους του Σέιξου. Πανικόβλητοι πολίτες βοηθούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης για να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά τα σπίτια. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η φωτιά μένεται. Όλοι κρατούν την αναπνοή τους. Τραγωδία. Η επόμενη μέρα βρίσκεται στην πρωτεύουσα ανοχήρωτη. Τα κάστρα της έχασαν τη δύναμή τους, καθώς απογυμνώθηκαν από το μοναδικό πνεύμα αναπράσινου που έχει απομείνει. Τα πάντα έγιναν στάκτη. Μόνο από καΐδια θα συναντά πλέον ο διαβάτης στον κεντρικό λόφο. Το τοπίο στο Σέιξου έχει αλλάξει. Η ανάσα της Θεσσαλονίκης έσβησε. Το δάσος των εφηβικών μας χρόνων, των σχολικών εκδρομών, του πρώτου μας έρωτα δεν υπάρχει πια. Έγινε στάκτη. Το Σέιξου θα αργήσει, αν ποτέ συμβεί αυτό, να κλείσει τις πληγές του. 16.000 στρέμματα έγιναν στάκτη. Το 50% του δάσους αποτεφρώθηκε. Οι Θεσσαλονίκοι έχασαν ένα κομμάτι του εαυτού τους, των ονείρων τους, των παιδικών τους χρόνων. Η Θεσσαλονίκη έχασε την ασπίδα της, τα νιάτα της, την ομορφιά της. Ο δράκος του Σέιξου αυτή τη φορά είχε πύρινη λέλαπα και στο πέρασμά του δεν λυπήθηκε τίποτε. Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν το καταστροφικό του έργο. Οι αντιπυρικές ζώνες στάθηκαν ανίκανες να σταματήσουν τη φωτιά. Η κρατική ολιγορία έγινε σύμμαχος του πύρινου εχθρού. Οι πολίτες πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης έμειναν στο έλεος φωτιάς. Κράτησαν την ανάσα τους, όχι όμως και τα δάκρυά τους και κυρίως την οργή τους. Ο χρόνος σταμάτησε εκεί, στο μαυρισμένο δάσος του Σέιξου. Το 97, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα βρίσκεται για άλλη μια φορά και η διαμάχη της Χαράς Βεντούρη και του πρώην συζύγου της. Ενώ τον ίδιο μήνα ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Ελευθεριάδης πέφτει νεκρός έξω από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη από τις σφαίρες της 42χρονης Κάτιας Γιανακοπούλου. Ας δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε η συνάδελφος Ασπασία Διονυσάτου. Ένα ακόμη επεισόδιο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες έδινε συνέχεια στο σύριαλ της διαμάχης του Γιώργου και της Χαράς Βεντούρη. Ήταν τότε που η ενδιαστάσει σύζυγος του εφοπλιστή πήγαινε στο σπίτι του Γιώργου Βεντούρη για να πάρει τα τρία παιδιά της, όπως όριζε η δικαστική απόφαση. Δεν τα κατάφερε όμως, αφού όπως ισχυρίστηκε ο εφοπλιστής τα φυγάδευσε. Τα έβγαλαν από την κάτω είσοδο και τα παιδιά μου δεν ξέρω που βρίσκονται. Έχοντας στο πλευρό της τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η Χαρά Βεντούρη υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της, ο οποίος υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν ήθελαν τη μητέρα τους. Τελικά η Χαρά Βεντούρη μετά από αρκετό καιρό κατάφερε να πάρει τα παιδιά της και τώρα ζει μαζί τους στο πανόραμα της Βούλας. Στις 22 Ιουλίου ένα 15χρονο παιδί έβρισκε φρικτό θάνατο στις γραμμές του ηλεκτρικού στα Πετράλωνα. Ο Μάριος Κοντοπίδης εκείνο το βράδυ σε μια προσπάθεια να κόψει δρόμο πήδηξε από τα χαλασμένα σειρματοπλέγματα για να διασχίσει τις γραμμές του τρένου. Σκόνταψε όμως και έπεσε. Η ένταση του ρεύματος διαπέρασε το κορμί του και έκοψε το νήμα της ζωής του. Έλα αγάπη μου να σε παρακαλιά μου να σε σώσω παιδί μου! Ο θάνατος του Μάριου έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Οι κάτοικοι των Πετραλώνων ξεσηκώθηκαν. Κατήγγειλαν ότι επανειλημμένα είχαν ζητήσει από τους υπευθύνους του ΙΣΑΠ να βάλουν κυκλειδώματα και να φτιάξουν μια αερογέφυρα. Εκείνοι όμως τους αγνοούσαν. Μας λέει ότι αναγνωρίζει ότι είναι σωστό και δίκαιο και εύρωτο το αίτημά του μας, πριν όμως ότι απαιτούνται περίπου 70 εκατομμύρια για τη δημιουργία μιας αερογέφυρας. Σύμφωνα με τους κατοίκους, μία μέρα μετά το δυστύχημα πήγαν νύχτα και επισκέβασαν τα σειρματοπλέγματα. Εκείνες τις ημέρες η δολοφονία του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Ελευθεριάδη έξω από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν τη μυστηριώδη γυναίκα που αφού περίμενε υπομονετικά τον αρχιμανδρίτη να βγει από το σπίτι του τον εκτέλεσε εμψυχρό με 5 σφαίρες. Τον πυροβόλησε και φύγε. Και πρέπει να ξέρει σημάδι, διότι έχει φάει μία στο μέτωπο και μία στην καρδιά και οι άλλες είναι διάσπαρτες στο σώμα, έχει χαθεί σφαίρα δηλαδή. Λίγες μέρες αργότερα ένα ιδιόχειρο σημείωμα με το οποίο ο Άνθιμος Ελευθεριάδης ζητούσε να δοθούν 20 εκατομμύρια δραχμές στην Κατερίνα Γιανακοπούλου ήταν η άκρη του νήματος για την αστυνομία που θα οδηγούσε στην εξιγνία του εγκλήματος και στη 42χρονη γυναίκα που συνελήφθη 3 ημέρες αργότερα στη Μάνδρα. Αν ήταν δυνατόν με 5 φιλιά, ποτισμένα από το αίμα της μετανιωμένης μου καρδιάς να τον αναστήσω, θα το είχα ήδη κάνει. Στους αστυνομικούς είπε ότι ο αρχιμανδρίτης ήταν ο εξομολογητής της και ότι της είχε ζητήσει να συνάψουν δεσμό. Τον είχα σαν Θεό και όταν απομακρύνθηκε έχασα τον κόσμο. Έπρεπε να τιμωρηθεί, έλεγε συνεχώς η Κάτια Γιανακοπούλου, μητέρα ενός 18χρονου αγοριού, μέχρι που πέρασε την πύλη των φυλακών Κορυδαλού. Την ίδια περίοδο αίσθηση είχε προκαλέσει ένα επεισόδιο που είχε γίνει στην Κρήτη. Ένας τοξικομανής που φέρεται ότι ήταν και φορέας του AIDS λογομάχησε με ένα φίλο του, ο οποίος στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Εμόφυρτος ο 32χρονος Θανάσουγουρο Βασιλάκης και σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε στο σπίτι του φίλου του και άρχισε να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Η μητέρα του που τον ακολούθησε προσπαθούσε να τον σταματήσει. Θανάση, έλα,
Μόνο με πιστόλι να σκοτώσουν ένα χαρτί. Μόνο με το πιστόλι. Μία ώρα αργότερα μεταφερόταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο 32χρονος όμως μόλις ανέκτησε τις αισθήσεις του, έφυγε από το νοσοκομείο και οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν και τον συνέλαβαν στο κέντρο του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα οι γείτονες μάζευαν υπογραφές για να φύγει η οικογένεια του Γουροβασιλάκη από την περιοχή τους. Αύγουστος 1997, ο λαϊκός συνθέτης Άκης Πάνου περνά την πύλη των φυλακών. Έχει σκοτώσει το σύντροφο της κόρης του Ελευθερίας, το Σωτήρη Γιαλαμά. Είχε προηγηθεί δημόσια αντιπαράθεση πατέρα κόρης για αυτή τη σχέση που έκανε ευτυχισμένη την Ελευθερία και δυστυχισμένο τον Άκη Πάνου. Ο συνάδελφος ο Σωτήρης Δανέζης θα πάρει το λόγο αυτή τη φορά για να μας θυμίσει την τραγική αυτή υπόθεση. Σωτήρη, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Επίσης. Είναι μια ιστορία, Αλεξάνδρα, που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης, ο Άκης Πάνου, άφησε αυτή τη φορά την πένα του για να πιάσει το 45 και να γράψει όχι με νότες αλλά με αίμα το τραγικό τέλος της σχέσης του, τη σχέση που είχε η κόρη του, μάλλον, με τον 33χρονο Σωτήρη Γιαλαμά. Όλα βέβαια είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Το Μάιο του 1997 δημοσιοποιήθηκε αυτή η κόντρα που υπήρχε όταν έφυγε από το σπίτι η Ελευθερία Πάνου. Και ο πατέρας της κατηγόρησε τον Σωτήρη Γιαλαμά για την απαγωγή της κόρης του. Βέβαια δεν γνώριζε και εκείνος ότι υπήρχε μια ερωτική σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους και ότι είχαν αποφασίσει να τραβήξουν το δικό τους δρόμο. Μάλιστα οι τρεις πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας μίλησαν ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και ήρθαν σε μια αντιπαράθεση που ήταν η πρώτη αντιπαράθεση ουσιαστικά ανάμεσα στον Άκη Πάνου και στον Σωτήρη Γιαλαμά. Ο Άκης Πάνου ήταν γνωστό από τότε ότι δεν ενέκρινε αυτή τη σχέση. Ότι δεν ήθελε η κόρη του να βρίσκεται με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πατέρας ενός παιδιού, είχε παντρευτεί και ήταν πατέρας ενός παιδιού, αλλά δεν είχε διαζύγιο και θεωρούσε τον Σωτήρη Γιαλαμά ότι ήταν άνθρωπος της νύχτας και ότι δεν ήταν άξιος για την κόρη του. Από την άλλη πλευρά, η Ελευθερία ήταν ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο και ήθελα να προχωρήσουν σε κάτι παραπάνω. Η μοιραία συνάντηση έγινε την 1η Αυγούστου. Του 97, συναντήθηκαν στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας Πάνου, όπου εκεί ο γνωστός μουσικός συνθέτης, όπως είπαμε και πιο πριν, με ένα πιστόλι αφαίρεσε τη ζωή του Σωτήρη Γιαλαμά. Η κόρη του Ελευθερία πήγε Σωτήρη στις φυλακές και επισκέφθηκε τον πατέρα. Ήταν μια προσπάθεια να τα ξαναβρούν, είπαν πολλοί, αλλά οι κουβέντες που αντάλλαξαν ήταν ιδιαίτερα ψυχρές. Και μάλιστα ακούστηκε ότι ο Άκης Πάνου είπε στην κόρη του ότι τελικά δεν έχει μετανιώσει. Η Ελευθερία αυτές τις ώρες είναι, όπως λένε, απομονωμένη από την οικογένεια ενώ και έχει μείνει μόνη της με λίγους τους φίλους. Ενώ ο Άκης Πάνου στις φυλακές γράφει τραγούδια και σκοπεύει, από ό,τι λένε όσοι το ξέρουν, να προχωρήσει και σε ένα καινούργιο δίσκο με αυτά τα τραγούδια που γράφει στη φυλακή. Έχει κερδίσει, λένε χαρακτηριστικά, το σεβασμό των κρατουμένων, οι οποίοι πολλοί από αυτούς του δίνουν τη σειρά τους στο φαγητό, στο τηλέφωνο. Θα μείνει στη φυλακή και από ό,τι λένε αποφασισμένος να περάσει τη ζωή του εκεί. Είναι κάτι που δεν τον φοβίζει, δηλαδή. Μάλιστα. Ας θυμηθούμε την υπόθεση αυτή αμέσως τώρα, Σωτήρη, μέσα από το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το θέμα. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ζωή μου όλη είναι να. Όλη η ζωή του Άκη Πάνου ήταν τα τραγούδια και η κόρη του Ελευθερία. Την 1η Αυγούστου του 1997 έγραψε το μεγαλύτερο καημό του με σφαίρες και άλλαξε τη ζωή του για πάντα. Σκοτώνοντας τον 33χρονο Σωτήρη Γιαλαμά, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, έβαζε τέλος στη σχέση της κόρης του με έναν άνθρωπο που ποτέ δεν ενέκρινε και την ίδια ώρα έστρεφε το ίδιο το παιδί εναντίον του. Θέλεις να μείνεις με τον κύριο Γιαλαμά Ελευθερία. Έτσι είναι. Ναι, σωστά είπα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πήγαινε μάζεψε τα πράγματά σου από το σπίτι και αντί να πω ότι έχω 4 παιδιά, έχω 3. Εγώ αυτή τη σχέση πριν την ελέξω δεν την εγκρίνω. Εντάξει. Εντάξει. Το σκεπτικό του Χίτλερ στο ότι εγώ αυτό θέλω και αυτό θα γίνει, το είχε πάντα. Ξέρεις, σε πολλές συναντεύξεις του, όπως σου έχω πει, και στις διαβάσει ο κόσμος και εσύ αν θες ψάξτε, είμαι φασίστας, στο δικό μου κόμμα, ο μόνος οπαδός και ο ιδρυτής του. Η Ελευθερία γνώριζε ότι ο πατέρας της δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί το Σωτήρη Γιαλαμά για γαμπρό του.
Πίστευε ότι όχι μόνο ήταν άνθρωπος της νύχτας, αλλά μέχρι τότε δεν είχε χωρίσει και τη γυναίκα του, με την οποία είχε και ένα μικρό παιδί. Ξέρω ότι πρόκειται για έναν κατ' επάγγελμα μπράβο κέντρο διασκέδασης, φορτηγατζή, ο οποίος είναι διαζευμένος, χωρίς να έχει πάρει διαζύγιο, με ένα παιδί ανήλικο. Την 1η Αυγούστου οι τρεις τους συναντήθηκαν στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας στην Ξάνθη. Μια τυχαία συνάντηση που βάφτηκε με αίμα. Σηκώθηκε ο πατέρας μου, πήρε το όπλο, κρατώντας το πριγκάνι. Γύρισε και του είπα, αν είσαι τόσο μάγκας, ρίξα μου. Σωτήρης ούτε καν ακούμπησε το όπλο βέβαια και του είπε, κύριε, του λέει, εγώ δεν μπορώ να σας ρίξω. Αν θέλετε, ρίξτε μου εσείς. Χτύπαμε να τελειώνουμε, γιατί με έχεις εξευτελίσει, του είπε ο Άκης Πάνου. Έτσι ένιωθα. Ή έπρεπε να φύγει μέσα από το σπίτι μου ή να με σκοτώσει. Παίρνει το όπλο από τα χέρια, οπλίζει και ρίχνει μία στον τοίχο. Του λέει βγες έξω. Τον βγάζει έξω με την απειλή του όπλο. Τον στείνει τετ-α-τετ στην είσοδο του σπιτιού και του λέει συγγνώμη κιόλας για τη φράση μου, αλλά θα σου πω ακριβώς όπως το είπε. Του λέει γδί σου ρε πούστη. Σωτήρης καθόταν σε στάση προσοχή, χωρίς να του πει την παραμικρή κουβέντα και χωρίς να κάνει την παραμικρή κίνηση. Τότε πυροβολεί ο πατέρας μου κάτω. Παναλαμβάνει δεύτερη φορά την ίδια φράση. Δεν θα την ξαναπώ, την είπα μία φορά. Η αντίδραση του Σωτήρη ήταν πάλι η ίδια. Τότε σήκωσε το όπλο, τον σημάτιψε στο κεφάλι και τον πυροβόλησε. Του θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ κι αν σας επικά. Ο Άκης Πάνου παραδίνεται στην αστυνομία. Καταβεβλημένος, με το 45 στο χέρι, περιγράφει πως έφτασε στο έγκλημα. Την ίδια ώρα σπάνε οι δεσμοί του αίματος. Στον ανακριτή, η ίδια του η κόρη τον καταδικάζει. Θα μπορούσα να είμαι μάρτυρας υπερασπίσεως των γονέων μου, αλλά είμαι μάρτυρας κατηγορίας. Ο επίλογος του δράματος που συνέθεσε ο Άκης Πάνου, όχι με ενότητες και στίχους, αλλά με δάκρυα και αίμα, γράφεται στην κηδεία του Σωτήρη Γιαλαμά. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Και αν υπήρχε μια στο δισεκατομμύριο πιθανότητα να σβήσει αυτή η αγάπη, τώρα δεν υπάρχει το αυτό. Με καμία κυβέρνηση δεν θα πάψω να τον αγαπάω. Ακόμα και πλήση εγκεφάλου να μου κάνουν. Σήμερα ο λαϊκός συνθέτης στη φυλακή της Κομωτινής γράφει ακόμη τραγούδια. Ελπίζω ότι ο χρόνος θα γιατρέψει τις πληγές και θα φέρει και πάλι κοντά του την αγαπημένη του Μούσα. Η ελευθερία ζει μακριά από όλα τα πρόσωπα που θα της θύμιζαν την οικογένειά της. Ο πατέρας της είναι πλέον ένας εφιάλτης που στοιχιώνει τα όνειρά της. Η στιγμή που με μια σφαίρα της πήρε ό,τι πολυτιμότερο είχε στον κόσμο θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της. Η Αθήνα τον ίδιο μήνα, τον Αύγουστο, ζει στους ρυθμούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Όποιος περνά από το Καλλιμάρμαρο γυρνά το κεφάλι του να δει τι στείνεται στην πρόσωψη του σταδίου. Και όταν διαμορφώθηκε το όλο σκηνικό, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην τελετή έναρξης που επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Πολλοί είπαν ότι η διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μέτρησε στα υπέρ μας στην κούρσα διεκδίκησης των Ολυμπιακών. Θα μας τα πει όμως καλύτερα όλα αυτά ο Χάρης Αλευρόπουλος που είναι εδώ σήμερα κοντά μας. Χάρη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Να πούμε αν μέτρησε καταρχάς ή όχι. Σαφώς μέτρησε. Ήταν μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Αν δεν πήγαινε καλά η διοργάνωση αυτή, το 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα μετρούσε πάρα πολύ στα αρνητικά. Ότι η Αθήνα δεν θα μπορούσε να αναλάβει με επιτυχία να διοργανώσει μια πολύ μεγάλη εμβέλεια διοργάνωση. Επομένως, τη στιγμή που δεν ακούστηκε το παραμικρό, τα πάντα πήγαν καλά και ήμασταν έτοιμοι το Σεπτέμβριο να διεκδικήσουμε χωρίς το παραμικρό ψεγάδι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και ο ίδιος ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα εκείνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κατάμεστο ήταν το Καλλιμάρμαρο. Και το Καλλιμάρμαρο ήταν κατάμεστο και το Ολυμπιακό Στάδιο στη συνέχεια, Αλεξάνδρα. Και θα πρέπει να πούμε ότι δημιουργήθηκε και το γνωστό πρόβλημα με τον κύριο Νεμπιόλο, που από την πρώτη μέρα όταν δεν είδε τον κόσμο έριξε τις μπηχτές του ότι ο κόσμος της Ελλάδος, ο κόσμος της Αθήνας δεν αγαπάει τον Στίβο και γι' αυτό με την αποχή του, και γι' αυτό μάλλον η αποχή είναι το μοναδικό ψεγάδι στην διοργάνωση. Αυτά είπε ο φίλος μας ο κ. Νεμπιόλο που μας κράτησε και εμάς τους δημοσιογράφους που το φοροτούσαμε τον κόσμο με αρκετά λατοπίπερα από τον κύριο Νεμπιόλο συντροφιά για αρκετές μέρες, μπορώ να πω για 40 μέρες μέχρι και την
ψηφοφορία για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο ίδιος βέβαια, να βάλω μια παρένθεση, ήταν που μας έδωσε συγχαρητήρια όταν τελικά η Αθήνα κέρδισε έτσι ακριβώς στην κούρσα της διεκδίκησης των Ολυμπιακών τη Ρώμη. Πολιτικός. Έτσι δεν είναι. Οι πολιτικοί έχουν πολλά πρόσωπα, όπως καταλαβαίνεις, και αυτός είναι ένας άψογος, το savoir vivre. Αλλά του ανταπάντησε και ο κόσμος με το χαρακτηριστικό του τρόπο, αρκετά γιουχαϊτά, σε μια απονομή εκεί προς το τέλος. Πικαρίστηκε ο κύριος Νεμπιόλο και έδωσε έμφαση και έδωσε συνεντεύξεις, αλλά όλα αυτά έχουν περάσει πια στο παρελθόν. Γεγονός είναι ότι ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάρα πολύ, η μεγαλύτερη κορυφαία στον κόσμο. Πρωτάθλημα, διοργάνωση απόλυτα επιτυχής. Έτσι ακριβώς. Ας θυμηθούμε λοιπόν τι έγινε τότε στο ρεπορτάζ. Και ήταν απόλυτα επιτυχής, Αλεξάνδρα, γιατί εκτός από την διοργανωτική επιτυχία είχαμε και αγωνιστική επιτυχία. Δηλαδή για να πετύχει μια διοργάνωση που φιλοξενούμε, δεν πρέπει μόνο να είμαστε άψογοι από πλευράς φιλοξενίας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί και στα αγωνιστικά. Και το λέω αυτό σαν πρόκριμα ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Γιατί με κορυφαίους αθλητές έρχεται ο κόσμος. Με αθλητές που μπορούν να ανταγωνιστούν τους ξένους, μπορούμε να γεμίσουμε τα στάδια. Με αθλητές που απλώς θα συμμετέχουν στα αγωνίσματα, τότε υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο. Μάλιστα. Χάρη να σε ευχαριστήσω και να δούμε το ρεπορτάζ που μας ετοίμασες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να το δούμε. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός το 1997 ήταν αναμφισβήτητα το 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη στην Αθήνα από τη 1 έως τις 10 Αυγούστου. Αθλητές και αθλήτριες από 209 χώρες του κόσμου, παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχών, έδωσαν το παρόν στο ταρτάν του Ολυμπιακού Σταδίου σε μια συνάντηση των αστέρων του παγκόσμιου κλασικού αθλητισμού. Η διοργάνωση άνοιξε με την φαντασμαγορική τελετή έναξης στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, την οποία επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο μόνος που φρόντισε από την πρώτη αγωνιστική μέρα των αγώνων να προσβάλλει την ελληνική προσπάθεια για άρτια διοργάνωση ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Πρίμο Νεμπιόλο. Εκμεταλλευόμενος την μικρή προσέλευση θεατών τις πρώτες μέρες των αγώνων, μίλησε για άγνοια και αδιαφορία από τους Έλληνες για τον κλασικό αθλητισμό. Η απάντηση ήταν άμεση, αφού μετά από τρεις μέρες το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν γεμάτο από 65.000 φυλάδες που γέμιζαν το στάδιο κάθε μέρα. Οι ελληνικές επιτυχίες δεν έλειψαν από την μεγάλη αυτή διοργάνωση. Η μεγαλύτερη αυτή της νίκης Ξάνθου, που αναδείχθηκε η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς. Στο Άλμα Εσμίκος, η νίκη με 6-94 πήρε το αργυρό μετάλλιο, αφήνοντας τρίτη την Ιταλίδα Φιώνα Μέη φαβορή στο αγώνισμα αυτό. Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό ήρθε από τον Κώστα Γκατσιούδη. Ο Έλληνας πρωταθλητής με βολή στα 86 μέτρα και 64 εκατοστά πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Από εκεί είχαμε και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως του Λάμπρου Παπακώστα στο ύψος που ήταν στην έκτη θέση, του Χρήστου Μελέτογλου 7ο στο τριπλούν, της Όλγας Βασδέκη που ήταν 4η στο ίδιο αγώνισμα και της Στέλλας Τσικούνα που ήταν 7η στο δίσκο. Συγκινητικές ήταν ακόμη οι προσπάθειες του Γιώργου Παναγιωτόπουλου που πήρε την 5η θέση στα 200 μέτρα και της Μαρίας Πολύζου που ήταν 12η στο μαραθώνιο. Στα αρνητικά της διοργάνωσης από αγωνιστικής πλευράς, η κακή εμφάνιση της Νίκης Μπακογιάννης στο ύψος και η εμφάνιση του Χάρη Παπαδιά στα 100 μέτρα που ήταν μακριά από τον καλό εαυτό του, κυρίως λόγω του τραυματισμού του. Από τις εμφανίσεις των ξένων πρωταθλητών, σίγουρα ο Ουκρανός Σεργέι Μπούμπκα καταρρύπτει ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ, αφού σε 6ο παγκόσμιο πρωτάθλημα πήρε 6ο χρυσό μετάλλιο. Δυστυχώς και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν έλειψαν τα κρούσματα ντόπινγκ. Ανάμεσα σε αυτούς που πιάστηκαν να έχουν κάνει χρήση αναβολικών ήταν και ο Ουκρανός σφαιροβόλος Αλεξάνδρ Μπάκας που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα. Λίγο πριν από το τέλος του Αυγούστου, η μεγάλη ρεμπέτησα η Σωτηρία Μπέλου αφήνει την τελευταία της πνοή και στη χώρα μας. Έρχεται για μερικές ημέρες ανεμελιάς και ξεκούρασης η πριγκίπισσα Νταϊάννα, λίγο πριν και η ίδια ξεψυχήσει μετά από ένα φοβερό τροχαίο στο Παρίσι. Μια έκρηξη βόμβας μέρα μεσημέρι στα γραφεία του βουλευτή Στέλιου Παπαθεμελή στο κέντρο της Αθήνας έθετε σε κίνδυνο τη ζωή δύο ανθρώπων. Της γραμματέας του που ήταν στο γραφείο και μιας καθαρίστριας. Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί έξω από την είσοδο του διαμερίσματος, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Επαναστατική Πυρήνες. Γιατί δεν υπήρχε φρούρηση στο γραφείο σας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό να ρωτήσετε το Υπουργείο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που τότε συνέδεσαν την έκρηξη βόμβας με τις έρευνες που είχε κάνει ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Στέλιος Παπαθεμελής για την Τρομοκρατία.
Στις 25 Αυγούστου όλη η Ελλάδα με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσε τις έρευνες που γίνονταν στο βορειοανατολικό Αιγαίο για τον εντοπισμό των 7 αγνοωμένων του ιστιοφόρου Golden Fin που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μοναδική διασωθήσα η 32χρονη Βάγια Ζήση που κολύμπησε μέχρι τη βραχονισίδα Καβαλούρος. Λουλού, σύζυγός μου, δοκίμασε, μπορείς να κολυμπήσεις. Ενώ πήγαινα προς το νησί, πήγαινε καλά, δεν με τραβούσε πίσω το ρεύμα. Με φωνάζουν να γυρίσω πίσω να είμαστε όλοι μαζί. Αδύνατον, αυτοί πηγαίναν αλλού και εγώ πήγαινα αλλού. Τρεις μέρες αργότερα, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν τα άψυχα κορμιά τους ανοιχτά των ψαρών. Ανάμεσά τους ήταν και δύο παιδιά. Όλοι βρίσκονταν μέσα σε μια βάρκα, σπιχταγκαλιασμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο λιμάνι της Χίου, εκεί που μεταφέρθηκαν οι σωροί τους, γραφόταν η τελευταία πράξη του δράματος, η αναγνώρισή τους από τους συγγενείς. Και μη λυπάσαι κουραδιά. Το τελευταίο αντίο στην Αρχοντορεμπέτησα, στη Σωτηρία Μπέλου που έσβησε στα τέλη του μήνα στο νοσοκομείο Μεταξά σε ηλικία 76 ετών. Η Σωτηρία Μπέλου που με τη φωνή της κατάφερε να ξεσηκώνει όσους την άκουγαν έφυγε με ένα παράπονο. Ότι κανείς από αυτούς που βοήθησαν ανέβουν τα σκαλιά του πενταγράμμου δεν τη συμπαραστάθηκε. Τις ίδιες μέρες ξεσπούσε κόντρα στους νομικούς κύκλους της χώρας για τη συνταγματικότητα ή μη του άρθρου που προέβλεπε την κατάσχεση των αυτοκινήτων όσων οδηγών είχαν συλληφθεί να έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Είναι μάλλον πολύ τραβηγμένο το να σπάρει το αυτοκίνητο. Μόνο σε 4 μέρες 28 οδηγοί που είχαν υποβληθεί σε αλκοτέστ έχασαν τα αυτοκίνητά τους. Το μέτρο της κατάσχεσης που δίχασε τους νομικούς ισχύει πλέον μόνο όταν ο οδηγός συλλαμβάνεται για δεύτερη ή τρίτη φορά μεθυσμένος. Στα μέσα Αυγούστου στην Ελλάδα έφτανε η πριγκίπισσα Νταϊάννα για μια ολιγοήμερη κρουαζιέρα με τη Θαλαμιγό Ντελαγκράτσια στα νησιά του Αιγαίου. Η άφηξή της έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα καθώς επιθυμία της ήταν να μείνει μακριά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρώτος σταθμός της ο Πόρος και μετά οι Σπέτσες και η Ίδρα. Ήταν τότε που οι κάτοικοι του νησιού την είδαν να ψωνίζει μαζί με τη φίλη της Ρόζα Μόγκτον. Ένα καπελάκι κόκκινο φορούσε, ένα φουστανάκι. Επόμενος σταθμός στο Πορτοχέλη και μετά το κυπαρίσι Λακωνίας, εκεί που την εντόπισε η κάμερα του Sky να κολυμπά μαζί με τη φίλη της. Η Νταϊάννα έφυγε από την Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Λίγες μέρες αργότερα, σε μια άλλη επίσκεψή της, ευρωπαϊκή χώρα θα έχανε τη ζωή της από το άγριο κυνηγητό των παπαράτσι. Το ξάφνιασμα ήταν τέτοιο που έκανε την είδηση να μοιάζει απίστευτη στο άκουσμά της. Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου σκοτώνονται σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα Νταϊάννα και ο τελευταίος σύντροφος της ζωής της, Ντόντι Αλφαγέτ. Η είσοδος του Σεπτεμβρίου σημαδεύεται από την τραγική αυτή είδηση που έκανε αμέσως το γύρο του κόσμου, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση, ίσως και η ίδια η πριγκίπισσα να μην είχε φανταστεί ποτέ πόσο αγαπητή και πόσο λαοφιλής ήταν. Δεν θα πω άλλα εγώ, θα δώσω αμέσως το λόγο στην συνάδελφο την Ντέμι Καραγιάννη που είναι εδώ στο στούντιο σήμερα. Ντέμι, καλή σου μέρα και χρόνια σου πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πραγματικά η είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάννα έκανε το γύρο του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά μέσω βέβαια του ειδησιογραφικού πρακτορείου του CNN. Και πραγματικά κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Νταϊάννα είχε φύγει τόσο ξαφνικά. Λίγες μέρες νωρίτερα ήταν ακριβώς όπως προαναφέραμε στην Ελλάδα. Όλοι πραγματικά την είχαμε δει και από τα βίντεο στην Ίδρα που έκανε κάποια μπάνια, προσπαθούσε να ξεκουραστεί. Και όταν ακριβώς έγινε γνωστό, πραγματικά οι Βρετανοί και όχι μόνο σοκαρίστηκαν σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαν πραγματικά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Ο πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ δήλωσε ότι είναι εθνικό πένθος για τη Βρετανία και η βασιλική οικογένεια βρέθηκε μπροστά προεκπλήξεως, διότι οι Βρετανοί πραγματικά έδειξαν για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία τους τα πραγματικά τους συναισθήματα για έναν άνθρωπο που τους είχε σταθεί, την πριγκίψα της καρδιάς τους όπως την αποκαλούσαν. Τα παιδιά ήταν μαζί με τον πατέρα τους, με τον Κάρολο, και την Πέμπτη, τρεις μέρες μετά, έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση και πραγματικά ο κόσμος τους αγκάλιασε και τους έδειξε ότι θα σταθούν δίπλα τους και απαιτούσαν πλέον από τη βασιλική οικογένεια να δείξει και αυτή ότι η Νταϊάννα ήταν ένα μέλος της, παρόλο που είχε ένα χρόνο πρωτήτερα πάρει και επισήμως το διαζύγιο από τον Κάρολο. Πρέπει να σε ευχαριστήσω και να δούμε αμέσως τώρα το ρεπορτάζ που ετοίμασες. Ήταν η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, όταν η είδηση του τραγικού θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάννα έκανε το γύρο του κόσμου. Η παγκόσμια κοινή γνώμη πάγωσε. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Νταϊάννα, η πριγκίπισσα στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, έφυγε τόσο ξαφνικά. Η μη
Μοίρα έμελε να της παίξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι την ώρα που φαινόταν να έχει βρει αυτό που πάντα αποζητούσε. Την ψυχική ηρεμία και την ασφάλεια ότι υπάρχει κάποιος που στέκεται δίπλα της. Κάποιος που την προσέχει και την έχει βάλει ως πρώτη προτεραιότητα στη ζωή του. Η πριγκίψα Νταϊάννα είχε περάσει ένα γεμάτο καλοκαίρι με δεκάδες επισκέψεις σε πολλές χώρες της Σιφηλίου προκειμένου να προωθήσει την εκστρατεία για την κατάρριξη της χρήσης ναρκών προσωπικού. Συνεβέζει την ψυχή της, τα παιδιά είχαν πάντα την πρώτη θέση. Αλλά και στα παιδικά τους μάτια η Νταϊάννα φάνταζε σαν την καλή νεράιδα του παραμυθιού. Έτοιμη να σηκώσει το χρυσό ραβδάκι της και να τους απαλύνει τον πόνο. Ένα χαμόγελο, ένα χάδι ήταν αρκετό. Για να τους δώσει να καταλάβουν πως βρισκόταν στο πλευρό τους και πως θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους μειώσει τους κινδύνους που τα απειλούν. Η Νταϊάννα είχε το μοναδικό χάρισμα να γίνεται αγαπητή από όλο τον κόσμο. Και αυτό γιατί το λαϊκό ένστικτο αναγνωρίζει πότε το ενδιαφέρον ενός υψηλού προσώπου είναι αγνό, μακριά από κάθε συμφέρον. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει η ίδια, το μόνο που την ενδιέφερε είναι να γίνει η πριγκίψα στις καρδιές των ανθρώπων. Έκανε τόσα πολλά για τους ανθρώπους που αισθανόμαστε υποχρέωση να κάνουμε κάτι για εκείνη για να της δείξουμε το σεβασμό μας. Πραγματικά αυτή η γυναίκα άγγιξε τη ζωή μου, τις ζωές όλων μας. Μετά την επίσκεψή της στη Βοσνία, το πρόγραμμά της ήταν λίγο πιο ελεύθερο. Έκανε ολιγοήμερες διακοπές εδώ στην Ελλάδα, ενώ ο αγαπημένος της Ντόντι Αλφαγιέρ την περίμενε στη Γαλλία. Όπως λένε φίλοι και γνωστοί του ζευγαριού, η πριγκίπισσα είχε βρει την ευτυχία. Θα επέστρεφε στην Αγγλία για να βρεθεί με τους δύο γιους της που τόσο αγάπησε λίγες μέρες πριν αρχίσουν τα σχολεία. Θα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις και τον Νοέμβριο είχε σκοπό να φύγει μακριά από τα φόρα της δημοσιότητας. Εκείνο το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι έμελε να είναι το μοιραίο. Όλα πήγαιναν στραβά. Στις 7 το βράδυ του Σαββάτου, έξω από το σπίτι της οικογένειας Αλφαγιέτ στο Σαν-Ζελιζέ, οι σωματοφύλακες του Ντόντι έρχονται στα χέρια με τους φωτορεπόρτερ που περιμένουν το ζευγάρι. Η λιμουζίνα του Αλφαγιέτ απομακρύνεται τελικά και φτάνει σε ένα εστιατόριο που η Νταϊάννα και ο συνοδόσης σκοπεύουν να διπτύσουν ρομαντικά. Ωστόσο, οι παπαράτσι παραμονεύουν. Ο Ντόντι προτείνει να πάνε στο ξενοδοχείο Ριτς, του οποίου ιδιοκτήτες είναι η οικογένεια Αλφαγιέτ. Και εκεί όμως εκατοντάδες φωτορεπόρτερ και παπαράτσι έχουν στήσει καρτέρι. Τότε είναι που καλείται εκτάκτως να αναλάβει υπηρεσία ο Αντρί Πολ, ο άνθρωπος υπεύθυνος για την ασφάλεια του ξενοδοχείου. Ένα βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το Ριτς δείχνει ξεκάθαρα τους φωτορεπόρτερ να συνοστίζονται έξω από την είσοδο του ξενοδοχείου. Ενώ ο Αντρί Πολ διευθυνεί τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν την αναχώρησή τους. Στις 12 και 19 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Αντρί Πολ, έχοντας πιει τρεις φορές περισσότερο από το επιτρεπτό όριο, χάρη τον έλεγχο του αυτοκινήτου και η θωρακισμένη Mercedes μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα, ο Ντόντι Αλφαγιέτ και ο οδηγός είναι νεκροί. Ο μοναδικός επιζώντας, ο σωματοφύλακας Τρέβορις Τζόνς του Ντόντι, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε παρισινό νοσοκομείο. Ο ξαφνικός και τόσο αναπάντεχος θάνατος της Νταϊάννα πυροδότησε ένα απίστευτο κύμα λατρείας προς το πρόσωπό της τόσο στη Βρετανία όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Της έγραψε πόση καλοσύνη έδειχνε σε όλους, τι καλή μητέρα υπήρξε για τα παιδιά της και τι υπέροχη μητέρα ήταν για τα παιδιά των απλών ανθρώπων. Ελπίζω πως τώρα θα φυλάει τα παιδιά όλων από τον παράδεισο. Όλοι αγαπάμε την Νταϊάννα και εγώ την αγαπώ. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η πριγκίψα της καρδιάς του έφυγε έτσι ξαφνικά. Ίσως γιατί στα παραμύθια η ηρωίδα της ιστορίας όπως ήταν η Νταϊάννα δεν πεθαίνει. Ο απλός λαός θέλησε να δείξει την αγάπη του αποθέτοντας λουλούδια έξω από τα ανάκτορα του Buckingham. I was only lucky enough to meet Princess Diana on two occasions. One really where I was introduced to her. I knew Dodi for many, many, many years. And it's just, it's a devastating tragedy. Ο κόσμος σχημάτιζε ουρές εκατοντάδων μέτρων προκειμένου να υπογράψει το βιβλίο συλληπιτηρίων. Η βασιλική οικογένεια, η ίδια Ελισάβετ, συνειδητοποιεί για πρώτη ίσως φορά ότι ο κόσμος κυριολεκτικά λάτρευε την Νταϊάννα. Αυτό ήταν ίσως που την έσπρωξε και στην πράξη να παραβεί το πρωτόκολλο και να απευθύνει μήνυμα προς τον Βρετανικό λαό, εξυπνώντας την αγαπημένη τους πριγκίπισσα. Τα παιδιά της γίνονται σύμβολα λατρείας από τους χιλιάδες Βρετανούς που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα ανάκτορα του Buckingham στην πρώτη τους εμφάνιση μετά το θάνατο της μητέρας τους. Το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, η Βρετανία λέει το τελευταίο αντίο στην πριγκίψα της καρδιάς του. Εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να είναι εκεί από όπου θα περάσει η σωρός της Νταϊάννα. Η θλίψη τους είναι αβάσταχτη και όταν ακούγεται από το αβαίο του Westminster το τραγούδι του Elton John «Κερί στον άνεμο», όλοι λυγίζουν. Περισσότεροι από 2.000 επίσημοι και σχεδόν 6 εκατομμύρια απλοί πολίτες αποτείνουν τον ίστατο φόρο τιμή στην Νταϊάννα.
Οι Ρώσεις μεταφέρεται στην ιδιοκτησία των Σπένσερ σε ένα μικρό νησάκι περίπου 130 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, που ήταν καταφύγιο της Νταϊάννα στα παιδικά της χρόνια και μετατρέπεται στην τελευταία κατοικία της πριγκίπισσας. Οι Παρισινές αρχές από τότε έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να διαλευκάνουν τα αίτια της τραγωδίας. Ο μοναδικός επιζών σωματοφύλακας Τρέβορις Τζόνς, ωστόσο, δεν θυμάται τίποτα από τη μοιραία σύγκρουση. Οι θρύλοι λένε πεθαίνουν νέοι και ζουν για πάντα. Η Νταϊάννα πέθανε στην ίδια ηλικία με τη Μέριλιν Μονρόε, στα 36 της χρόνια. Έμελε η μελαγχολική πριγκίπισσα να γίνει αθάνατη. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νίκος Κούρκουλος, ο Αστραπόγιανος. Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας... Πρόσεχε πώς μιλάς, κονίγε! Με λένε Αστραπόγιανο. Κάνει τη δική του επανάσταση. Δεν φοβάται. Δεν υποδουλώνεται. Κύλα! Ψυχή ελεύθερη. Ο Αστραπόγιανος. Την Τρίτη στις 10 και 4 το βράδυ. Στον Sky. Βιέννη. Μιλάμε σίγουρα για την πόλη της μουσικής. Σήμα κατά τεθέν ο καθεδρικός ναός της, ο Άγιος Στέφανος. Και οι άνθρωποι. Αυτοί οι υπέροχοι Βιενέζοι. Πόσο ξεχωριστή αλήθεια από πολλούς άλλους Ευρωπαίους. Ζεστοί, ευγενικοί, ευφυείς, διαθέτουν χιούμορ και ξέρουν πώς θα σε κερδίσουν από την πρώτη στιγμή που θα τους γνωρίσεις. Όπως και να τη δείτε αυτή την πόλη, με τα πόδια ή με άμαξα θα μείνετε εγωιτευμένοι. Η μουσική στους δρόμους είναι τρόπος έκφρασης. Τα καφέ είναι πρόκληση. Ποιος άλλωστε δεν θα δοκίμαζε ένα Βιεννουά στον τόπο προέλευσής του? Στο Γκράμπεν, ας πούμε. Ένα γνωστό εμπορικό δρόμο από την εποχή κιόλας των Αψβούργων. Μπορείτε να συναντήσετε την αριστοκρατία της Βιέννης, αφού είναι ο αγαπημένος τόπος για τα ραντεβού των επωνύμων. Και αν, ακολουθώντας το κανάλι του Δούναβη, βρεθείτε στο Πράτερ, τότε χαλαλίστε τον χρόνο σας στη μεγάλη αυτή παράσταση χαράς και φαντασίας. Ή μήπως ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να βαδίσουν βάση προγράμματος. Αυτά τα Χριστούγεννα, ελάτε να τα γιορτάσετε στην πιο όμορφη πόλη της Ευρώπης, στην πανέμορφη Βιέννη. 6 μέρες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην εκπληκτική τιμή των 179.000 δραχμών μόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 640-3535 και περάστε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής σας στη Βιέννη. Τα πρώτα 20 ζευγάρια κερδίζουν αυτό το υπέροχο σετ ταξιδίου αξίας 40.000 δραχμών. Οι γιορτές συνεχίζονται με τη μεγάλη προσφορά της Pan Systems και του Sky. Ericsson GF788, GF768 και GH688 από 900 δραχμές με ΦΠΑ και δώρο μια έγχρωμη φορητή τηλεόραση Casio αξίας 40.000. Με δωρεάν σύνδεση Panafon και παράδοση στο χώρο σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 9571-971. Έρωτας. Χρήμα. Τύχη. Οικογένεια. Τέρμα οι αμφιβολίες. Τώρα πια δεν υπάρχει κανένα μυστήριο στη ζωή σου. Τηλεφώνησέ μου και θα σου πω τι θα σου συμβεί στο μέλλον. Αυτές τις μέρες γνώρισα κάποιον. Πείτε μου αν θα τον παντρευτώ. Τι πιστεύετε, αυτή την εποχή θα πετύχω στις δουλειές μου? Μάθε τι κρύβει το μέλλον σου. Μίλησε ζωντανά με ένα μέντιουμ που θα σου πει τα πάντα για το μέλλον σου. Τηλεφώνησε τώρα. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα, καλωσορίστε στην παρέα σας τον υπαστινό Μορέξ. Είναι το πανέμορφο λυκόσκυλο που μαζί με τον συνεργάτη του αναλαμβάνουν τις πιο δύσκολες υποθέσεις της αστυνομίας. Θέλετε περιπέτεια? Ψάχνετε για επικίνδυνες αποστολές? Υπαστινό Μορέξ. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα στο Sky. Man to man, αυτή την Τετάρτη θα τα πούμε με την Έλενα Κρήτα. Θα μιλήσουμε για τα μίντια, γιατί υπήρξε μια πολύ καλή δημοσιογράφος, για το θέατρο, γιατί είναι πολύ καλή ηθοποιός, για την πολιτική, γιατί έχει σχέση με την πολιτική. Για όλα τέλος πάντων, θα μιλήσουμε με την Έλενα Κρήτα. Τον ίδιο μήνα, κυρίες και κύριοι, μάλιστα σε αρχές Σεπτεμβρίου, τα βλέμματα όλων των Ελλήνων είναι στραμμένα στη Λοζάνη. Και όλοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα μόλις ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ ανακοινώνει ότι η Αθήνα είναι η νικήτρια πόλη στην κούρσα της διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Ήταν η στιγμή που όλοι περιμέναμε με αγωνία. Η ώρα που οι αθάνατοι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής θα επέλεγαν ανάμεσα στις επικρατέστερες πόλεις, την Αθήνα και τη Ρώμη, αυτή που θα φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Μόλις η μαγική λέξη βγήκε από τα χείλη του Χουάν Αντώνιο Σάμαρα, κανένας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του. Η ελληνική αποστολή με επικεφαλή στη Γιάννα Δασκαλάκη Αγγελοπούλου επέστρεψε στην Αθήνα και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, λίγες μέρες αργότερα παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία των εποπτών δημόσιας υγείας, ερχόταν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο η κατάσταση που επικρατεί στον υπόγειο της Ομόνοιας. Άνθρωποι παραδομένοι στον ψεύτικο κόσμο των ναρκωτικών που έβρισκαν προσωρινά καταφύγιο στα κρύα σκαλοπάτια του υπογείου, τείχη και δάπεδα φθαρμένα, δημόσιες τουαλέτες που ήταν εστίες μόλυνσης. Δεν είναι το πρόβλημα να αγκομανείς. Και αυτοί οι άστεγοι είναι. Πού θα πάνε να μείνουν, να πεθάνουν. Το υπόγειο υπάρχει μόλυνση. Υπάρχει μόλυνση, υπάρχει ψήρα, υπάρχει τα πάντα. Τις επόμενες ημέρες, ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προσπαθούσαν να αναμορφώσουν το χώρο του υπογείου, ενώ ο υφυπουργός Πρόνοιας υποσχόταν ότι οι τοξικομανείς που είχαν κάνει σπίτι τους στην Ομόνοια θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν αλλού. Στις 2 Σεπτεμβρίου, μια μαφιόζικη βομβιστική επίθεση αναστάτωνε τους δικαστικούς κύκλους. Ήταν τότε που η γραμματέας του Προέδρου Πρωτοδικών, Ορεστιάδας, έχασε τα 3 της δάχτυλα μετά από έκρηξη βόμβας. Είδαμε την κοπέλα να βγαίνει έξω και να φωνάζει το χέρι μου, το χέρι μου. Και είδαμε τα αίματα. Την ημέρα εκείνη, ένας δικαστικός κλητήρας πήγε στο ταχυδρομείο για να παραλάβει δέμα που προοριζόταν για τον Πρόεδρο Πρωτοδικών. Ως αποστολέας εμφανιζόταν μια ασφαλιστική εταιρεία. Ο Πρόεδρος έλειπε σε διακοπές και ο κλητήρας το άφησε στη γραμματέα του. Εκείνη με τη σειρά της επικοινώνησε με τον Πρόεδρο για να τον ενημερώσει. Της είπε να το ανοίξει για να δει το περιεχόμενό του. Όταν το έκανε, ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει. Οι αστυνομικοί συνέδεσαν την επίθεση με ανθρώπους του υποκόσμου, οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τον Πρόεδρο Πρωτοδικών. Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πτήση του Ντορνιέ της Ολυμπιακής, που στις 24 Σεπτεμβρίου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού με προορισμό τη Μήλο. Μετά από ένα ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, το Ντορνιέ τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, χωρίς κάποιος από τους 17 επιβάτες να κινδυνεύσει. Το πλήρωμα του Ντορνιέ, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, διαπίστωσε ότι το σύστημα των μπροστινών τροφών είχε μπλοκάρει. Ο κυβερνήτης Γιώργος Πετράκης ειδοποίησε αμέσως τον πύργο ελέγχου και ζήτησε να επιστρέψει στο Ελληνικό. Το ειδικό μηχάνημα αφρού όμως του αεροδρομίου είχε χαλάσει και η προσγείωση δεν μπορούσε να γίνει. Μετά από ώρες αγωνίας στον αέρα, ο κυβερνήτης ειδοποιήθηκε να προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας. Η προσγείωση έγινε με επιτυχία. Έγινε μια χαρά, ο πιλότος ήταν μάγκας. Και μετά την επιτυχία η αναζήτηση ευθυνών. Οι αρμόδιοι έριχναν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Τελικά ο Υπουργός Μεταφορών έθεσε σε διαθεσιμότητα 4 υπαλλήλους υπηρεσιών του αεροδρομίου, τονίζοντας ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από το πόρισμα που είχε εκδοθεί. Τις ίδιες ώρες έφτανε στην Ελλάδα η Βάσο Αποστολοπούλου, 27χρονη ερευνήτρια από την Αυστραλία. Στις αποσκευές της έφερνε το εμβόλιο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει διάφορες μορφές καρκίνου. Το φάρμακο θα δοκιμαζόταν πειραματικά σε 50 γυναίκες, αλλά τα αποτελέσματά του θα γίνονταν γνωστά μετά από 5 χρόνια. Από αυτά που έχουμε κάνει εμείς στην Αυστραλία, μας δίνουν ελπίδες και ευχόμαστε και αυτό είμαστε αισιόδοξοι. Έλληνες συνάδελφοί της εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης και η ομιλία της για την παρουσίαση της έρευνας έγινε σε κλίμα έντασης, γεγονός που πίκρανε τη Βάσο Αποστολοπούλου. Θέλω να σας παρακαλώ να είσαστε όλοι ήρεμοι, όλοι οι γιατροί και να μην ο ένας με τον άλλον σακωνόσαστε. Ίσως δικαιολογήστε με την απάντησή της λόγω του νεαρού της ηλικίας σας. Την ίδια περίοδο, οι κάτοικοι πολλών χωριών έβγαιναν στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για το σχέδιο Καποδίστριας που προέβλεπε την ένωση δήμων και κοινοτήτων. Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. 10 χρόνια και 54 ημέρες είναι ο τίτλος του βιβλίου της κυρίας Δήμητρας Γιάννη Παπανδρέου που συζητήθηκε πολύ. Δεν ήταν βέβαια έκπληξη η έκδοσή του, ούτε και το γεγονός ότι η ίδια η κυρία Λιάννη πήγε στη στοά του βιβλίου. Η έκπληξη ήταν ασφαλώς τα χαστούκια που δέχθηκε από την κυρία Νατάσα Αθήνη, την ώρα που υπέγραφε το βιβλίο της. Έκπληξη και για τη συνάδελφο την Ελένη Καλογεροπούλου, που εκείνη την ώρα περίμενε στην ουρά, πίσω ακριβώς από την κυρία Αθήνη.
Η Ελένη είναι εδώ σήμερα κοντά μας. Ελένη, καλημέρα. Χρόνια καλημέρα, πολλά. Χρόνια πολλά. Θυμάμαι, είχε σοκαριστεί. Ένα χρόνο με λιγότερα χαστούκια να ευχηθούμε τουλάχιστον. Είχε σοκαριστεί η Ελένη και η ίδια βλέποντας αυτή τη σκηνή. Ασφαλώς είχε σοκαριστεί πολύ περισσότερο από την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, η οποία και αυτή φαντάζομαι δεν το περίμενε. Αλλά η δική μου η έκπληξη ήταν σαφώς μεγαλύτερη. Περίμενα, όπως είπες και εσύ, Αλεξάνδρα, στη σειρά να μου υπογράψει το βιβλίο. Ήταν μια επιθυμία μου και επιθυμία, αν θέλεις, και του διευθυντή μας. Θέλαμε να δούμε την αντίδραση της κυρίας Δήμητρος Γιάννη Παπανδρέου. Δίπλα μου βρισκόταν η κυρία Αθήνη. Η οποία δεν κρατούσε όμως βιβλίο. Όχι, δεν κρατούσε βιβλίο. Μάλιστα τη ρώτησα, την πλησίασα και τη ρώτησα. Της λέω: θέλετε να πάτε εσείς ή να πάω εγώ? Όχι, μου λέει, θα πάω εγώ πρώτη. Της λέω: μα δεν έχετε βιβλίο. Μου λέει: δεν πειράζει, θα μου δώσει αυτή. Τελικά εννοούσε κάτι άλλο, ότι η ίδια η κυρία Αθήνη θα έδινε τα δύο χαστούκια στη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Η κυρία Παπανδρέου κοιτούσε εμένα, γιατί δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα, κοιτούσε τη δική μου αντίδραση, μόνο που το χτύπημα της ήρθε από την κυρία Αθήνη. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα χαστούκι συμβολικό, όπως είπε η κυρία Αθήνη, αλλά καλά είναι να μην φτάνουμε σε τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις. Ελένη, να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το θέμα και βέβαια τη σκηνή που είχε καταγράψει τότε η κάμερα του Sky. Δύο δυνατά χαστούκια στο όνομα του φεμινισμού και όλοι πάγωσαν όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη στοά του βιβλίου, αλλά και οι τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τη σκηνή σε ζωντανή σύνδεση από την τηλεόραση του Sky. Γιατί το κάνατε αυτό? Θα πρέπει να ντρέπεσαι, πραγματικά. Αν είσαι ένα κυρία, δεν θα το έκανες. Η 48χρονη Αναστασία Τσούνη Αθήνη τριγυρνούσε από νωρίς τους χώρους των εκδόσεων Λιβάνη και τόσο τη Δήμητρα να υπογράφει χαρούμενη τα βιβλία των αναγνωστών της και έλεγε στους δημοσιογράφους: «Μου έρχεται να της αστράψω δύο χαστούκια». Κανείς όμως δεν την πήρε στα σοβαρά, μέχρι τη στιγμή που έκανε την απειλή πράξη. Όλες οι εφημερίδες παρουσιάζουν τη φωτογραφία με το χαστούκι της Δήμητρας που κατέγραψε αποκλειστικά η κάμερα του Sky με τον οπερατέρ Γιάννη Λασιθιωτάκη και τον ηχολήπτη Γιώργο Τάγκα. Οι εφημερίδες Τα Νέα, Αθηναϊκή, Αδέσμευτος Τύπος και Έθνος, τηρώντας τη διοντολογία, αναφέρουν ότι η φωτογραφία που δημοσιεύουν προέρχεται από την τηλεόραση του Sky. Οι υπόλοιπες σιωπούν. Την ίδια ώρα ο Sky, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα άλλα κανάλια, έχει ήδη παραχωρήσει την εικόνα του που κάνει το γύρο του κόσμου. Νύριξα εκ μέρους όλων των σκεπτόμενων Ελληνίδων. Καμίσου! Καμίσου! Κάτσε το κομμάτι. Ρε παιδιά! Το μεσημέρι, η προσαγωγή της Αναστασίας Αθήνης στον Εισαγγελέα ήταν επεισοδιακή. Η 48χρονη γυναίκα έβλεπε με αμηχανία τους συγκεντρωμένους στο προάβλιο του δικαστηρίου να την αποδοκιμάζουν. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα δεν δίστασαν να ρίξουν επάνω της ποτήρια με νερό. Δειλή! Είσαι δειλή! Δεν κάνω καμία δήλωση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Το χαστούκι, υποστήριξε η 48χρονη γυναίκα στον Εισαγγελέα, ήταν πράξη συμβολική. Προσωπικά δεν είχε τίποτα με τη Δήμητρα Λιάννη, είπε. Αν και θα ήθελε η χείρα του ιδρυτή του Πασόκ να δικαστεί για τη βίλα της Εκάλης. Δεν πειράζει. Η μητέρα σου σου είχε πει παλαιότερα ότι έχει τέτοια πρόθεση? Παιδιά, τι να σας πω, ομολογώ ότι εξεπλέγει. Η Έλενη Καλογεροπούλου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα τα χάνει. Με κομμένη την ανάσα περιγράφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ήμουνα στην πρώτη σειρά μαζί με μία άγνωστη γυναίκα. Προκειμένου να ζητήσω στην κυρία Παπανδρέου να μου βάλει την υπογραφή της. Πριν πάω εγώ να της δώσω το βιβλίο, ενώ γυρνάει η κυρία Παπανδρέου και μου λέει: δώσε μου το βιβλίο σου, πηγαίνει μπροστά της και της λέει: λυπάμαι για σένα, πρόσβαλε στο γυναικείο φίλο, και της έδωσε δύο χαστούκια. Η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου όμως δεν έχασε την ψυχραιμία της. Συνέχισε κανονικά να υπογράφει τα βιβλία που της έφεραν οι αναγνώστες, ενώ και η ίδια καθησύχασε τους συνεργάτες της λέγοντας ότι δεν συμβαίνει τίποτα σοβαρό. Ο Πρωθυπουργός που ρωτήθηκε στη συνδιάσκεψη για την παιδεία δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν. Μα προς Θεού τώρα,
στη συνδιάσκεψη για την παιδεία να συζητάμε για αυτά. Ο εκδότης Αντώνης Λιβάνης αμέσως μετά το συμβάν έκανε λόγο για προβοκάτσια. Το θεωρούμε καθαρή προβοκάτσια, καθαρό αντιπροβοκάτσια. Και η κυρία, από ό,τι μάθαμε μόλις τώρα, ανήκει στο σώμα δημόσιας διοίκησης. Είναι καθαρή προβοκάτσια. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο σημείο είναι προβοκάτσια και σε τι αναφέρεται ο κύριος Λιβάνης ή η κυρία Λιάνη. Δεν νομίζω ότι είναι προβοκάτσια. Είναι μια κίνηση ενός πολίτη, η οποία εγώ τουλάχιστον τη χαρακτηρίζω απαράδεκτη. Παρότι κράτησε την ψυχραιμία, τη συνταραχή της Δήμητρας ήταν μεγάλη. Λίγα λεπτά μετά το επεισόδιο σηκώθηκε και μαζί με τους άνδρες προσωπικής φρουράς κατέβηκε στο υπόγειο που βρισκόταν η Αναστασία Αθήνη. Κυρία Παπανδρέου, θα κάνετε μήνυση. Θα τη μηνύσετε τη γυναίκα που σας χτύπησε. Πιστεύω ότι ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Θα προτιμούσα να μην το σχολιάσω. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ τη δίωξή της. Πάλι θέλω να τονίσω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη σε αυτό το κόσμο που με τόση υπομονή με τίμησε. Τι της είπατε όταν σε αντιλήφθηκε, Την ίδια χρονική περίοδο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς οι Τούρκοι ξεπερνούν κάθε όριο προκλητικότητας, παρενοχλώντας με τα μαχητικά τους το ΣΕ-130 που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχαντζόπουλο από τη Λάρνακα στην Αθήνα. Ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς παραβιάσεων που συνεχίστηκαν βέβαια και δεν ξέρουμε πότε και αν θα σταματήσουν. Μέσα στο αεροπλάνο με τον Υπουργό ήταν και ο στρατιωτικός μας συντάκτης, ο Δήμος Βερίκιος, που είναι σήμερα κοντά μας για να θυμίσει σε όλους τι είχε γίνει τότε. Δήμο, καλημέρα. Καλημέρα. Όντως ήταν μια ξεχωριστή στιγμή το να βλέπεις από το πιλωτήριο του ΣΕ-130 του μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη να περνούν από δίπλα σου, να τα κυνηγούν τα ελληνικά μαχητικά και μάλιστα ένα τουρκικό αεροσκάφος να φτάσει στην θρασίτατη ενέργεια να έρθει να περάσει μπροστά μόλις 50 μέτρα από την προσινή πλευρά του ΣΕ-130. Παρενοχλήσεις είχε δεχθεί το ΣΕ-130 με τον Υπουργό και όταν πηγαίνατε στην Ελλάδα. Και όταν πηγαίναμε, βέβαια αυτές δεν ήταν ισχυρές παρενοχλήσεις, ας το πούμε έτσι απλά. Πέρασαν όντως δύο τουρκικά μαχητικά δίπλα από το ΣΕ-130, όμως δεν το πλησίασαν. Στον ερχομό όμως από την Κύπρο είχαμε μία θρασίτατη ενέργεια. Ένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ήρθε και έσκασε μπροστά στη μούρη του ΣΕ-130. Με αποτέλεσμα εκείνη την ώρα εμείς που είμαστε στο πιλωτήριο του ΣΕ-130 μαζί με τη σύζυγο του Υπουργού να ταρακουνηθεί το ΣΕ-130. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος εκείνη την ώρα ήταν στο κυρίως θάλαμο του αεροσκάφους και μετά ανέβηκε επάνω. Φυσικά εκεί ήταν και τα ελληνικά μαχητικά τα οποία αναχέτησαν τα τουρκικά και μας συνόδευσαν μέχρι το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Κρήτης. Και βεβαίως όπως ήταν αναμενόμενο το επεισόδιο αυτό είχε πάρει μεγάλη έκταση. Εμείς καταφέραμε και μεταδώσαμε την είδηση εδώ στην τηλεόραση του Sky μέσα από το πιλωτήριο. Αμέσως είχαμε με την βοήθεια των αξιωματικών τη δυνατότητα απευθείας ενώ βρισκόμαστε στο δρόμο, ενώ βρισκόμαστε εν πτήση να μεταδώσουμε την είδηση. Και βεβαίως παραβάσεις και παραβιάσεις όπως το είπαμε δεν έχουν σταματήσει. Καθόλου μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων κάθε χρόνο σημειώνω τέτοιου είδους παραβιάσεις. Μάλιστα, 4 μέρες πριν τα Χριστούγεννα είχαμε 15 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Δήμο, να σε ευχαριστήσω και να δούμε μαζί το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το τι είχε συμβεί τότε τον Οκτώβριο του 1997. Γιώργο πάλι έχει μπροστά τον άλλον. Σε τσίπερο και λίγο πίσω είναι πλεγμένος. Το βλέπω και σένα. Και στο top 3. Οι άλλες όταν. Θα το ξεσκίσω το ποινό. Οι Έλληνες πιλότοι κυνηγούν με πάθος τους Τούρκους που έρχονται να παρενοχλήσουν το υπουργικό αεροσκάφος. Γιώργο, συνεχίζουμε την εμπλοκή πες. Γιώργο, πώς είμαστε κοντά στους μάζες. Σε βλέπω ρε. Α, μπορείς να αλλάξω τη βαλό. Άμα μου πεις και εσύ. Εντάξει, άστον. Έχεις δει πάλι μπροστά. Τα βλέπω, το βλέπω πάλι για πυροβόλα στο δικό μου. Ο Σκάι βρίσκεται μπροστά στην καμπίνα του ΣΕ-130 και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την αερομαχία.
πίστη. Πάει για πυροβόλα στο δικό μου. Προσπαθεί να διαφύγει. Και ενώ βρισκόμαστε στον αέρα με τη βοήθεια του ραδιοναυτίλου, επικοινωνούμε αμέσως με τον Sky και μεταδίδουμε από την πρώτη στιγμή. Βρισκόμαστε μέσα σε 130 όπου μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας επιστρέφουμε από την Λάρνακα. Κυρίες και κύριοι, πριν 3 λεπτά, 6 τουρκικά F-16 πλησίασαν το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τα οποία έφτασαν σε πάρα πολύ κοντινό σημείο. Ευτυχώς στην περιοχή είχαν σκόψει 2 ελληνικά F-16, τα οποία ενεπλάκησαν 3 φορές μπροστά στα μάτια του Υπουργού και της συνοδείας τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν 3 αερομαχίες. Και τι πέρατε λίγο πίσω, είμαι πλεγμένος. Το βλέπω και σένα. Εν τω μεταξύ το C-130 προσγειώνεται στα Χανιά και ο Υπουργός Άμυνας ξεσπάει. Κινδυνεύει η Τουρκία, εάν συνεχίσει τέτοιου είδους συμπεριφορές, να διολυστήσει σε πρακτικές που θυμίζουν ψυχοπολεμική περίοδο. Από τα Χανιά πια μεταδίδουμε την πρώτη επίγεια ανταπόκρισή μας για το χρονικό της εμπλοκής. Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, όπως λέει ο λαός μας. Έτσι και σήμερα τα σύννεφα της τουρκικής προκλητικότητας εμφανίστηκαν από πολύ νωρίς στο Αιγαίο. Ενώ η Άγκυρα γνώριζε ότι σήμερα το πρωί θα απογειωθεί από τη Λάρνακα το C-130 που θα μεταφέρει τον Άκη Τσοχατζόπουλο στην Κρήτη, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 εμφανίστηκαν από τα Χαράματα κάτω από τη Ρόδο. Ενημερώνεται ο Υπουργός και το C-130 απογειώνεται στις 9 και 23 πρώτα λεπτά από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Το πιλωτήριο του C-130 ειδοποιείται ότι καταφθάνουν δίπλα μας δύο αεροσκάφη ελληνικά F-16, διότι 10 μίλια βορειότερα έχουν εμπλακεί δύο ελληνικά με δύο τουρκικά F-16. Στο πιλωτήριο επικρατεί σιωπή. Η σύζυγος του Άκη, η Κούντρουν Τσοχατζοπούλου, κάνει μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της. Ανεβαίνει και εκείνη στο πιλωτήριο και γονατίζει, καθώς κολλάει το πρόσωπό της στο τζάμι. Ήμουν πολύ σίγουρη. Δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό ήταν. Ο Άκης χαιρετάει τους πιλότους. Όμως στη στιγμή που οι πιλότοι ανταποδίδουν το χαιρετισμό, στρίβουν ξαφνικά προς τα πίσω. Ώρα 10 και 14 πρώτα λεπτά. Ακριβώς πίσω από το C-130 βρίσκονται δύο τουρκικά F-16 και σε απόσταση ανάσας ακολουθούν δύο ελληνικά, τα οποία και τους έχουν εγκλωβίσει. Ώρα 10 και 16 πρώτα λεπτά. Ένα τουρκικό F-16 ξεφεύγει και προσεγγίζει το C-130. Ο πιλότος είναι θρασίτατος. Φτάνει στο σημείο να περάσει μόλις 50 μέτρα μπροστά από το πιλωτήριο, με αποτέλεσμα να προκληθούν αναταράξεις στο αεροσκάφος. Λίγες ημέρες νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, η κάμερα του Sky είχε καταγράψει την κατάρρευση ενός περιπτέρου στην Πανεπιστημίου εξαιτίας των έργων του μετρό. Ενώ μια συγκλονιστική υπόθεση παιδοκτονίας αναβίωνε στις αίθουσες του δικαστηρίου. Και λίγο έξω από την Αθήνα, στην Πεντέλη, αλλά και στην Πάτρα, οι κάμερες του Sky κατέγραφαν τον αγώνα επιβίωσης των Κούρδων προσφύγων. Έμοιαζαν τα σκηνικά ταινίας του Hollywood, κι όμως ήταν το περίπτερο του Στάθη Τραπεζαλίδη στην Οδό Πανεπιστημίου που στις αρχές Οκτωβρίου κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Εγώ θέλω τον υπεύθυνο τον Θεσσινό που μου είπε ότι δεν έχω πρόβλημα για το βράδυ. Αιτία ο μετροπόντικα των πετών ταχείας πήξεως που έριχναν συνεχώς για να αντιμετωπιστούν οι σπηλαιώσεις που υπήρχαν στο υπέδαφος της Πανεπιστημίου, ανέβασε το ύψος του πεζοδρομίου μερικούς πόντους. Το περίπτερο που αρχικά πήρε κλίση μοιάζοντας με τον πύργο της Πίζας, τελικά κατέρευσε μια εικόνα που είχε καταγράψει αποκλειστικά η κάμερα του Sky. Λίγες μέρες αργότερα οι καρδιές όλων ράγιζαν από το ρεπορτάζ που πρόβαλε η τηλεόραση του Sky για το δράμα των Κούρδων προσφύγων στον καταβλισμό της Πεντέλης. Οικογένειες στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη σε μια σκηνή, παιδιά που έτρεμαν από το κρύο, άνθρωποι που πεινούσαν. Το δράμα των Κούρδων προσφύγων συγκίνησε και πολλοί συνανθρωποί μας πήγαν στον καταβλισμό για να προσφέρουν τρόφιμα και ρούχα. Και όταν φουσκώσει, με αυτό εδώ θα φουσκώσετε. Την ίδια ώρα στην Πάτρα, 200 άνθρωποι που ήρθαν στη χώρα μας και αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή, έβρισκαν καταφύγιο σε βαγόνια τρένων και σε μεταλλικούς σωλήνες, δίπλα στα σκουπίδια. Εκεί έθαβαν τα όνειρα και τις ελπίδες τους.
Την ίδια περίοδο ξαναζωντάνευε η τραγωδία της οικογένειας Κοσμά. Ο 55χρονος πολιτικός μηχανικός Απόστολος Κοσμάς καθόταν στο εδόλιο με την κατηγορία ότι πριν από 1,5 χρόνο σκότωσε και τεμάχισε τον 27χρονο γιο του Βαγγέλη που έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα. Σε όλη τη διάρκεια της δίκης, η σύζυγός του και οι δύο γιοι του ήταν στο πλευρό του. Στις καταθέσεις τους, μάλιστα, περιέγραφαν την κόλαση που ζούσαν καθημερινά εξαιτίας της ασθένειας του Βαγγέλη. Οι δικαστές καταδίκασαν τον Απόστολο Κοσμά σε ποινή κάθειρξης 15 ετών και 6 μηνών. Ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το δικαστήριο τους δικαστάς για την καλή, την ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντί μου. Λίγες μέρες αργότερα όμως ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της απόφασης και έτσι ο 55χρονος πολιτικός μηχανικός θα βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με τα ισόβια. Στα τέλη Οκτωβρίου κρίση ξέσπασε στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο πανικός ξεκίνησε από τις χρηματαγορές του Hong Kong και γρήγορα επηρέασε τόσο τη Νέα Υόρκη όσο και τις αγορές της Ευρώπης. Στην Αθήνα την πρώτη μέρα το χρηματιστήριο αντέδρασε θετικά, γρήγορα όμως σημείωσε μεγάλη πτώση. Το κλίμα διεθνώς άρχισε να εξομαλύνεται μία εβδομάδα μετά. Όμως οι επιπτώσεις από την κρίση σε διεθνές επίπεδο παραμένουν ακόμα και σήμερα. Στην δισογραφία του Νοεμβρίου τώρα, κυρίες και κύριοι, κυριαρχεί ένα 13χρονο κορίτσι. Η Αθηνά Ωνάση, κληρονόμος μιας αμύθιτης περιουσίας. Ο ελληνικός αλλά και ο διεθνής τύπος ασχολείται με τα σενάρια περί απαγωγής της, αλλά και τη διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στον πατέρα της, Τιερί Ρουσέλ, και το Ίδρυμα Ωνάση. Η ίδια νιώθει άβολα όταν τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στο πρόσωπό της και το ενδιαφέρον της κερδίζει το αγαπημένο της άθλημα, η υπασία. Ζει στην Ελβετία, εκεί όπου πήγε η συνάδελφος Αλεξία Κουλούρη και μίλησε μαζί της. Η Αλεξία Κουλούρη είναι εδώ σήμερα και με τη βοήθειά της θα θυμηθούμε πώς ξέσπασε αυτός ο θόρυβος γύρω από τη μικρή Αθηνά. Αλεξία, καλησπέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Όλα άρχισαν με ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού Paris Match, στο οποίο γινόταν λόγος για σενάρια απαγωγής της μικρής Αθηνάς. Η εξέλιξη όμως ήταν διαφορετική και το ενδιαφέρον της δημοσιογραφίας επικεντρώθηκε στην διαμάχη ανάμεσα στον Τιερί Ρουσέλ και το Ίδρυμα Ωνάση. Μια διαμάχη η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Εμείς επισκεφθήκαμε την μικρή Αθηνά στο γραφικό χωριό που μένει στην Ελβετία, στο Lucy sur Mors, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λοζάνη, και γνωρίσαμε ένα πολύ χαριτωμένο κορίτσι, το οποίο ήμουν συνειδιάτερα διστακτικό απέναντι στην κάμερα. Ας δούμε αμέσως τώρα το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το θέμα αυτό, αλλά και τη συνομιλία που είχες με τη μικρή Αθηνά. Μια 12χρονη κληρονόμος, η Αθηνά Ωνάση, ένα σχέδιο απαγωγής από αγνώστους και δύο πλευρές, το Ίδρυμα Ωνάση και ο Τιερί Ρουσέλ, που διασταυρώνουν τα ξύφη του. Αυτό ήταν το θέμα που κυριάρχησε στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο. Όλα άρχισαν όταν η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινοί πράκτορες παρακολουθούσαν τη μοναδική κληρονόμο του Αριστοτέλη Ωνάση, τη μικρή Αθηνά, με σκοπό να την απαγάγουν. Στην υπόθεση είναι πλάγι το Ίδρυμα Ωνάση και η διαμάχη ανάμεσα στον Τιερί Ρουσέλ και την επιτροπή που διαχειρίζεται την περιουσία της μικρής Αθηνάς άρχισε να φουντώνει. Είναι μία ιστορία, μια πλεκτάνη, μια παραχάραξη που την έχει κάνει το καλκίο του κ. Ρουσέλ. Οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος αποφάσισαν να πάρουν θέση στην υπόθεση της απαγωγής και ξεκαθάρισαν ότι είχαν αναθέσει σε ιδιωτικούς αστυνομικούς να παρακολουθούν την Αθηνά Ωνάση για να ελέγξουν αν τα μέτρα προστασίας της ήταν επαρκή. Είχαμε οπωσδήποτε σοβαρές ενδείξεις και υπόνοιες. Και νομίσαμε ότι είχαμε μια υποχρέωση να κάνουμε ένα τσεκάρισμα, έναν έλεγχο. Η αποστολή του Sky έφτασε εδώ, στο γραφικό χωριό Lucy sur Mors, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λοζάνη, για να συναντήσει την οικογένεια του Τιερί Ρουσέλ. Η Αθηνά, δεσποινίδα πια, υποδέχθηκε με χαμόγελο το τηλεοπτικό συνεργείο του Sky, φάνηκε όμως αμήχανη και συγκρατημένη απέναντι στον φακό. Είναι bizarre pour toi que tout le monde vient de Grèce pour vous, pour la famille? Oui. Ben. C'est quand même assez loin la Grèce. Oui. Et ça te fait sentir comment? Ressentir comment? Mais sans béton. Sans béton? Oui. Et ça ne te fait pas plaisir que les gens aiment la famille Roussel et les enfants, elles veulent voir comment ça se passe ici, votre vie? Si, bien sûr, mais quand il y a tout le temps des journalistes, ben. Sans béton. Η ομοιότητά της με τη μητέρα της, τη Χριστίνα, είναι το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται όποιος αντικρίζει την Αθηνά. Αν και κουβαλά όμως την κληρονομία του ονόματος της οικογένειας Ωνάση, δείχνει να έχει χάσει κάθε επαφή με την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Est-ce que tu te rappelles un peu de grec? De la langue grecque? Non. Est-ce qu'il y a un mot que tu peux me dire en grec? Εκτός από τη διαμάχη για τη διαχείριση της περιουσίας της Αθηνάς, ένα ακόμη σημείο τριβής στη σχέση του Ιδρύματος Ωνάση με τον Τιερί Ρουσέλ είναι η σταδιακή απομάκρυνση της Αθηνάς από την Ελλάδα και το νησί της οικογένειας Ωνάση, τον Σκορπιό. Όταν πάμε στο Σκορπιό, δεν επιθυμώ να μας υποδεχθούν οι άνθρωποι του Ιδρύματος Ωνάση. Ο Σκορπιός ανήκει στην κόρη μου. Και όταν πάμε, θα δούμε τα πρόσωπα που εμείς επιθυμούμε να δούμε.
Η Αθηνά μεγαλώνει κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των σωματοφυλάκων της. Μαζί με τον πατέρα της, τη Σουηδέζα σύζυγό του Γκάμπι και τα τρία ετεροθαλή αδέλφια της. Η πιο ευχάριστη απασχόλησή της είναι η Πασία. Ένα σπορ που λατρεύει να κάνει τα απογεύματα μαζί με την αδελφή της, τη Σαντρίν. Ασκριβούμε δύο τόσο πολύ l'école, la quitation. Oui, je monte aussi à cheval. Alors, le nom du cheval? Arco. Est-ce qu'il y a d'autres sports que ça se font, te font plaisir? Sinon, je fais un petit peu d'autres sports, mais je fais beaucoup d'équitation. Η Αθηνά Ωνάση δεν έχει ακόμη κλείσει τα 13 της χρόνια και φαίνεται ανυποψίαστη για τον πόλεμο που μένεται γύρω της. Έναν πόλεμο 270 δισεκατομμυρίων που θα κορυφωθεί το 2003. Τότε η μοναδική κληρονόμος του Μεγάλου Σμυρνιού θα ενηλικιωθεί και η τεράστια κληρονομιά του παππού της θα περάσει στα χέρια της. Και είναι πολλοί εκείνοι που ανησυχούν για το αν θα μπορέσει να σηκώσει τους ώμους της το βάρος μιας αυτοκρατορίας που χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα. Η κοινή γνώμη της Κρήτης διχάστηκε όταν άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης του δικηγόρου Μιχάλη Γερονιμάκη, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα του και την πεθερά του. Σε όλη τη διάρκεια της δίκης, στο πλευρό του ήταν οι δύο γιοι του. Δεν πίστεψαν ποτέ ότι ο πατέρας τους ήταν δολοφόνος. Όπως είδατε, και τυπικά τουλάχιστον, γιατί επί της ουσίας δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, η αλήθεια βγήκε στο φως. Τώρα εκείνο που μας μένει είναι να βρούμε τους δολοφόνους, τίποτα άλλο. Η απόφαση ήταν αθωωτική. Ο Γερονιμάκης όμως δεν πρόλαβε να χαρεί, καθώς λίγες μέρες αργότερα ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης με το σκεπτικό ότι η πλειοψηφία των τεσσάρων ενόρκων που τον έκριναν αθώο έναντι των τριών τακτικών δικαστών ήταν οριακή. Στις αρχές του μήνα γινόταν στην Κρήτη με πρωτοβουλία του Κώστα Σιμίτη η πρώτη διαβαλκανική διάσκεψη κορυφής. Το θέμα που κυριάρχησε στη Σύνοδο ήταν η συνάντηση Σιμίτη-Γιλμάς, μια συνάντηση που δεν απέφερε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού ο Τούρκος Πρωθυπουργός δεν έδειξε καμία διάθεση να υποχωρήσει από τις πάγιες θέσεις του. Ωστόσο και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τη συνάντηση χρήσιμη και οι δύο πρωθυπουργοί δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να συναντηθούν εκ νέου. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η συμπεριφορά της κυρίας Γιλμάζη, η οποία αγνόησε τη Δάφνη Σιμίτη που είχε ετοιμάσει πρόγραμμα για τις συζύγους των 7 ηγετών και προτίμησε τη συντροφιά φίλων της. Σοκ στους κατοίκους του Πειραιά είχε προκαλέσει στις αρχές Νοεμβρίου η δολοφονία της 44χρονης Πλούμης Καβαλιεράτου από το 16χρονο ανιψιό της Αλέξανδρο. Ο παππούς του νεαρού μαθητή δεν μπορούσε να καταλάβει τι οδήγησε τον εγγονό του στο έγκλημα. Πέσαμε κι εμείς από τα σύννεφα και εγώ δεν ξέρω τι πέσαμε. Τι να πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε τόσο δυστυχισμένοι. Την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι μαχαίρωσε τη θεία του επειδή μίλησε άσχημα στον ίδιο, αλλά κυρίως επειδή έβρισε τη μητέρα του. Στα τέλη του μήνα γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά τη λήξη του αγώνα Ιωνικού Ολυμπιακού, το γήπεδο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Τις ίδιες σκηνές βίας παρακολουθήσαμε και στον αγώνα Παναθηναϊκού Προοδευτικής που έγινε την ίδια μέρα καθώς και μια εβδομάδα αργότερα στο μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μετά από ατελείωτες συζητήσεις για την αναζήτηση ευθυνών, τελικά πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ανακοίνωσε μέτρα για την πάταξη της βίας στα γήπεδα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η παρουσία εισαγγελέας της μεγάλης διοργανώσης και η ονομαστική πώληση των εισιτηρίων. Το Νοέμβριο ένα βίντεο που έφτασε στα χέρια του βουλευτή Παρασκευά Παρασκευόπουλου σόκαρε καθώς μέσα από αυτό ξαναζωντάνευε η εποχή του τρόμου. Μια ομάδα αξιωματικών και άνδρες των ειδικών δυνάμεων της συμπρωτεύουσας πριν 4 χρόνια γλεντούσαν στην Ήπεθρο με τραγούδια που υμνούσαν τη Χούντα και τον Τέος Βασιλιά. Με το σύμβολο της δικτατορίας στο καπέλο τους πυροβολούσαν στον αέρα και γελιοποιούσαν ένα κρατούμενο. Το βίντεο της ντροπής έφτασε στα χέρια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Δύο υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας που πρωταγωνιστούσαν στο βίντεο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Διαφημιστικά μηνύματα και πάλι κυρίες και κύριοι και εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο. Έλα, έχει φτιαχτεί 10 ώρες, φτιάχνεται. 3, 2, 1, πάμε. Ναι, φτιάχνεις. Τι φτιάχνεσαι? Τι πάμε άλλη μία, πάμε άλλη μία. Φτιάχνεσαι, τι φτιάχνεσαι τόση ώρα? Ανοίγεις το στόμα στην εκπομπή και λες τα χιλιάδες. Ρε Κατερίνα, το σκέφτομαι. Γιατί να μην τα πω? Μα τόσα πολλά. Για πάντα με φώναξες να τα πω. Να τα πεις, αλλά όχι αλλά... να λες για τον ένα, για τον άλλο, για τον άλλο στη σειρά. Όταν λέτε εσείς, καλά είναι. Κάτσε να τα πούμε κι εμείς. Καλά, ποιος να ξεπλένει την Πέμπτη τώρα? Εγώ αυτό σκέφτομαι. Καλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Χριστουγεννιάτικη έκπληξη από την Big City, The Computer Superstore. Computer BCC 166 MMX με Windows 95. Ιδανικός για ίντερνετ και multimedia.
και το κινητό G9 της NEC με σύνδεση Telestet μόνο με 219.000 ή 18 δόσεις των 16.000 χωρίς προκαταβολή. Τηλεφωνήστε στο 82-53-53-7. Φαρεμάρα. Μονοτονία. Πλήξη. Ρουτίνα. Ουφ, πάλι τηλεόραση. Εδώ συναντιούνται όλοι οι μοναχικοί τύποι της Ελλάδας. Αυτό είναι. Να η ιδέα. 090-272-272. Αποδράστε από τον γκρίζο στον κόσμο της συντροφιάς. Τηλεφωνήστε. Μιλήστε. Γνωριστείτε. Διασκεδάστε. Βγείτε μαζί. Στο 090-272-272. Έρωτας. Χρήμα. Τύχη. Οικογένεια. Τέρμα οι αμφιβολίες. Τώρα πια δεν υπάρχει κανένα μυστήριο στη ζωή σου. Τηλεφώνησέ μου και θα σου πω τι θα σου συμβεί στο μέλλον. Αυτές τις μέρες γνώρισα κάποιον. Πείτε μου αν θα τον παντρευτώ. Τι πιστεύετε, αυτή την εποχή θα πετύχω στις δουλειές μου? Μάθε τι κρύβει το μέλλον σου. Μίλησε ζωντανά με ένα μέντιουμ που θα σου πει τα πάντα για το μέλλον σου. Τηλεφώνησε τώρα. Πώς καθαρίζετε τα έπιπλα από τις τρίχες των κατοικιδίων? Πώς ξεκολλάτε τα χνούδια και τις τρίχες από τα ρούχα και τα βελούδινα υφάσματα ή τα καθίσματα του αυτοκινήτου και τα χαλιά? Ξεχάστε τον πελά της κολλητικής ταινίας, των ρολών με ανταλλακτικά ή της ηλεκτρικής σκούπας. Τώρα υπάρχει ο Mr. Sticky. Ένα πανέξυπνο σύστημα καθαρισμού με ένα κολλητικό ρολό που τραβάει σκόνες και χνούδια σαν μαγνήτης. Το βρέχετε και η βρωμιά γλιστράει και φεύγει με το νερό. Το στεγνώνεται και ξανακολλάει. Το μεγάλο ρολό καθαρίζει κάθε είδους πατώματα, δάπεδα, χαλιά και μοκέτες, καλύτερα και από ηλεκτρική σκούπα. Χάρη στην εκτινόμενη λαβή, αφαιρεί τη σκόνη από όλα τα δύσκολα σημεία που δεν φτάνετε, όπως κουρτίνες, ταβάνι και ανεμιστήρες οροφής. Με το μικρό ρολό αφαιρείτε τρίχες και χνούδια από έπιπλα, τα πετσαρίες αυτοκινήτου και χαλάκια ή τα ψίχουλα από τους πάγκους της κουζίνας και μικροσωματίδια κάθε λογής. Το σύστημα καθαρισμού Mr. Sticky σας προσφέρεται μόνο με 6.900 δραχμές. Τηλεφωνήστε τώρα στο 93 90 600 για να λάβετε με αντικαταβολή δύο κολλητικά ρολά, ένα μεγάλο με εκτινόμενη λαβή και ένα μικρό. Ακόμη, δύο προστατευτικές θήκες και μαζί δώρο ένα Mr. Sticky τσέπης για να αφαιρείτε χνούδια, τρίχες και πιτηρίδα όπου και αν βρίσκεστε. Mr. Sticky, ο φίλος που καθαρίζει για σας. Είναι μια αποκλειστική προσφορά του Sky και της Teleshop. Μια φορά και έναν καιρό, ο πιο άγριος μάγος χώρισε την Φανταγκυρό από τον αγαπημένο της πρίγκιπα. Έψαχνε για να τον βρει σε κάθε γωνιά της γης. Αντιμετώπισε μάγισσες και φοβερούς εχθρούς. Η σπηλιά του Χρυσού Ρόδου νούμερο 3. Τη Δευτέρα, στις 2.30 το μεσημέρι, το πρώτο μέρος. Φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Κάθε Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στον Sky. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, η επιλογή του σημαντικότερου γεγονότος αυτού του τελευταίου μήνα του 1997 ήταν άλλη. Όμως η διπλή αεροπορική τραγωδία, πρώτα του Ουκρανικού Γιάκοβλεφ 42 και λίγα 24 ώρα αργότερα του ΣΕ 130, δυστυχώς σημάδεψε το κλείσιμο αυτής της χρονιάς με το χειρότερο τρόπο, με αυτή τη φοβερή τραγωδία. Ας ήταν να μην συνέβαινε, γιατί ούτε η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, ούτε οι εκ των υστέρων διαπιστώσεις για ελλείψεις και παραλήψεις μπορούν να φέρουν πίσω τους ανθρώπους που χάθηκαν και να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους. Τουλάχιστον ας μην θρηνήσουμε άλλους. Θέλω εδώ να καλημερίσω και πάλι τον Γιώργο Βιερόπουλο. Είναι δίπλα μου και δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια πραγματικά να περιγράψουν αυτόν τον πόνο, αυτή την αγωνία και την οδύνη που έζησες, Γιώργο, από κοντά αυτές τις μέρες των συγγενών των θυμάτων. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια και η λέξη φρίκη ουσιαστικά για αυτή την υπόθεση είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει την τραγωδία. Σε αυτή την ιστορία βρεθήκαμε εγώ, ο Σωτήρης Οδανέζης, η Ντίνα Ισύρπου Ζαφύρης, ο Σπυριδάκης,
Δουλέψαμε όλοι μαζί πραγματικά και κανένας μας δεν μπορούσε να πιστέψει και δεν μπορούσε να περιγράψει ουσιαστικά αυτό που έβλεπαν τα μάτια του πάνω σε αυτή τη χαράδρα στη θέση Ντίτσιος απέναντι σχεδόν από τον Μύτικα του Ολύμπου. Ιδίως υπήρχε μια τραγική αντίθεση. Υπήρχε ένα πανέμορφο τοπίο, έστριβε σε μια στροφή. Ένα κατάλευκο τοπίο. Ένα κατάλευκο και πανέμορφο τοπίο. Και ξαφνικά έστριβε σε μια στροφή και έβλεπες μπροστά σου τη φρίκη, αλλά τη φρίκη με κεφαλαία. Δηλαδή έβλεπες ένα αεροσκάφος το οποίο έχει περάσει, έχει ξυρίσει ολόκληρο ό,τι υπήρχε, όλα τα δέντρα κτλ. Άμα καθόσουν σε μια γωνιά, έβλεπες ουσιαστικά το διάδρομο του θανάτου, το αεροπλάνο πώς ερχόταν και συγκρόταν στη χαράδρα. Και έβλεπες μικρά-μικρά κομματάκια ανακατεμένα με τη γη, σάρκες, προσωπικά αντικείμενα. Ας μην πούμε καλύτερα άλλα λόγια, Γιώργο, ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασες για το θέμα αυτό. Ήταν Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου όταν μια είδηση έκανε όλο τον κόσμο να παγώσει. Ένα αεροσκάφος τύπου Γιάκοβλεφ 42 των Ουκρανικών αερογραμμών εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 9 παρα 5 το βράδυ, την ώρα που βρισκόταν στη διαδικασία προσέγγισης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης για να προσγειωθεί. Το τελευταίο του στίγμα ήταν κάπου στα Πιέρια. Εκεί άρχισαν να ψάχνουν τα συνεργεία διάσωσης από την πρώτη στιγμή, με μια κρυφή ελπίδα. Κάποιος από τους 71 επιβάτες του αεροπλάνου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Έλληνες, να είχε σωθεί. Κοιτάζουμε και τις κόρες, στα μάτια. Αν είναι μεγάλη η κόρη, συνηγορεί ότι είναι νεκρός. Κοιτάζουμε αν η κόρη αντιδρά στο φως. Όλοι οι δεξιοί που θα δω. Ελικόπτερο του στρατού, αεροσκάφη, χιλιάδες στρατιώτες και εθελοντές άρχισαν να οργώνουν από στεριά και αέρα τα χιονισμένα και δύσβατα βουνά. Η ομίχλη όμως έκρυβε καλά το μυστικό της. Τρεις μέρες μετά, όταν η ομίχλη υποχώρησε κάπως, ο πιλότος ενός ελικόπτερου του πολεμικού ναυτικού εντόπισε ό,τι είχε απομείνει από το αεροσκάφος και τους επιβάτες του. Ο θάνατος απλωνόταν σε μια βαθιά χαράδρα στη θέση Ντίτσιος, 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πέρασαν 2,5 ώρες μέχρι οι πεζοναύτες να φτάσουν στο σημείο της τραγωδίας, σκαρφαλώνοντας σε απόκρημνες πλαγιές μέσα στο απατητό χιόνι. Μαζί τους και το συνεργείο του ΣΚΑΕ. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο σημείο, στην περιοχή Κτενή, εδώ όπου έχει πέσει το μοιραίο ουκρανικό αεροσκάφος. Το αεροσκάφος έχει πέσει ακριβώς αυτήν εκεί τη χαράδρα. Ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά. Το μικρότερο από αυτά, διάδρος των σωστικών συνεργείων, το βρήκαν στην αγκαλιά της μητέρας του. Σε αυτή την άκρη της πελαγιάς, στα δέντρα και καταλήγοντας λίγο αργότερα στο τέλος της χαράδρας. Έχουν δύο αδέρφια, ο άλλος έχει το γιο του, άλλος έχει τον πατέρα του. Έχουν τρεις μέρες και τρεις νύχτες και τώρα που βρέθηκε δεν μπορούμε να πάμε πάνω. Η δεύτερη πράξη της τραγωδίας παίχτηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί άρχισε η πιο δύσκολη διαδικασία, αυτή της αναγνώρισης. Δεν ήξερα εδώ ότι είναι 70 άτομα και έβαλαν ένα-δύο γιατροδικαστές να βάλουν 5-10. Στις 12 η ώρα κλείσανε το μαγαζί, το σφαγείο το κλείσανε και φύγανε. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε την τραγωδία, κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα με σιγουριά. Το βέβαιο είναι ότι ο πιλότος της μοιραίας πτήσης ζήτησε από τον πύργο ελέγχου να συνδεθεί με το ραντάρ προσέγγισης του αεροδρομίου. Ο υπάλληλος που είχε βάρδια εκείνη την ώρα του απάντησε ότι το αεροδρόμιο δεν διαθέτει τέτοιο σύστημα. Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν αργότερα ότι εάν υπήρχε, ίσως η τραγωδία να είχε αποφευχθεί. Ασφαλώς η κυβέρνηση έχει πολιτική ευθύνη.
Δεν απεκδόμεθα τις ευθύνες αυτής. Έχει κάνει όλες τις ενέργειες κυβέρνησης και η κατάσταση του ραντάρ προχωρεί. Ο πιλότος πήρε εντολή να κατευθυνθεί στο holding του θερμαϊκού μέχρι να επανέλθει στο σωστό ύψος για να κάνει δεύτερη προσπάθεια προσγείωσης. Αυτός όμως, αντί να κάνει ένα μικρό κύκλο πάνω από τη θάλασσα, πήρε πορεία δυτική και βρέθηκε πάνω από τα Πιερία Όρη. Εκεί, όπου κάποιοι κάτοικοι το είδαν για τελευταία φορά. Δεκέμβριος 1997. Σημαδεύτηκε από τη διπλή αεροπορική τραγωδία. Το μήνα αυτό όμως παρακολουθήσαμε και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό των νεαρών σατανιστών της Παλίνης, αλλά και την ιστορία του αντισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Τζέννη Χιλουδάκη. Ας δώσουμε και πάλι το λόγο στη συνάδελφο, Ασπασία Διονυσάτου. Δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα και η απόφαση του μεικτού όρκο του εφετίου έκλεισε για πάντα στη φυλακή τον Ασημάκη Κατσούλα και τον Μάνο Δημητροκάλη, αφού τους επέβαλε ποινή δύο φορές ισόβια. Στη Δήμητρα Μαργέτη αναγνώρισαν οι δικαστές το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και την καταδίκασαν σε ποινή κάθειρξης 17 ετών και 4 μηνών. Επιβάλλει τον Ασημάκη Κατσούλα την ποινή της ισοβίου καθήρξος για την ανθρωποκτονία σε βάρος Σιροπούλου. Την ποινή της ισοβίου καθήρξεως για την ανθρωποκτονία σε βάρος Γιούργα. Στον Εμμανουήλ Δημητροκάλη. Την ποινή της ισοβίου καθήρξεως για την ανθρωποκτονία σε βάρος Σιροπούλου. Την ποινή της ισοβίου καθήρξεως για την ανθρωποκτονία σε βάρος Γιούργα. Για τη Μαριέτη επαυξάνει την ποινή της καθήρξεως στο 12 ετών κατά... Λοιπόν, κατά 5 έτη εκ της Δευτέρας των 10 ετών και 4 μήνες εξαρπαγής ανηλίκου και ορίς συνολική 17 ετών και 4 μηνών. Η νεανική παρέα που σκόρπισε απερίσκεπτα τον τρόμο και την Οδύνη, ιδιαίτερα στις οικογένειες της Γαριφαλιάς Γιούργα και της Δώρα Σιροπούλου, άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου με το κεφάλι σκυφτό. Τώρα που όλα έχουν τελειώσει και δεν κινδυνεύω να παραξηγηθώ ότι το κάνω σκοπίμως, το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχω μετανιώσει τίποτα άλλο. Ντρέπομαι να πω συγγνώμη, αλλά λυπάμαι πολύ, ήταν οι λέξεις που βγήκαν από τα χείλη του Ασημάκη Κατσούλα λίγο πριν την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Η Δήμητρα Μαριέτη ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο θυμάτων, ενώ ο Μάνος Δημητροκάλης δεν θέλησε να πει κάτι για αυτά που τον κατηγορούσαν. Με χαμηλωμένα τα βλέμματα και οι τρεις έπαιρναν λίγη ώρα αργότερα το δρόμο για τη φυλακή. Στις 10 Δεκεμβρίου έκρηξη βόμβας, αυτή τη φορά στο γραφείο της Βάσος Παπανδρέου, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο οποίος είχε μπει στο κτίριο και ετοιμαζόταν να αφοπλίσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Άγνωστος που τηλεφώνησε στο Sky ισχυρίστηκε ότι στόχος ήταν τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής και πρόσθεσε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση Μαχόμενος Αντάρτικος Σχηματισμός. Η αποκάλυψη του δεσμού τους έπεσε σαν βόμβα στις αρχές του μήνα. Ένας εισαγγελέας διατηρούσε σχέσεις με ένα φωτομοντέλο που είχε γίνει γυναίκα μετά από εγχείρηση αλλαγής φύλου. Ο λόγος για τον Γιώργο Σακελαρόπουλο και την Τζέννη Χιλουδάκη, το ζευγάρι που έγινε ακόμη και τραγούδι. Άρχισαν όταν ο εισαγγελέας παραδέχθηκε τη σχέση του με το φωτομοντέλο. Η ολομέλεια του Αρίου Πάγου αποφάσισε να τον απομακρύνει από το δικαστικό σώμα. Ο Γιώργος Σακελαρόπουλος, πατέρας ενός παιδιού, ακόμη και εκείνη τη δύσκολη στιγμή, μιλούσε με δάκρυα στα μάτια για την Τζέννη. Με αγαπάτε, κύριε Σακελαρόπουλο, από ό,τι βλέπω. Να μην σας απαντήσω. Είναι ό,τι καλύτερο μου έτυχε στη ζωή μου. Με έμαθε να σέβομαι τον εαυτό μου. Και είναι βασικό. Λίγες μέρες αργότερα και ενώ ο θόρυβος δεν είχε κοπάσει, η Τζέννη του έκανε πρόταση γάμου μέσα από την τηλεόραση του Sky. Τον αγαπώ τόσο πολύ που ώρες-ώρες κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι, Θεέ μου, ας τη χωρίσει αύριο κιόλας και ας έρθει κοντά μου και ας μου πει, ορίζουμε την ημερομηνία. Η ηρεμία του ζευγαριού διαταράχθηκε όταν το φωτομοντέλο τέθηκε υποκράτηση στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού για κάποιες παλιές ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Αφέθηκε ελεύθερη όμως μία μέρα αργότερα όταν εξαγόρασε τις ποινές της. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, την ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων του 1997, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή και να σας ευχηθώ ο νέος χρόνος να σας χαρίσει υγεία και χαρά. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Just...
Υποστήριξε ότι και οι πρόεδροι έχουν ιδιωτική ζωή και ζήτησε από το έθνος να γυρίσει σελίδα. Ενώ εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση κατά του ανεξάρτητου εισαγγελέα Kenneth Starr, που διερευνά την υπόθεση και θα καταθέσει την αναφορά του στο Κογκρέσο. Τρεις ημέρες αργότερα, η Λουίνσκι κατέθεσε για δεύτερη φορά για τις σχέσεις με τον πρόεδρο, από τον οποίο ελήφθη δείγμα γενετικού υλικού για εξέταση του DNA. Στις 13 Αυγούστου κάθεται η πτώση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο της Μόσχας και οι συναλλαγές διεκόπησαν για μισή ώρα περίπου μετά τις φήμες για υποτίμηση του νομίσματος και κρίση στη διατραπεζική αγορά, ενώ το κλίμα επιδεινώθηκε από τη δημοσίευση στην εφημερίδα Financial Times, επιστολής του μεγαλοχρηματιστή George Soros, στην οποία προτείνει την υποτίμηση του ρουβλίου και την πρόσδεσή του στο δολάριο ή το ευρώ. Στις 17 του μήνα, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η κυβέρνηση Κυριγιάνγκο ανακοίνωσε την αλλαγή της ζώνης διακύμανσης του ρουβλίου από 6 έως 9,5 δολάρια και την αναστολή της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, ενώ φιλελεύθερος Μπόρις Φιοντόροφ ανέλαβε καθήκοντα αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση και την επομένη, ο πρόεδρο Γέλτσιν έπαυσε τον οικονομικό του σύμβουλο Αλεξάνδρ Λίφσιτς. Η οικονομική κρίση επηρέασε άμεσα την πολιτική σκηνή και η Δούμα κάλεσε τον πρόεδρο Γέλτσιν να παραιτηθεί. Ο Γέλτσιν, αντί να παραιτηθεί, καθαίρεσε τον πρωθυπουργό Κυριγένκο και με διάταγμά του διόρισε την πρωθυπουργία τον Βίκτορ Τσερνομίρντιν. Όμω το ρούβλι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με απόλυση 40% τη αξία του και η Κεντρική Τράπεζα ακυρώνει την οσοτιμία του με το δολάριο, τερματίζοντα τι συναλλαγέ. Στι 28 του μήνα, ο Γέλτσιν εμφανίζεται στην τηλεόραση και δηλώνει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ζητώντας παράλληλα από τη Δούμα να εκρίνει την υποψηφιότητα του Τσερνομίρντιν στην Πρωθυπουργία, ενώ πάβει από τα καθήκοντά του τον Ανατολή Τσουμπάης, διαπραγματευτεί με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Στις 30 του μήνα, ο Τσερνομίρντιν κατέληξε σε συμφωνία με τους κομματικούς ηγέτες της Δούμα για την επίτευξη πολιτικής συνένεσης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας, αλλά το σώμα απέρριψε την υποψηφιότητά του στην Πρωθυπουργία με ψήφους 253 έναντι 93, με αποτέλεσμα ο Γέλτσιν να την υποβάλει για δεύτερη φορά, ενώ τα χρηματιστήρια κλειδωνίστηκαν επικίνδυνα ανά τον κόσμο, με μεγαλύτερη πτώση αυτή του Dow Jones στην Νέα Υόρκη κατά 500 μονάδες. Στο Κωσυφοπαίδιο συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ αλβανικών και σερβικών δυνάμεων, ενώ σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται οι πρόσφυγες. Στις 3 Αυγούστου, οι σερβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη στρατιωτική επίθεση εναντίον των Αλβανών αυτονομιστών, αγνοώντας τις εκκλήσεις για ειρήνευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και κατέλαβαν τις περιοχές της Ντρένιτσα καθώς και τις οδικές αρτηρίες βορείως και νοτίως της Πρίστινα. Σε συνάντησή του στο Βελιγράδι, ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών Αφανασιεύσκι και ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος Μιλόσεβιτς συμφώνησαν στην αναγκαιότητα εξεύρεσης πολιτικής λύσης στην κρίση του Κωσυφοπαιδίου χωρίς προσφυγή στη βία, υπέρ της οποίας ετάχθη Η ομάδα επαφής παρουσίασε τη Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση και την αλβανική ηγεσία σχέδιο ειρήνης για το Κωσυφοπαίδιο, θέτοντας ως προτεραιότητα τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή για να αρχίσει ο διάλογος. Σε 11 του μήνα, το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε κυκλισμένων των θυρών στη Νέα Υόρκη, χωρίς να λάβει αποφάσεις για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από το ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο, καθώς Ρωσία και Κίνα αντιτίθεται στεναρά στο ενδεχόμενο αυτό, αλλά την ίδια στιγμή οι συγκρούσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τον Τέτσανη, ενώ οι σερβικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το UNIC, προπύργιο των Αλβανών αυτονομιστών. Στη Βόρειο Ιρλανδία βαρύ ήταν ο φόρος του αίματος από τις βίαιες επιθέσεις που έθεσαν σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία. Σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Μπράμπριτζ τραυματίστηκαν 35 άτομα, ενώ στις 15 Αυγούστου στο Όμαγκ 28 είναι νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής. Την ευθύνη για την πολύ νεκρή επίθεση που καταδίκασαν το Σιν Φέιν, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβε η οργάνωση Αληθινός Ήρα. Παρακλάδι του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού που αποσχίστηκε το φθινόπωρο του 97, επισημένοντας ότι προηγήθηκαν τρία προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στις αρχές και πως ο στόχος ήταν οικονομικός και όχι ανθρώπινες ζωές. Στις 19 του μήνα η οργάνωση κήρυξε άμεση εκεχηρία και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα, ενώ το Sinn Féin απέρριψε την πρόταση συνεργασίας των Βρετανικών Αρχών για τη σύλληψη των δραστών. Στην κατάπαυση του πυρός προχώρησε και ο Ιρλανδικός Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατός. Στο κέντρο του Τελαβίβ, 12 άτομα τραυματίστηκαν στις 27 Αυγούστου από έκρηξη βόμβας, την οποία καταδίκασε η Παλαιστινιακή Αρχή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης να κατασκευάσει 5.000 επιπλέον κατοικίες στα υψώματα του Γκολάν, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη του Συμβούλου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι έχει κατατεθεί πρόταση για την υπόωρους αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Γκολάν, στη συνάρτηση με τις εγγύησεις ασφαλείας που θα παράσχει η Συρία. Στο μένος της φύσης παραδίδεται η Ασία, καθώς στην Κίνα πάνω από 3.000 και στην Ινδία 1.000 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες, ενώ σε εκατομμύρια ανέρχονται οι άστεγοι. Νέο κύμα βίας ξεσπά το Σεπτέμβριο στη γειτονική Αλβανία με αφορμή τη δολοφονία ηγετικού στελέχους του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλιμ Μπερίσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κογκρέσο αποφασίζει να δημοσιοποιηθεί η έκθεση του Kenneth Starr για το σκάνδαλο Μόνικα Λουίνσκι, καθώς και να προβληθεί η βιντεοσκοπημένη κατάθεση του Bill Clinton προς τη Δικαστική Επιτροπή των Ενόρκων.
Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου στον Καναδά, όταν ελβετικό αεροσκάφος τύπου MD-11 της Swiss Air κατέπεσε ανοιχτά του Χάλιφαξ στη Νέα Σκωτία, μία ώρα και 40 λεπτά μετά την απογείωσή του από τη Νέα Υόρκη και ενώ εκτελούσε δρομολόγιο προς τη Γενέβη. Κανείς από τους 229 επιβαίνοντες δεν επέζησε. Μεταξύ των θυμάτων ήταν 9 Έλληνες και αρκετοί υπάλληλοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, όμως μετά την εξέτασή τους δεν βρέθηκαν καταγεγραμμένα στοιχεία για την πτώση του MD-11 κατά τα τελευταία 6 λεπτά και σε ύψος κάτω των 10.000 ποδών. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αεροπορική τραγωδία οφείλεται σε φωτιά που ξεκίνησε στο πιλωτήριο. Το αεροσκάφος, όπως ανακοινώθηκε από τη Βασιλική Χωροφυλακή του Καναδά, μετέφερε μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων σε χρηματοκιβώτιο για να κατατεθούν σε ελβετικές τράπεζες, τα οποία βρίσκονται ακόμη στο βυθό της θάλασσας. Στην Ισπανία, η αυτονομιστική οργάνωση των Βάσκων ΕΤΑ κήρυξε μονομερή, πλήρη και επαόριστον κατάπαυση του πυρός, η οποία έγινε δεκτή μετά πολλών επιφυλάξεων τόσο από την Ισπανική όσο και από την Γαλλική κυβέρνηση. Στις 21 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση της Μαδρίτης κάλεσε τους μαχητές της οργάνωσης να παραδώσουν τα όπλα για να καταστεί δυνατόν να αρχίσει ο διάλογος. Στη Γερμανία, δεινή τα υπέστησαν οι Χριστιανοδημοκράτες και ο καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ προσωπικός στις βουλευτικές εκλογές της 27 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να υποβάλει την παρέτησή του από την καγκελαρία, ενώ ως διαδοχό του στο κόμμα πρότεινε το Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Οι σοσιαλδημοκράτες του Γκέρχαρτ Σρέντερ υπερίσχυσαν με αισθητή διαφορά σε ποσοστά και έδρες, κερδίζοντας το 40,9% και μαζί με τους πράσινους που πήραν το 6,7% διαθέτουν 345 έδρες συνόλου 669 εδρών, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες του Χέλμουτ Κόλ κέρδισαν το 35,2% και 245 έδρες. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες το 6,2% και 44 έδρες και οι πρώην κομμουνιστές του κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού το 5,1% και 35 έδρες. Ο Σρέντερ ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους πράσινους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών στον ηγέτη τους Γιώσκα Φίσερ. Στην γειτονική Αλβανία, νέα μεγάλη κρίση συγκλώνησε τη φτωχότερη χώρα των Βαλκανίων μετά τη δολοφονία του στενού συνεργάτη του πρώην Προέδρου Μπερίσα, Ατζέμ Χαϊντάρι, ηγετικού στελέχους του Δημοκρατικού Κόμματος, τη νύχτα της 12ης προς 13ης Σεπτεμβρίου, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος στα Τίρανα. Ο Σαλί Μπερίσα διοργάνωσε αλλεπάλληλες διαδηλώσεις των οπαδών του, οι οποίοι συγκρούστηκαν βιαίως με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι, ενώ κάλεσε επανειλημμένος τον Πρωθυπουργό Φάτος Νάνο να παραιτηθεί. Τελικώς, ο Φάτος Νάνο παραιτείται κατόπιν πιέσεων τόσο από τη Δύση όσο και από το εσωτερικό της χώρας και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοινώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας Παντελή Μάικο διορίζεται μετά από δύο ψηφοφορίες στην Πρωθυπουργία. Στην σερβική επαρχία του Κωσφοπεδίου, άνοιγμα προς τους αλβανοφόνους αυτονομιστές κάνει ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο οποίος πρότεινε τη σύναψη προσωρινής συμφωνίας διάρκειας 3-5 ετών που θα χορηγεί στην επαρχία ορισμένο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά την ίδια ημέρα ο απελευθερωτικός στρατός του Κωσφοπεδίου ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του και απέρριψε τις συνομιλίες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε απόφαση με 14 ψήφους υπέρ και μία αποχή αυτή της Κίνας, με την οποία αξίωσε την άμεση κατάπαυση του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των συγκρούσεων, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της ειρήνης, ενώ την ίδια προειδοποίηση απίφθινε και το ΝΑΤΟ προς τη Ιουγκοσλαβία στις 24 Σεπτεμβρίου. Στη Ρωσία, την Κατιούσα ακολούθησε το ρούβλι έναντι της τιμής του δολαρίου, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί και να κορυφωθεί η πολιτικο-οικονομική κρίση στη χώρα. Παρά την επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Bill Clinton στη Μόσχα και την υπογραφή συμφωνιών με τον Πρόεδρο Γέλτσιν, η χώρα παρέμεινε χωρίς κυβέρνηση, καθώς οι κομμουνιστές επέμειναν στην άρνησή τους και καταψήφισαν στη Δούμα την υποψηφιότητα του Βίκτορ Τσερνομίρντιν στην Πρωθυπουργία κατά τη δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτης απειλής της Δούμα ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία καθαίρεσης του Μπορίς Γέλτσιν εάν προτείνει για τρίτη φορά τον Τσερνομίρντιν, ο Ρώσος πρόεδρος υποχωρεί και με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης πρότεινε ως υποψήφιο για την Πρωθυπουργία τον Γευγένη Πριμακόβ, του οποίου ο διορισμός επικυρώθηκε με 317 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 15 αποχές.
στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απολογία και το τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό του Προέδρου Κλίντον, ο ανεξάρτητος εισαγγελέας Κένεθ Σταρ, που διερευνά το σκάνδαλο Λιουίνσκι, έστειλε δεκάδες κουτιά με έγγραφα της έκθεσής του στο Καπιτόλιο για να τα μελετήσουν οι βουλευτές. Οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν εάν θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη τελικώς ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Κογκρέσο ψήφισε υπέρ της άμεσης δημοσιοποίησης στο ίντερνετ της έκθεσης Σταρ, στην οποία αναφέρονται πλήστες όσες σκανδαλιστικές λεπτομέρειες για την παράνομη σχέση Κλίντον-Λιουίνσκι και διατυπώνονται 11 συνολικά κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, μεταξύ άλλων για ψευδορκία, παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και κατάχρηση της συνταγματικής του εξουσίας. Ο Κλίντον δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και ζήτησε συγγνώμη για πρώτη φορά από τη Λιουίνσκι και την οικογένειά του. Η νομική ομάδα υπεράσπισης του Αμερικανού Προέδρου χαρακτήρισε την όλη υπόθεση ως βρώμικη εκστρατεία εναντίον του με στόχο την καταστροφή του. Στις 18 Σεπτεμβρίου το Κογκρέσο αποφάσισε να μεταδοθεί τηλεοπτικώς η μαγνητοσκοπημένη ένορκη κατάθεση του Αμερικανού Προέδρου για το σκάνδαλο Λιουίνσκι. Και πράγματι η μετάδοση πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα που ο Αμερικανός Προέδρος εκφωνούσε στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ομιλία του ενάντια στην τρομοκρατία. Στις 6 Σεπτεμβρίου πέθανε στην Ιαπωνία ο μεγάλος σκηνοθέτης Ακίρα Κουροσάβα σε ηλικία 88 ετών, ενώ στην Αργεντινή σκοτώθηκε σε τροχαίο η μητέρα της Σάρα Φέργιουσον, δούκισσας του Γιόρκ, Σουζάν Μπαράντες. Στο Μεξικό 407 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες. Στις Φιλιππίνες 58 οι νεκροί και 67 οι αγνοούμενοι σε ναυάγιο. Ενώ στα νησιά της Καραϊβικής 380 οι νεκροί από τον τυφώνα Τζόρτζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στις σχέσεις Ιράν-Αφγανιστάν εξαιτίας της υπόθεσης απαγωγής Ιρανών διπλωματών από Ισλαμιστές Ταλεμπάν. Οι Ταλεμπάν ομολογούν για πρώτη φορά ότι οι Ιρανοί διπλωμάτες δολοφονήθηκαν χωρίς να έχει δώσει τέτοια εντολή η ηγεσία τους και διαμηνύουν ότι θα παραδώσουν τα πτώματα. Ενώ η Τεχεράνη συγκεντρώνει 200.000 στρατό στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η κρίση αρχίζει να εκτονώνεται από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη, όταν ο Ιρανός Πρόεδρος Χαταμί στην ομιλία του τόνισε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για την διένεξη με το Αφγανιστάν και τάχθηκε υπέρ του διαλόγου. Ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση του Μεσανατολικού βρέθηκαν οι Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι με τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Οκτώβριο στο Y Plantation των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένταση όμως προκλήθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία. Αιτία της διένεξης στάθηκε ο ηγέτης του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ο οποίος ζούσε σε Συριακά εδάφη. Στις 24 Οκτωβρίου υπεγράφει τελικώς στο Y Plantation στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών η Συμφωνία για την Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή υπό την εποπτεία του Αμερικανού Προέδρου Bill Clinton και παρουσία του Ιορδανού Μονάρχη Χουσέιν. Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το 13% των εδαφών της Δυτικής Όχθης με αντάλλαγμα την επιβολή μέτρων ασφαλείας εκ μέρους των Παλαιστινίων για την αντιμετώπιση των ακραίων στοιχείων. Επίσης προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές, καθώς και την έναρξη διαδικασίας για την τροποποίηση της Παλαιστινιακής Χάρτας για την απάλληψη των άρθρων που ζητούν την καταστροφή του Ισραήλ. Εθνή διάοξυνση παρουσιάστηκε στις σχέσεις Τουρκίας και Συρίας. Η Άγκυρα κατηγορεί τη Συρία για υποστήριξη Κούρδων ανταρτών, ενώ η Δαμασκός ισχυρίζεται πως η Τουρκία κατασκευάζει φράγματα για την παρακράτηση υδάτων του Εφράτη ποταμού και κατηγορεί το Ισραήλ ως εμπνευστή της κρίσης. Διπλωματική αποστολή ανέλαβε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ, ενώ ο Αραβικός Σύνδεσμος κάλεσε την Τουρκία σε διάλογο με τη Συρία, ενώ το Ισραήλ αρνήθηκε κάθε ανάμειξη. Στις 21 Οκτωβρίου, Συρία και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για την εκτόνωση της κρίσης που προβλέπει την αποστολή στη Δαμασκό Τούρκων επιθεωρητών για να επαληθεύσουν την απομάκρυνση του Κούρδου ηγέτη Ωτσαλάν από τη Συρία και το κλείσιμο των γραφείων του ΠΚΚ. Η Συρία από την πλευρά της αξίωσε τη διακοπή των τουρκικών επιθέσεων στην περιοχή των συνόρων. Το σκάνδαλο Λουίνσκι φαίνεται να επέδρασε θετικά στη δημοτικότητα του Προέδρου Κλίντον, η οποία άγγιξε το 60%. Η Δικαστική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε στη δημοσιότητα άλλες 4.800 σελίδες από την έκθεση του ανεξάρτητου εισαγγελέα Κένεθ Σταρ. Στις 6 Οκτωβρίου εγκρίθηκε η έναρξη της έρευνας με σκοπό την καθαίρεση του Προέδρου Κλίντον για 15 αδικήματα, έτσι όπως διατυπώνονται στην έκθεση Σταρ. 3, 2,
Στις 29 του μήνα εκτοξεύθηκε από το ακροτήριο Canaveral το διαστημικό λεωφορείο Discovery. Στο επταμελές πλήρωμά του συμμετείχε και ο 77χρονος πρώην αστροναύτης και γερουσιαστής John Glenn. Στις 12 Οκτωβρίου απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες Πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρόμπερτ Φούρχκοτ, ο Λούις Σιγνάρο και ο Φέριντ Μούραν ανακάλυψαν πως το οξείδιο του αζότου είναι ένα σημαντικό μόριο του κυκλοφορικού συστήματος. Το Νόμπελ Οικονομίας απονεμήθηκε στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζον Χιούμ, και στον αρχηγό των Προτεσταντών, David Trimble, για το ρόλο του στη σύναψη της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Βόρεια Ιρλανδία. Η γαλλική κυβέρνηση αρνήθηκε στον πρώην δικτάτορα της Χιλής Αουγκούστο Πινοτσέτ την άδεια εισόδου στη χώρα, με αποτέλεσμα να μεταβεί στη Βρετανία για να νοσηλευθεί. Μετά από αίτημα Ισπανού δικαστικού, ο ισόβιος γερουσιαστής συλλαμβάνεται και τίθεται υποκράτηση σε λονδρέζικη κλινική με την κατηγορία της δολοφονίας Ισπανών πολιτών κατά τη διάρκεια της στιγμής δικτατορίας του την περίοδο 1973-1990. Το Ευρωκοινοβούλιο απίφθινε έκκληση στην Ισπανική κυβέρνηση να υποστηρίξει το αίτημα του δικαστή Γκαρθόν και να ζητήσει από το Λονδίνο την έκδοση του πρώην δικτάτορα για να δικαστεί στην Ισπανία, ενώ ο Γκαρθόν ζήτησε από την Ελβετία και το Λουξεμβούργο να παγώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην δικτάτορα. Στις 15 Οκτωβρίου υπεγράφει συμφωνία μεταξύ του Ιουγκοσλαβικού στρατού και του ΝΑΤΟ, βάσει της οποίας τα νατοϊκά αεροσκάφη επιτήρησης θα μπορούν να υπερίπτανται του Κωσυφοπεδίου χωρίς οπλισμό. Το Συμβούλιο των Μόνιμων Αντιπροσώπων της Συμμαχίας της Βρυξέλλες ενέκρινε το σχέδιο αετήσιο μάτι για την αποαέρωση επιτήρηση του Κωσυφοπεδίου με τη συμμετοχή 20 ανιχνευτικών αεροσκαφών. Επιπλέον, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε απόφαση για την αποστολή χερσαίων και αεροπορικών παρατηρητών στο Κωσυφοπέδιο με στόχο τη διασφάλιση του τερματισμού των συγκρούσεων. Και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη αποφάσισε την άμεση έναρξη ανάπτυξης 2.000 ανδρών της δύναμης εποπτείας των συμφωνηθέντων με το Βελιγράδι για την περιοχή του Κωσυφοπεδίου. Άρχισαν στη Γερμανία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Το κόμμα των Πρασίνων υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον καγκελάριο Σρέντερ, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γιώσκα Φίσερ. Στις 27 Οκτωβρίου ορκίστηκε ως νέος καγκελάριος της Γερμανίας ο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στη Γαλλία κορυφώνονται οι μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στο Παρίσι διαμαρτύρονται οι μαθητές επειδή η κυβέρνηση δεν διαθέτει αρκετά κονδύλια στην παιδεία. Ζητούν αύξηση του αριθμού των καθηγητών και της χρηματοδότησης για τη βελτίωση του εξοπλισμού των σχολείων και των συνθήκων διδασκαλίας. Μάλιστα, στο Παρίσι σημειώθηκαν και βία επεισόδια μεταξύ μαθητών και αστυνομικών. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δισκοτέκ του Γκέντεμπορκ στη Σουηδία έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι. Ανάμεσά τους ήταν και δύο έφηβοι ελληνικής καταγωγής, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Η φωτιά στο κέντρο που είχαν νοικιάσει μετανάστες κυρίως από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ενδέχεται να οφειλόταν σε εμπρισμό από ρατσιστές. Στην Κεντρική Αμερική, 26.500 είναι νεκροί που άφησε πίσω του ο τυφώνας Μίτς, ενώ ξέθαψε περίπου 70.000 νάρκες κατά προσωπικού από την εποχή του Τέταρτου Πολέμου στις υπερχυλισμένες κήτες των ποταμών στην Νικαράγουα. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα στείλει βοήθεια 200 εκατομμύρια δολάρια στην Κεντρική Αμερική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα χορηγήσουν επίγουσα βοήθεια στα θύματα του τυφώνα Μίτς. Η Νικαράγουα και η Ονδούρα ζήτησαν επίσημα από τους διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς τη διαγραφή των χρεών τους εξαιτίας των ανυπολόγιστων καταστροφών που υπέστησαν από τον τυφώνα Μίτς. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Νοέμβριος και το κουρδικό ζήτημα χτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Στην Ιταλία συλλαμβάνεται ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, Αμπντούλα Χοτσαλάν. Στη Μέση Ανατολή, άλλη μία βόμβα θρηματίζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ ο Μεσούτ Γιλμάζ χάνει την πρωθυπουργία στην Τουρκία. 12 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης συλλαμβάνεται ο ηγέτης του ΠΚΚ, Αμπντούλα Χοτσαλάν, ο οποίος είχε φτάσει στην Ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών.
Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε πού κρατείται ο συλληφθής Κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία έσπευσε να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος. Εναντίον της έκδοσης του Οτσαλάν στην Τουρκία, όπου ισχύει ακόμη η θανατική ποινή, τάχθηκαν το Ιταλικό Κόμμα των Πρασίνων και η Κομμουνιστική Επανίδρυση. Ενώ ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λαμπέρτο Ντίνι δήλωσε ότι με τη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη η Ιταλία έπραξε το καθήκον της. Ο Οτσαλάν ζήτησε επισήμως πολιτικό άσυλο από τις Ιταλικές Αρχές, έχοντας την υποστήριξη χιλιάδων Κούρδων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ εν συνεχεία δήλωσε ότι το ταξίδι του στην Ιταλία ήταν ένα βήμα προς την ειρήνη και ότι οι Κούρδοι δεν επιθυμούν τον πόλεμο, αλλά το διάλογο με την Τουρκία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλική κυβέρνηση διαψεύδει ότι υπήρξε συνεννόηση με τους Κούρδους για την άφιξη του Οτσαλάν στη Ρώμη και ο Πρωθυπουργός Νταλέμα επαναλαμβάνει στη Βουλή ότι δεν θα εκδοθεί ο Οτσαλάν στην Τουρκία, ενώ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημόσια δήλωση του Κούρδου ηγέτη ότι εγκαταλείπει την ένοπλη δράση για να ξεκινήσει πολιτικός διάλογος για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ντιλιμπέρτο ζητά από το αρμόδιο εφετείο της Ρώμης την κατοίκον κράτηση του Οτσαλάν και ο Πρωθυπουργός Νταλέμα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει την αλληλεγγύη της στο θέμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό και όχι ιταλοτουρκικό πρόβλημα. Στη Γερμανία εξεδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης εναντίον του που περιέχει και την κατηγορία για φόνο, ενώ στην Τουρκία, λόγω της άρνησης της Ιταλικής κυβέρνησης να εκδώσει τον Οτσαλάν, πολλές εταιρείες αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τα ιταλικά προϊόντα. Στις 27 του μήνα η Γερμανία αποφασίζει οριστικά να μην ζητήσει από την Ιταλία την έκδοση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ενώ ο καγκελάριος Ρέντερ και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Νταλέμα πρότειναν την ανάληψη Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την πολιτική επίλυση του Κουρδικού, την οποία απέρριψε η Άγκυρα. Ο Νταλέμα ζήτησε τη σύσταση διεθνούς δικαστηρίου. Στην Τουρκία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε το φάκελο για την έκδοση του Οτσαλάν με κύριες κατηγορίες, την τρομοκρατία και τη διακίνηση ναρκωτικών και θα τον διαβιβάσει στις Ιταλικές Αρχές. Στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει το πράσινο φως για την έναρξη της ανοικοδόμησης εβραϊκού οικισμού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξεράγησε λαϊκή αγορά της Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο δράστες της επίθεσης και να τραυματιστούν 21 άνθρωποι. Την έκρηξη καταδίκασε απερίφραστα η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επικύρωση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Y Plantation, έως ότου οι Παλαιστίνοι προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την καταστολή της τρομοκρατίας. Οι επικεφαλείς των ριζοσπαστικών Παλαιστινιακών οργανώσεων που εδρεύουν στη Συρία επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους στην κατάργηση των άρθρων της Παλαιστινιακής Χάρτας που ζητούν την κατάργηση του κράτους του Ισραήλ και ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Στον Περσικό Κόλπο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε την απόφαση του Ιράκ να διακόψει τη συνεργασία με τους επιθεωρητές του οργανισμού για τον αφοπλισμό, οι οποίοι ανέστηλαν τις εργασίες τους. Στις 2 του μήνα, το Ιράκ επέτρεψε σε ομάδα επιθεωρητών του οργανισμού να κάνει ελέγχους σε εγκαταστάσεις οπλικών συστημάτων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές για την αντιμετώπιση της κρίσης. Λίγο αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε με ψήφισμά του το Ιράκ να επαναλάβει τη συνεργασία με τους επιθεωρητές για τον έλεγχο του οπλοστασίου του. Στις 8 του μήνα, ο Ιρακινός αντιπρόεδρος Ταρέκ Αζίζ δηλώνει ότι η χώρα του δεν θα ξαναρχίσει τη συνεργασία με τους επιθεωρητές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν άρει το πετρελαϊκό εμπάργο, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Κόφι Ανάν καλεί το Ιράκ να συνεργαστεί ώστε να αποφευχθεί η προσφυγή στα όπλα. Στις 10 Νοεμβρίου, εντολή για επίσπευση της μετάβασης του αεροπλανοφόρου Enterprise στον κόλπο έδωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών William Cohen, ενώ ο Ιρακινός Υπουργός Εμπορίου δηλώνει ότι η Βαγδάτη επιθυμεί την άρση του πετρελαϊκού εμπάργου. Στη Βρετανία, το ένταλμα σύλληψης από Ισπανό δικαστή και η κράτηση του πρώην δικτάτορα της Χιλής Αουγκούστο Πινοσέτ στο Λονδίνο είχε απήχηση σε όλο τον κόσμο. Στο Βέλγιο, η δικαιοσύνη μετά την προσφυγή 6.000 πρώην εξορίστων που έχουν πολιτογραφηθεί Βέλγοι, αποφάνθηκε ότι ο πρώην δικτάτορας διέπραξε εγκλήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην εξουσία και μπορεί να διωχθεί. Ενώ στη Γαλλία, δικαστήριο εκδίδει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Ο δικαστής Γκαρθόν υποβάλλει επίσημο αίτημα στην Ισπανική κυβέρνηση, με το οποίο ζητάει την έκδοση του πρώην δικτάτορα της Χιλής από τη Βρετανία στην Ισπανία με έγγραφο 400 σελίδων, το οποίο πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από τη Βουλή.
Στη Βρετανία, οι πέντε δικαστές της Βουλής των Λόρδων αποφάσισαν ότι ο πρώην δικτάτορος της Χιλής Πινοτσέτ δεχέρει ασυλίας και μπορεί να διωχθεί με τις κατηγορίες της δολοφονίας, του βασανισμού και της γενοκτονίας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του δικτατορίας στη Χιλή. Βάσει αυτής της απόφασης, ο Πινοτσέτ είναι τώρα υποχρεωμένος να μείνει στη Βρετανία και αντιμετωπίζει την έκδοσή του στην Ισπανία, η οποία ζήτησε από την Ελβετία να ερευνήσει και να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του, ενώ στη Γαλλία κατατέθηκε δεύτερη αγωγή εναντίον του. Στην Τουρκία, τα κόμματα του Ορθού Δρόμου και της Αρετής καταθέτουν προτάσεις μομφής εναντίον της κυβέρνησης Γιλμάζ μετά τις αποκαλύψεις επιχειρηματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι σχέσεις που διατηρούσε με τον ονό του τουρκικού υποκόσμου και νυν κρατούμενο Τσέκι Τζι, χάρη στις οποίες αγόρασε κρατική τράπεζα, ήταν εν γνώση του Πρωθυπουργού. Τρίτη πρόταση μομφής υπευλήθη από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Ντενίς Μπαϊκάλ, που κατηγορεί τον Τούρκο Πρωθυπουργό για κατάχρηση εξουσίας. Ο Γιλμάζ υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Ντεμιρέλ, αλλά παρέμεινε ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός ως ότου σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση. Στην Ινδονησία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, όταν ισχυρές δυνάμεις του στρατού, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, αντλίες νερού και σφαίρες από καουτσούκ, συγκρούστηκαν με χιλιάδες φοιτητές και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που ζητούσαν την κατάργηση του πολιτικού ρόλου του στρατού στη χώρα και την πραγματοποίηση ουσιαστικής έρευνας για τον παράνομο πλουτισμό του πρώην Προέδρου Σουχάρτο, της οικογένειας και των οικείων του. Οι αιματηρές διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν ενώ ο πρόεδρος Χαμπίμπι εξήγηλε τη λήψη σκληρών μέτρων για την πάταξη κάθε παράνομης πράξης. Συγκλονιστικός ο Δεκέμβριος του 1998. Αμερικανο-Βρετανικές δυνάμεις με την ονομασία Αλεπού της Ερήμου βομβαρδίζουν το Ιράκ, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίζει ναι στην παραμπομπή για την καθαίρεση του Μπιλ Κλίντον. Στο τέλος του 1998, το Ιράκ γνωρίζει για μία ακόμη φορά τη φρίκη του πολέμου. Αφορμή η αρνητική έκθεση του επικεφαλής των επιθωρητών του ΟΗΕ, Ρίτσαρντ Μπάτλερ, για τη μη συνεργασία της Βαγδάτης με τα μέλη της Επιτροπής για τον Έλεγχο του Ιρακινού Οπλοστασίου. Αιτία, η αναβολή στο Αμερικανικό Κογκρέσο της ψηφοφορίας για την παραπομπή του Πρόεδρου Κλίντον στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης, σχετικά με το σκάνδαλο Μόνικα Γκέιτ. Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αψηφώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ και έχοντας πάντα στο πλευρό του τον Βρετανό Πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, διατάσσει το βομβαρδισμό του Ιράκ. Δεκάδες πύραυλοι, Tomahawk Cruise, πλήττουν τη Βαγδάτη και τα περίχωρά της και η νύχτα γίνεται μέρα. Η Αμερικανο-Βρετανική επίθεση προκαλεί τη διεθνή κατακραυγή. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Μόσχα ανακαλεί τους πρεσβευτές της από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Αλεπού της Ερήμου συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις προσεχείς ημέρες, καθώς συμμετέχουν πλέον και βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Έπειτα από 70 ώρες, ο πλανητάρχης ικανοποιημένος ανακοινώνει τον τερματισμό των επιθέσεων, καθώς, όπως δηλώνει, οι στόχοι επετεύχθησαν, αφού οι οπλικές εγκαταστάσεις του Ιράκ δέχθηκαν ανεπανόρθωτα πλήγματα. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Σαντάμ Χουσέιν πήγε ένα χρόνο πίσω. Ωστόσο, παράλληλα, οι έξυπνες βόμβες έπληξαν δεκάδες κατοικίες, το Υπουργείο Πληροφοριών, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τρία νοσοκομεία, ένα εργοστάσιο μπισκότων, το δίκτυο υδροδότησης, ενώ αφαίρεσαν τη ζωή 68 ανθρώπων και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους. Το χαστούκι από το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν μπόρεσε όμως να τα αποφύγει ο Μπιλ Κλίντον. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεδριάζει ενώ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η επίθεση στο Ιράκ. Και έπειτα από ψηφοφορία παραπέμπει τον Κλίντον για παρακόλληση δικαιοσύνης και ψευδορκία για τις σεξουαλικές του σχέσεις με τη Μόνικα Λιουίνσκι και στέλνει την υπόθεση στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης. Είναι η δεύτερη παραπομπή Προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και η πιο θλιβερή στιγμή της πολιτικής καριέρας του Μπιλ Κλίντον. Στη Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων έχει κλιμακωθεί και όλοι περιμένουν την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ξεκινά στις 12 του μήνα τριήμερη περιοδία στην περιοχή. Ο Μπιλ Κλίντον, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Χίλαρη και την κόρη του Τσέλσι, φτάνει στο Ισραήλ όπου γνωρίζει την αποθέωση. Κλίντον και Νετανιάχου έχουν αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας του White Plantation. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταβαίνει στη συνέχεια στα αυτόνομα Παλαιστινιακά εδάφη, όπου συναντάται με τον Γιάσρα Αραφάτ, ενώ εγκαινιάζει το νέο αεροδρόμιο στη Γάζα. Κλίντον, Αραφάτ και Νετανιάχου έχουν συνομιλίες στο συνεδριακό φυλάκιο Ερέζ, όπου οι δύο τελευταίοι δεσμεύονται να εργαστούν για την αποτελμάτωση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Στις 12 Δεκεμβρίου, ένα Airbus των Ταϊλανδικών αερογραμμών κατέπεσε και συνετρίβει στο Σουράτ Τανί της Νότιας Ταϊλάνδης. 101 άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο, ενώ από θαύμα 45 επιβάτες επέζησαν.
12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση πενταόροφου κτηρίου στη Ρώμη. Το κτίριο ισοπεδώθηκε από μια ισχυρότατη έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου. Σοκ στη διεθνή κοινή γνώμη προκαλεί ο εντοπισμός των αποκεφαλισμένων πτωμάτων τριών Βρετανών και ενός Νεοζηλανδού που είχαν απαχθεί τον περασμένο Οκτώβριο στην Τσετσενία. Τα τέσσερα κεφάλια ανακαλύπτουν οι αρχές σε αυτοκινητόδρομο. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1996 που δολοφονούνται αλλοδαποί στην Τσετσενία. Το Serial Ocalan συνεχίζεται και αυτόν τον μήνα, όπως και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των Κούρδων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δύο Κούρδοι αυτοπυρπολούνται στη Μόσχα, ενώ τον ίδιο τρόπο διαμαρτυρίας επιλέγουν ένας Κούρδος στη Ρώμη και άλλος ένα στη Λευκοσία. Τελικά το Ιταλικό εφετείο αποφασίζει να αφαιθεί ελεύθερος ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, καθώς η Γερμανία απέστειλε το διεθνές ένταλμα σύλληψής του και δεν εξετάζεται η περίπτωση της έκδοσής του στην Τουρκία. Ο ηγέτης των Κούρδων αποκηρύσσει τα όπλα και δηλώνει ότι θα συνεχίσει ειρηνικά τον αγώνα του για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Πολιτικό χάος επικρατεί στην Τουρκία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Γιλμάζ, υπό το βάρος των σκανδάλων και των κατηγοριών για διαφθορά και δεσμούς με τα συνδικάτα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι πρώτες προσπάθειες για το σχηματισμό κυβέρνησης που θα οδηγήσει ομαλά τη χώρα σε εκλογές αποτυγχάνουν και το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στο Ισραήλ, καθώς πέφτει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Είχαν προηγηθεί εσωκομματικά πειρά κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον τρόπο που χειρίστηκε τις συνομιλίες με τους Παλαιστινίους. Στις εκλογές που θα διεξαχθούν μέσα στο ερχόμενο έτος, επικρατέστερος υποψήφιος για την Πρωθυπουργία είναι ο 54χρονος στρατηγός Αμνών Σαχάκ. Η Παλαιστινιακή Αρχή αφήνει ελεύθερο έπειτα από κατοίκον περιορισμό 2 μηνών τον ιδρυτή και πνευματικό ηγέτη της Ισλαμικής Οργάνωσης Χαμάς, Σέιχ Αχμέντ Γιασίν. Στη Λιβύη ταξιδεύει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μωαμάρ Καντάφη. Οι δύο άνδρες έχουν διαβουλεύσει σχετικά με την έκδοση στην Ολλανδία των δύο Λίβιων υπόπτων για την...